Αλφα Σαμουήλ ή Βασιλιών Αλφα. Αλφα Σαμουήλ, κεφάλαιο πρώτο. Η πικρία της Άννας. Στη Ραμαθαΐμ, στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ, ζούσε κάποτε ένας που καταγόταν από τα μέρη της οικογένειας Σουφ. Το όνομά του ήταν Ελκανά. Πατέρας του ήταν ο Ιεροχάμ, παππούς του Ελιού και προπάπος του Οτόχου, ο οποίος ανήκε στην οικογένεια Σουφ των Εφραημιτών. Αυτός είχε δύο γυναίκες. Το όνομα της μιας ήταν Άννα και της άλλης Φενίνα. Η Φενίνα είχε παιδιά, ενώ η Άννα δεν είχε. Κάθε χρόνο ο άνθρωπος αυτός ανέβαινε από την πόλη του στο αγιαστήριο της Σιλό για να προσκυνήσει και να προσφέρει θυσία στον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ. Εκεί οι ιερείς του Κυρίου ήταν οι δύο γη του Ηλί, ο Χοφνί και ο Φινέας. Όταν ο Ελκανά θυσίαζε, έδινε μερίδες από τη θυσία στη γυναίκα του τη Φενίνα, στους γιους της και στις κόρες της. Στην Άννα όμως, αν και την αγαπούσε, έδινε μία μόνο μερίδα, επειδή ο Κύριος την είχε κάνει στήρα. Τότε η Φενίνα ως αντίζηλή της ταπείνωνε την Άννα για να την εξοργίζει που ο Κύριος την είχε κάνει στήρα. Αυτό γινόταν κάθε χρόνο. Κάθε φορά που ανέβαιναν στον οίκο του Κυρίου, η Φενίνα εξόργιζε την Άννα και εκείνη έκλαιγε και δεν έτρωγε. Τότε της έλεγε ο Ελκανά ο άντρας της: «Άννα, γιατί κλαις και δεν τρως, γιατί είναι η καρδιά σου πικραμένη? Δεν αξίζω εγώ για σένα περισσότερο από 10 γιους?» Μια φορά, αφού είχαν φάει και είχαν πιει στη Σιλό, η Άννα σηκώθηκε. Ο ιερέας Ηλί καθόταν στη θέση του κοντά στην είσοδο του οίκου του Κυρίου. Η Άννα ήταν πολύ πικραμένη και προσευχόταν κλαίγοντας τον Κύριο. Έκανε τάμα και είπε: «Κύριε, Θεέ του Ισραήλ, αν σκύψεις πάνω από την ταλαιπωρία της δούλης σου, αν δεν με ξεχάσεις και πράγματι μου δώσεις αρσενικό παιδί, τότε εγώ θα το αφιερώσω σε σένα, Κύριε, για όλη του τη ζωή, και ξηράφι δεν θα αγγίξει το κεφάλι του». Ο Θεός ακούει την προσευχή της Άννας. Ενώ αυτή συνέχιζε να προσεύχεται ενώπιον του Κυρίου, ο Ηλί παρατηρούσε το στόμα της. Η Άννα μιλούσε από μέσα της. Τα χείλη της μόνο κινούνταν, αλλά η φωνή της δεν ακουγόταν. Έτσι ο Ηλί την πέρασε για μεθυσμένη. «Ως πότε θα είσαι μεθυσμένη?» της είπε. «Πήγαινε να ξεμεθύσεις». «Όχι, Κύριέ μου», του αποκρίθηκε η Άννα. «Είμαι μια γυναίκα καταστενοχωρημένη. Δεν ήπια κρασί, ούτε άλλα δυνατά ποτά. Απλώς άνοιξα την καρδιά μου ενώπιον του Κυρίου. Μη θεωρήσεις τη δούλη σου καμιά τυποτένια. Αν προσευχήθηκα ως τώρα, ήταν από τον πολύ μου πόνο και τη θλίψη». Ο Ηλί της αποκρίθηκε: «Πήγαινε στο καλό. Ο Θεός του Ισραήλ ας σου δώσει αυτό που του ζήτησες». Και εκείνη απάντησε: «Ας έχω η δούλη σου την ευνοιά σου». Τότε η Άννα πήγε και έφαγε, και το πρόσωπό της δεν ήταν πια μελαγχολικό. Την άλλη μέρα το πρωί ο Ελκανά και η οικογένειά του σηκώθηκαν νωρίς, προσκύνησαν ενώπιον του Κυρίου και γύρισαν στο σπίτι του στη Ραμαθά. Ο Ελκανά συνευρέθηκε με τη γυναίκα του την Άννα και ο Κύριος θυμήθηκε την προσευχή της. Εκείνη έμεινε έγκυος και όταν συμπληρώθηκε ο καιρός γέννησε γιο. Τότε είπε: «Τον ζήτησα από τον Κύριο και τον ονόμασε Σαμουήλ». Το παιδί αφιερώνεται στον Κύριο. Τον επόμενο χρόνο ο Ελκανά ανέβηκε μαζί με όλη του την οικογένεια να προσφέρει στον Κύριο την ετήσια θυσία και ένα τάμα που είχε κάνει. Η Άννα όμως δεν ανέβηκε. «Θα περιμένω ώσπου να απογαλακτιστεί το παιδί», είπε στον άντρα της, «και έπειτα θα το φέρω να παρουσιαστεί ενώπιον του Κυρίου και να μείνει εκεί για πάντα». Ο Ελκανά της απάντησε: «Κάνε ό,τι νομίζεις σωστό. Μείνε ώσπου να το απογαλακτήσεις. Μακάρι ο Κύριος να εκπληρώσει την επιθυμία σου». Έτσι κάθισε η γυναίκα και θύλαζε το γιο της ώσπου τον απόκοψε. Όταν τον απόκοψε και ενώ ήταν ακόμα πολύ μικρός, τον πήρε μαζί της, πήρε και ένα βόδι 3 χρονών, ένα εφά αλεύρι και ένα ασκή κρασί και ήρθε στον οίκο του Θεού στη Σιλό. Εκεί έσφαξαν το βόδι και έφεραν το παιδί στον Ηλί. Τότε η Άννα του είπε: «Κύριέ μου, εγώ είμαι η γυναίκα που στάθηκε εδώ κοντά σου για να προσευχηθεί στον Κύριο. Είναι αλήθεια όπως με βλέπεις και σε βλέπω. Για το παιδί αυτό προσευχήθηκα και ο Κύριος μου έδωσε αυτό που του ζήτησα. Έτσι κι εγώ το αφιερώνω τώρα στον Κύριο. Για όλη του τη ζωή θα είναι αφιερωμένο σε αυτόν». Και όλη η οικογένεια προσκύνησαν εκεί τον Κύριο. Αλφα Σαμουήλ, κεφάλαιο δεύτερο. Η προσευχή της Άννας.
Ύστερα η Άννα έκανε αυτή την προσευχή. «Κύριε», είπε, «γέμισες την καρδιά μου με χαρά. Με σήκωσες και με δυνάμωσες. Τώρα μπορώ με τους εχθρούς μου να γελάω. Με βοήθησες, για τούτο είμαι χαρούμενη. Μόνον ο Κύριος είναι Άγιος. Άλλος Θεός έξω από εκείνον δεν υπάρχει. Κανένας δεν μπορεί να προστατεύει όπως αυτός. Μην υπερηφανεύεστε και τους σπουδαίους μην κάνετε. Για τα αμαρτωλά σας σχέδια μην καυχέστε. Ο Κύριος τα ξέρει όλα όσα κάνετε. Κάθε επέσχυντη πράξη τη δικάζει. Τα όπλα κομματιάζει των ισχυρών και ανανεώνει τη δύναμη των αδυνάτων και των απελπισμένων. Οι πλούσιοι πρέπει με τον κόπο τους να βγάζουν το ψωμί τους. Ας μη στενάζουν πια οι φτωχοί. Μπορούνε να πανηγυρίζουν. 7 παιδιά θα αποκτήσει άτεκνη και όλα θα τα χάσει πολύτεκνη. Ο Κύριος δίνει το θάνατο, δίνει και στη ζωή. Αυτός τον Άδη κατεβάζει και από το θάνατο ανεβάζει στη ζωή. Ο Κύριος κάνει κάποιον πλούσιο και ο Κύριος φτωχό τον κάνει. Εκείνος ταπεινώνει, αλλά και εκείνος ανεβάζει ψηλά. Βγάζει από τη δυστυχία του τον καταφρονεμένο, στη δόξα τον περνά. Τον βάζει να σταθεί ανάμεσα στους διακεκριμένους. Θέση του δίνει τιμητική. Γιατί όλη η γη στον Κύριο ανήκει. Αυτός την έχτισε πάνω σε ασάλευτα θεμέλια. Ο Κύριος οδηγεί και προστατεύει όλους εκείνους που τον εμπιστεύονται. Μα οι εχθροί του καταλήγουν στο σκοτάδι. Από όσους εμπιστεύονται στην ίδια τους τη δύναμη, κανείς δεν θα νικήσει. Εκείνος που επαναστατεί ενάντια στον Κύριο θα χαθεί. Ο ύψιστος στον ουρανό ενάντια του βροντάει. Ο Κύριος κρίνει όλη τη γη. Το βασιλιά του διάλεξε και τον εγκατέστησε. Τη νίκη του χαρίζει και δύναμη τρανεί. Μετά ο Ελκανά γύρισε σπίτι του στη Ραμά, ενώ το παιδί έμεινε στη Σιλό και υπηρετούσε τον Κύριο με την επίβλεψη του ιερέα Ηλί. Η γη του Ηλί. Η γη του Ηλί ήταν αχρίοι άνθρωποι. Δεν σέβονταν το Θεό, ούτε τις διατάξεις για τις απολαβές των ιερέων από τις προσφορές του λαού. Όταν ερχόταν κανείς να θυσιάσει, ενώ έβραζε ακόμη το κρέας, έφτανε ο υπηρέτης του ιερέα κρατώντας μια πυρούνα με 3 δόντια. Έχωνε την πυρούνα στο καζάνι, στην κατσαρόλα, στη χύτρα ή στο τσουκάλι, και ό,τι έπιανε το έπαιρνε ο ιερέας για τον εαυτό του. Τα ίδια έκαναν σε όλους τους Ισραηλίτες που έρχονταν να θυσιάσουν εκεί στη Σιλό. Επίσης, πριν ακόμη καεί το λίπος του ζώου, ερχόταν ο υπηρέτης του ιερέα και έλεγε στον άνθρωπο που πρόσφερε τη θυσία: «Δώσε μου κρέας να το κάνω ψητό για τον ιερέα. Δεν θα πάρει από σένα κρέας βρασμένο, το θέλει ομό». Και αν ο άνθρωπος του έλεγε: «Άφησε πρώτα να καεί το λίπος και ύστερα πάρε όσο θέλεις», τότε ο υπηρέτης απαντούσε: «Όχι, τώρα θα μου το δώσεις, διαφορετικά θα το πάρω με τη βία». Έτσι η αμαρτία αυτών των νέων ήταν πάρα πολύ μεγάλη ενώπιον του Κυρίου, γιατί δεν είχαν κανένα σεβασμό για τις θυσίες που προσφέρονταν σε αυτόν. Ο Σαμουήλ στη Σιλό. Στο μεταξύ ο Σαμουήλ, παιδί ακόμα, υπηρετούσε ενώπιον του Κυρίου φορώντας το λινό εφόδ. Κάθε χρόνο η μητέρα του έφτιαχνε ένα μικρό ιερατικό χιτώνα και του τον έφερνε όταν ερχόταν με τον άντρα της για να προσφέρει την ετήσια θυσία. Τότε ο Ηλί ευλογούσε τον Ελκανά και τη γυναίκα του και έλεγε στον Ελκανά: «Εύχομαι ο Κύριος να σου δώσει απογόνους από αυτή τη γυναίκα στη θέση του παιδιού που αυτή αφιέρωσε στον Κύριο». Έπειτα γύριζαν στο σπίτι τους. Ο Θεός ενδιαφέρθηκε για την Άννα και έμεινε έγκυος και γέννησε 3 γιους και 2 κόρες. Ωστόσο, ο μικρός Σαμουήλ μεγάλωνε υπηρετώντας τον Κύριο. Ο Ηλί και η γη του. Ο Ηλί είχε πια γεράσει πολύ. Όταν μάθαινε πως φέρονταν η γη του στους Ισραηλίτες και ακόμα ότι πλάγιαζαν με τις γυναίκες που υπηρετούσαν στην είσοδο της σκηνής του μαρτυρίου, τους έλεγε: «Τι πράγματα είναι αυτά που κάνετε? Τι είναι αυτά τα έσχη σας που έρχονται στα αυτιά μου από όλο το λαό? Σταματήστε, παιδιά μου. Είναι τρομερά αυτά που ακούω και που έχουν διαδοθεί μέσα στο λαό του Κυρίου. Αν κάποιος αμαρτήσει απέναντι σε έναν άλλον, τότε ο Θεός μπορεί να τον υπερασπιστεί. Αν όμως αμαρτήσει απέναντι στον Κύριο, τότε ποιος θα τον υπερασπιστεί?» Αυτοί όμως δεν έδιναν σημασία στα λόγια του πατέρα τους, γιατί ο Κύριος ήθελε να τους θανατώσει. Ο μικρός Σαμουήλ συνέχιζε να μεγαλώνει και να κερδίζει την αγάπη του Κυρίου και των ανθρώπων. Προφητεία εναντίον της οικογένειας του Ηλί. Τότε ένας προφήτης ήρθε στον Ηλί και του είπε: «Άκου τι λέει ο Κύριος. Ξέρεις καλά πως όταν ο προπάτορά σου ο Αρών ήταν στην Αίγυπτο, του φανέρωσα εκεί τον εαυτό μου,
τον καιρό που όλη η οικογένειά του ήταν δούλη στη δυναστεία του Φαραώ. Από όλες τις φυλές του λαού του Ισραήλ, διάλεξα αυτόν να γίνει ιερέας μου, να ανεβαίνει στο θυσιαστήριό μου, να καίει το θυμίαμα και να φοράει το εφόδ ενώπιόν μου. Επίσης όρισα το μερίδιο που θα παίρνει η οικογένεια του προγόνου σου από όλες τις θυσίες των Ισραηλιτών που προσφέρονται με φωτιά. Γιατί τώρα εσείς δεν έχετε κανένα σεβασμό για τις θυσίες και τις ανέμακτες προσφορές που διέταξα να μου φέρνουν στο θυσιαστήριό μου οι Ισραηλίτες? Γιατί εκτιμάς τους γιους σου περισσότερο από μένα και παχαίνετε από τα καλύτερα μέρη των προσφορών του λαού μου του Ισραήλ? Γι' αυτό, να τι λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Πραγματικά είχα υποσχεθεί ότι η οικογένειά σου, η συγγένεια του πατέρα σου θα ήταν ιερείς μου για πάντα. Τώρα όμως, εγώ ο Κύριος λέω, μακριά από μένα κάτι τέτοιο. Εγώ θα τιμήσω αυτούς που με τιμούν και αυτοί που με καταφρονούν θα ντροπιαστούν. Κοίτα, έρχεται ο καιρός που θα συντρίψω όλους τους νέους στην οικογένειά σου και στη συγγένειά σου, έτσι που κανείς τους δεν θα προλάβει να γεράσει. Θα βλέπεις έναν αντίπαλο να υπηρετεί στο θυσιαστήριο και θα φθονείς κάθε ευτυχία που θα δίνω στους Ισραηλίτες. Αλλά στην οικογένειά σου ποτέ πια δεν θα υπάρξουν μακροήμεροι. Θα αφήσω έναν από τους απογόνους σου ζωντανό να υπηρετεί στο θυσιαστήριό μου μόνο και μόνο για να μαραζώνει από τη ζήλια και την απογοήτευση. Όλοι οι άλλοι απόγονοι της οικογένειάς σου θα πεθαίνουν πάνω στο άνθος της ηλικίας τους. Σημάδι για όλα αυτά που σου προλέγω θα είναι αυτό που θα συμβεί στους δυο σου γιους, στο Χοφνί και στο Φινέες. Θα πεθάνουν και οι δυο μαζί την ίδια μέρα και θα αναδείξω έναν ιερέα που θα μου είναι πιστός και θα πράττει ό,τι εγώ σκέφτομαι και θέλω. Θα του δώσω απογόνους που θα με υπηρετούν παντοτινά, πλάι στο βασιλιά που θα έχω εκλέξει. Και όποιος απομείνει από τους απογόνους σου θα έρχεται να τον προσκυνάει για λίγα χρήματα ή για ένα κομμάτι ψωμί και θα του λέει, βάλε με σε μία από τις ιερατικές υπηρεσίες για να τρώω ένα πιάτο φαΐ. Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 3. Ο Κύριος καλεί τον Σαμουήλ. Ο νεαρός Σαμουήλ υπηρετούσε τον Κύριο με την επίβλεψη του Ηλί. Την εποχή εκείνη, σπάνια ο Κύριος μιλούσε ή εμφανιζόταν απευθείας σε άνθρωπο. Μια νύχτα ο Ηλί κοιμόταν στο δωμάτιό του. Τα μάτια του είχαν εξασθενήσει και δεν έβλεπε. Ο Σαμουήλ κοιμόταν κι αυτός μέσα στον οίκο του Κυρίου, όπου βρισκόταν η κυβωτός του Θεού. Η λιχνία του Θεού δεν είχε ακόμα σβήσει και ο Κύριος φώναξε τον Σαμουήλ. Εκείνος απάντησε, «Εδώ είμαι», και έτρεξε στον Ηλί. «Με φώναξες? Εδώ είμαι», του είπε. Αλλά ο Ηλί του απάντησε, «Δεν σε φώναξα. Πήγαινε να κοιμηθείς». Έτσι ο Σαμουήλ πήγε και κοιμήθηκε. Αλλά ο Κύριος φώναξε πάλι τον Σαμουήλ. Αυτός ξανασηκώθηκε και πήγε στον Ηλί. «Με φώναξες? Εδώ είμαι», του λέει. Ο Ηλί του απάντησε, «Παιδί μου, δεν σε φώναξα. Πήγαινε να κοιμηθείς». Ο Σαμουήλ δεν είχε ακόμα γνωρίσει ο ίδιος τον Κύριο, ούτε είχε ακούσει προσωπικά τη φωνή του. Ο Κύριος φώναξε πάλι τον Σαμουήλ για τρίτη φορά. Και ο Σαμουήλ σηκώθηκε, πήγε στον Ηλί και του είπε, «Με φώναξες? Εδώ είμαι». Τότε κατάλαβε ο Ηλί ότι ήταν ο Κύριος που μιλούσε στο παιδί και είπε στο Σαμουήλ, «Πήγαινε, κοιμήσου, και αν κανείς σε φωνάξει, να το απαντήσεις. Μίλα, Κύριε, ο δούλος σου ακούει». Ο Σαμουήλ έφυγε και πήγε να κοιμηθεί στη γωνιά του. Ο Κύριος ήρθε και παρουσιάστηκε εκεί και φώναξε, όπως τις προηγούμενες φορές, «Σαμουήλ, Σαμουήλ». Και ο Σαμουήλ απάντησε, «Μίλα, ο δούλος σου ακούει». Ο Κύριος τότε του είπε, «Κοίτα, εγώ θα κάνω στο λαό του Ισραήλ κάτι που όποιος το ακούει θα του έρχεται ζάλι. Την ημέρα εκείνη θα πραγματοποιήσω σχετικά με τον Ηλί όλα όσα έχω πει για την οικογένειά του, χωρίς να παραλείψω τίποτε. Του έχω αναγγείλει ότι θα τιμωρήσω την οικογένειά του μια για πάντα, γιατί οι γη του περιφρόνησαν εμένα το Θεό
και ενώ αυτός ήξερε την αμαρτία τους, δεν τους τιμώρησε. Γι' αυτό δήλωσα με όρκο στην οικογένεια του Ηλί ότι η αμαρτία τους δεν θα συγχωρηθεί ποτέ, ούτε με θυσίες, ούτε με προσφορές. Ο Σαμουήλ κοιμήθηκε ως το πρωί, έπειτα σηκώθηκε και άνοιξε τις πόρτες του οίκου του Κυρίου. Φοβόταν όμως να φανερώσει στον Ηλί το όραμά του. Ο Ηλί τον φώναξε και του είπε: «Σαμουήλ, γέ μου». Και εκείνος απάντησε: «Ορίστε». «Τι σου είπε ο Κύριος?» τον ρώτησε. «Μη μου κρύψεις τίποτε. Ο Θεός να σε τιμωρήσει αυστηρά αν μου κρύψεις κάτι από αυτά που σου είπε». Έτσι ο Σαμουήλ του ανέφερε όλα όσα άκουσε χωρίς να του κρύψει τίποτα. Τότε ο Ηλί είπε: «Ο Κύριος ήταν. Ας κάνει ό,τι αυτός κρίνει καλό». Ο Σαμουήλ μεγάλωνε και ο Κύριος ήταν μαζί του. Κανένας από τους λόγους του Κυρίου δεν έμενε απραγματοποιήτος. Έτσι οι Ισραηλίτες από Δαν έως Βέρσεβα ήξεραν όλοι πως ο Σαμουήλ είχε οριστεί προφήτης του Κυρίου. Ο Κύριος εξακολούθησε να φανερώνεται στη Σιλό. Εκεί εμφανιζόταν στο Σαμουήλ και του αποκάλυπτε το λόγο του. Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 4. Και ο Σαμουήλ μεταβίβαζε αυτόν τον λόγο σε όλο το λαό του Ισραήλ. Οι Φιλιστέοι εχμαλωτίζουν την Κιβωτό. Μια μέρα οι Ισραηλίτες βγήκαν να πολεμήσουν τους Φιλιστέους και στρατοπέδευσαν κοντά στην Εβεν Έζερ, ενώ εκείνοι στρατοπέδευσαν κοντά στην Αφέκ. Οι Φιλιστέοι παρατάχθηκαν για να αντιμετωπίσουν τους Ισραηλίτες. Όταν ξέσπασε η μάχη, οι Φιλιστέοι νίκησαν τους Ισραηλίτες και σκότωσαν στο πεδίο της μάχης περίπου 4.000 άντρες. Όταν γύρισαν οι στρατιώτες στο στρατόπεδο, είπαν οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ: «Γιατί ο Κύριος άφησε να νικηθούμε σήμερα από τους Φιλιστέους? Ας πάρουμε από τη Σιλό την Κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου. Αν είναι αυτή ανάμεσά μας, θα μας σώσει από τους εχθρούς μας». Έτσι έστειλαν ανθρώπους στη Σιλό και πήραν από εκεί την Κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου των Ισραηλιτικών Δυνάμεων, ο οποίος έχει το θρόνο του πάνω από τα χεροβήμ. Οι δύο γη του Ηλί, ο Χοφνί και ο Φινέες, ήταν εκεί μαζί με την Κιβωτό. Όταν έφτασε η Κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου στο στρατόπεδο, όλοι οι Ισραηλίτες αλάλαξαν τόσο ώστε σύστηκε η γη. Οι Φιλιστέοι άκουσαν τη βοή του αλαλαγμού και είπαν: «Τι σημαίνει αυτή η βοή στο στρατόπεδο των Εβραίων?» Και έμαθαν ότι η Κιβωτός του Κυρίου είχε φτάσει εκεί. Τότε οι Φιλιστέοι φοβήθηκαν, γιατί σκέφτηκαν ότι ο Θεός είχε έρθει στο στρατόπεδο. Και είπαν: «Αλίμονό μας, τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναγίνει ως τώρα. Αλίμονό μας, ποιος θα μας σώσει από τα χέρια του δυνατού αυτού Θεού? Αυτός είναι που χτύπησε τους Αιγυπτίους στην έρημο με όλα εκείνα τα πλήγματα. Πάρτε δύναμη και φανείτε άντρες Φιλιστέοι, για να μην γίνετε δούλοι στους Εβραίους όπως είχαν γίνει αυτοί δούλοι σε εσάς. Σταθείτε σαν άντρες και πολεμήστε». Οι Φιλιστέοι λοιπόν ρίχτηκαν στη μάχη και οι Ισραηλίτες νικήθηκαν και έφυγαν καθένας για το σπίτι του. Έγινε πάρα πολύ μεγάλη σφαγή και έπεσαν από τους Ισραηλίτες 30.000 πεζοί. Οι Φιλιστέοι άρπαξαν την Κιβωτό του Θεού και οι δύο γη του Ηλί, Χοφνί και Φινέες, σκοτώθηκαν. Ο θάνατος του Ηλί. Τότε ένας Βενιαμινίτης έτρεξε από τη γραμμή της μάχης και έφτασε την ίδια μέρα στη Σιλό με σχισμένα τα ρούχα του και χώμα στο κεφάλι του. Ο Ηλί καθόταν στο κάθισμά του κοντά στην πόρτα, κοιτάζοντας προσεκτικά προς το δρόμο, γιατί έτρεμε για την Κιβωτό του Θεού. Όταν ο άνθρωπος έφτασε στην πόλη και ανάγγειλε τι έγινε, τότε όλη η πόλη ξέσπασε σε κραυγές. Ο Ηλί άκουσε τη βοή από τις κραυγές και ρώτησε: «Τι σημαίνει αυτή η οχλοβοή?» Ο αγγελιοφόρος έτρεξε και του ανάγγειλε τι είχε συμβεί. Ο Ηλί τότε ήταν 98 χρονών. Τα μάτια του είχαν αδυνατήσει και δεν μπορούσε να δει. Ο άνθρωπος είπε στον Ηλί: «Έρχομαι από τη γραμμή της μάχης. Σήμερα έφυγα από εκεί». Και ο Ηλί ρώτησε: «Τι έγινε, γέ μου?» Αυτός απάντησε: «Οι Ισραηλίτες κατατροπώθηκαν και έγινε μεγάλη σφαγή στο στρατό. Και ακόμα οι δυο γη σου, ο Χοφνί και ο Φινέες, σκοτώθηκαν. Και η Κιβωτός του Θεού έπεσε στα χέρια των Φιλιστέων». Μόλις ο αγγελιοφόρος ανέφερε για την Κιβωτό του Θεού, ο Ηλί έπεσε από το κάθισμα προς τα πίσω πλάι στην πόρτα και έσπασε ο τράχυλός του και πέθανε, γιατί ήταν πολύ γέρος και βαρύς.
είχε κυβερνήσει τον Ισραήλ 40 χρόνια. Ο θάνατος της χείρας του Φινέες. Η νύφη του Ηλί, η γυναίκα του Φινέες, ήταν έγκυος και πλησίαζε να γεννήσει. Μόλις άκουσε την είδηση ότι άρπαξαν την κυβωτό του Θεού και ότι ο πεθερός της και ο άντρας της πέθαναν, γονάτισε και γέννησε γιατί την έπιασαν οι πόνοι. Ενώ αυτή πέθαινε, της είπαν οι γυναίκες που την παραστέκονταν: «Μη φοβάσαι, γέννησες γιο». Αλλά αυτή δεν απάντησε ούτε έδωσε σημασία. Σκέφτηκε μόνο πως είχαν αρπάξει την κυβωτό του Θεού, γιατί ο πεθερός της και ο άντρας της πέθαναν, και είπε: «Έφυγε η δόξα από τον Ισραήλ, χάθηκε η κυβωτός του Θεού». Και ονόμασε το παιδί της Ιχαβόδ, δηλαδή «έφυγε η δόξα». Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 5. Η κυβωτός στη χώρα των Φιλιστέων. Οι Φιλιστέοι πήραν την κυβωτό του Θεού και την έφεραν από την Εβενέζερ στην Ασδόδ, στο ναό του Θεού τους Δαγών, και την τοποθέτησαν πλάι στο άγαλμα του Δαγών. Την άλλη μέρα το πρωί, όταν σηκώθηκαν οι κάτοικοι της Ασδόδ, είδαν το Δαγόν να είναι πεσμένος με το πρόσωπο κατά γης μπροστά στην κυβωτό του Κυρίου. Τον πήραν λοιπόν και τον έστησαν πάλι στη θέση του. Την άλλη μέρα το πρωί, όταν σηκώθηκαν, πάλι ο Δαγόν ήταν πεσμένος με το πρόσωπο κατά γης μπροστά στην κυβωτό του Κυρίου. Το κεφάλι του ήταν κομμένο, το ίδιο και οι δύο παλάμες των χεριών του, και βρίσκονταν στο κατώφλι. Μόνο το σώμα του είχε μείνει σώο. Γι' αυτό οι ιερείς του Δαγών και όλοι όσοι μπαίνουν στο ναό του στην Ασδόδ δεν πατούν το κατώφλι του ναού. Ο Κύριος όμως έκανε τους κατοίκους της Ασδόδ να νιώσουν βαριά τη δύναμή του πάνω τους. Χτύπησε τους ίδιους και τους κατοίκους των γύρω περιοχών με πρυξίματα. Όταν οι κάτοικοι της Ασδόδ είδαν αυτό που τους συνέβη, είπαν: «Ο Θεός του Ισραήλ τιμώρησε βαριά και εμάς και το Δαγόν του Θεό μας. Δεν πρέπει να μείνει άλλο μαζί μας η κυβωτός του». Έτσι έστειλαν και συγκέντρωσαν όλους τους ηγεμόνες των Φιλιστέων και τους είπαν: «Τι θα κάνουμε με την κυβωτό του Θεού του Ισραήλ?» Αυτοί απάντησαν: «Ας μεταφερθεί στη Γάθ». Και μετέφεραν εκεί την κυβωτό. Αλλά όταν τη μετέφεραν εκεί, ο Κύριος έκανε τους κατοίκους της πόλης να νιώσουν βαριά τη δύναμή του πάνω τους. Τους χτύπησε όλους με πρυξίματα, μικρούς και μεγάλους, και πανικοβλήθηκαν τρομερά. Γι' αυτό έστειλαν την κυβωτό του Θεού στην Εκρόν. Όταν η κυβωτός έφτασε στην Εκρόν, οι κάτοικοι άρχισαν να φωνάζουν και να λένε: «Έφεραν σε εμάς την κυβωτό του Θεού του Ισραήλ για να μας θανατώσει όλους». Έτσι έστειλαν και συγκέντρωσαν όλους τους ηγεμόνες των Φιλιστέων και είπαν: «Διώξτε την κυβωτό του Θεού του Ισραήλ να γυρίσει στον τόπο της, για να μην μας θανατώσει όλους μας». Πραγματικά, η κυβωτός είχε προκαλέσει πανικό θανάτου σε ολόκληρη την πόλη, γιατί ο Θεός είχε κάνει να νιώσουν όλοι βαριά τη δύναμή του πάνω τους. Όσοι από τους κατοίκους δεν πέθαναν χτυπήθηκαν με πρυξίματα και οι κραυγές τους για βοήθεια έφτασαν ως τον ουρανό. Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 6. Οι Φιλιστέοι επιστρέφουν την κυβωτό. Η κυβωτός του Κυρίου έμεινε στην περιοχή των Φιλιστέων 7 μήνες. Οι Φιλιστέοι κάλεσαν τους ιερείς και τους μάγους τους και τους ρώτησαν: «Τι να κάνουμε με την κυβωτό του Κυρίου? Πέστε μας πώς να τη στείλουμε πίσω στον τόπο της». Εκείνοι απάντησαν: «Αν στείλετε πίσω την κυβωτό του Θεού του Ισραήλ, να μην τη στείλετε άδεια, αλλά να του την επιστρέψετε μαζί με μια προσφορά επανόρθωσης. Τότε θα θεραπευτείτε και θα καταλάβετε γιατί σας τιμωρούσε». Αυτοί ρώτησαν: «Ποια πρέπει να είναι η προσφορά που θα δώσουμε σε αυτόν για επανόρθωση?» Οι ιερείς και οι μάγοι απάντησαν: «Θα προσφέρετε 5 χρυσά ομοιώματα πρεξιμάτων, όσοι δηλαδή είναι και οι ηγεμόνες των Φιλιστέων, και 5 χρυσά ομοιώματα ποντικών, αφού η ίδια πληγή έπεσε σε όλους σας, στους ηγεμόνες σας και σε εσάς. Κατασκευάστε λοιπόν προς τιμήν του Θεού του Ισραήλ ομοιώματα των πρεξιμάτων σας και των ποντικών που καταστρέφουν τη χώρα σας. Ίσως ο Θεός περιορίσει την τιμωρία του σε εσάς, στους θεούς σας και στη χώρα σας. Μην πεισμώσετε όπως πείσμωσαν οι Αιγύπτιοι και ο Φαραώ. Θυμηθείτε πώς τους τιμώρησε ο Κύριος ώσπου να αφήσουν τους Ισραηλίτες να φύγουν. Φτιάξτε αμέσως μια καινούργια άμαξα. Πάρτε και 2 αγελάδες που θυλάζουν τα μικρά τους και που δεν έχουν ακόμα μπει σε ζυγό,
και ζέψτε τη στην άμαξα. Τα μοσχάρια τους πάρετε στους στάβλους. Βάλτε την κιβωτό του Κυρίου πάνω στην άμαξα και δίπλα στην κιβωτό τοποθετήστε μέσα σε ένα κιβώτιο τα χρυσά αντικείμενα που θα δώσετε στον Κύριο για προσφορά επανόρθωσης. Μετά αφήστε την άμαξα να φύγει και ακολουθήστε την με το βλέμμα. Αν ανεβαίνει από το δρόμο της χώρας των Ισραηλιτών προς τη Βεθσέμες, τότε ο Κύριος είναι που μας έκανε το μεγάλο αυτό κακό. Αν όχι, τότε θα καταλάβουμε ότι δεν μας χτύπησε αυτός, αλλά ό,τι μας συνέβη ήταν εντελώς τυχαίο. Οι Φιλιστέοι ακολούθησαν αυτές τις συμβουλές. Πήραν δύο αγελάδες που θύλαζαν, τις έζεψαν στην άμαξα και κράτησαν τα μοσχάρια τους στους στάβλους. Μετά τοποθέτησαν στην άμαξα την κιβωτό του Κυρίου, το κιβώτιο με τα χρυσά ομοιώματα των ποντικών και των πρεξιμάτων τους. Οι αγελάδες πήραν ίσια το δρόμο της Βεθσεμές. Ακολουθούσαν πάντα τον ίδιο δρόμο μουκανίζοντας, χωρίς να ξεφύγουν δεξιά ή αριστερά, ενώ οι ηγεμόνες των Φιλιστέων βάδιζαν πίσω τους μέχρι τα σύνορα της Βεθσεμές. Οι κάτοικοι της Βεθσεμές θέριζαν τα στάρια στην πεδιάδα. Όταν αντίκρισαν την κιβωτό, χάρηκαν πολύ που την είδαν. Η άμαξα μπήκε στο χωράφι του Ιησού του Βεθσεμίτη και σταμάτησε εκεί, κοντά σε ένα μεγάλο βράχο. Οι Λεβίτες της πόλης κατέβασαν την κιβωτό του Κυρίου και το κιβώτιο με τα χρυσά αντικείμενα και τα τοποθέτησαν πάνω στο βράχο. Μετά έσχισαν τα ξύλα της άμαξας και πρόσφεραν τις αγελάδες ολοκαύτωμα στον Κύριο. Οι κάτοικοι της Βεθσεμές πρόσφεραν και αυτοί ολοκαυτώματα και άλλες θυσίες στον Κύριο. Οι πέντε ηγεμόνες των Φιλιστέων τα είδαν αυτά και γύρισαν στην Εκρόν την ίδια μέρα. Τα χρυσά ομοιώματα των πρεξιμάτων που πρόσφεραν οι Φιλιστέοι ως επανόρθωση στον Κύριο αντιστοιχούσαν στις πόλεις Ασδόδ, Γάζα, Ασκάλων, Γάδ και Εκρόν. Τα χρυσά ποντίκια αντιστοιχούσαν σε όλες τις άλλες πόλεις από την πιο οχυρωμένη ως τα ανοχήρωτα χωριά που ανήκαν στις πέντε ηγεμονίες των Φιλιστέων. Μνημείο αυτού του γεγονότος είναι το μεγάλο λιθάρι που πάνω του τοποθέτησαν την κιβωτό του Κυρίου και το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα στο χωράφι του Ιησού του Βεθσεμίτη. Από τους κατοίκους όμως της Βεθσεμές, ο Κύριος θανάτωσε 5.070 άντρες γιατί κοίταξαν την κιβωτό του Κυρίου και πένθησε ο λαός για τη μεγάλη συμφορά που τους έφερε ο Κύριος και έλεγαν «Ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά στον Κύριο, στον Άγιο Αυτόν Θεό? Η κιβωτός του πρέπει να φύγει από μας, αλλά πού πρέπει να τη στείλουμε?» Έστειλαν λοιπόν αγγελιοφόρους στους κατοίκους της Κυριάθ Ιαρίμ και τους είπαν «Οι Φιλιστέοι έφεραν πίσω την κιβωτό του Κυρίου. Ελάτε και πάρτε την στην πόλη σας». Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 7. Έτσι ήρθαν οι άντρες της Κυριάθ Ιαρίμ, σήκωσαν την κιβωτό του Κυρίου και την έφεραν στο σπίτι του Αβιναδάβ, το οποίο βρισκόταν πάνω σε ένα λόφο. Μετά καθιέρωσαν το γιο του τον Ελεάζαρ να φυλάει την κιβωτό. Από την ημέρα που τοποθετήθηκε η κιβωτό στην Κυριάθ Ιαρίμ, πέρασε πολύς καιρός, 20 χρόνια. Και όλοι οι Ισραηλίτες ζητούσαν απελπισμένα τον Κύριο. Ο Σαμουήλ αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση του λαού Ισραήλ. Τότε ο Σαμουήλ είπε στους Ισραηλίτες, «Αν έχετε σκοπό να στραφείτε μόλις σας την καρδιά στο Κύριο, πρέπει να πετάξετε μακριά σας τους ξένους θεούς και τις αστάρτες και να λατρέψετε μονάχα Αυτόν. Τότε Αυτός θα σας απελευθερώσει από την καταπίεση των Φιλιστέων». Έτσι οι Ισραηλίτες πέταξαν τα είδωλα των Βάαλ και της αστάρτης και λάτρευαν μόνο τον Κύριο. Μετά ο Σαμουήλ διέταξε, «Συγκεντρώστε όλους τους Ισραηλίτες στη Μισπά και εγώ θα προσευχηθώ εκεί για σας τον Κύριο». Όταν συγκεντρώθηκαν στη Μισπά, έβγαλαν νερό και το έχισαν στο έδαφος ενώπιον του Κυρίου. Επίσης εκείνη την ημέρα νίστεψαν εκεί και έλεγαν, «Αμαρτήσαμε στον Κύριο». Και ήταν εκεί, στη Μισπά, που ο Σαμουήλ έκρινε τις διαφορές των Ισραηλιτών και τους έδωσε τις οδηγίες του. Όταν έμαθαν οι Φιλιστέοι ότι οι Ισραηλίτες ήταν όλοι συγκεντρωμένοι στη Μισπά, οι ηγεμόνες τους αποφάσισαν να πάνε να τους χτυπήσουν. Οι Ισραηλίτες όταν τ' άκουσαν αυτό, φοβήθηκαν τους Φιλιστέους και είπαν στο Σαμουήλ, «Μη σταματήσεις να παρακαλείς για μας τον Κύριο το Θεό μας, για να μας σώσει από τους Φιλιστέους». Ο Σαμουήλ πήρε ένα τρυφερό αρνί και το πρόσφερε ολοκαύτωμα στον Κύριο και τον παρακάλεσε για τους Ισραηλίτες, και ο Κύριος τον άκουσε. Ενώ ο Σαμουήλ πρόσφερε το ολοκαύτωμα, πλησίασαν οι Φιλιστέοι για να πολεμήσουν τους Ισραηλίτες.
Αλλά εκείνη τη στιγμή βρόντισε ο Κύριος με δυνατό θόρυβο πάνω στους Φιλιστέους και τους προκάλεσε σύγχυση και νικήθηκαν από τους Ισραηλίτες. Βγήκαν αυτοί από τη Μισπά και καταδίωξαν τους Φιλιστέους ως πιο κάτω από τη Βεθκάρ και τους νίκησαν. Τότε ο Σαμουήλ πήρε ένα λιθάρι και το έστησε ανάμεσα στη Μισπά και στη Σεν. «Ως εδώ μας βοήθησε ο Κύριος», είπε, και ονόμασε το λιθάρι «Εβεν Έζερ», δηλαδή λίθο του βοηθού. Έτσι ταπεινώθηκαν οι Φιλιστέοι και δεν προχώρησαν πια να φτάσουν στα σύνορα των Ισραηλιτών. Ο Κύριος έκανε αισθητή τη δύναμή του πάνω στους Φιλιστέους όλη τη διάρκεια της ζωής του Σαμουήλ. Οι πόλεις που είχαν πάρει οι Φιλιστέοι από τους Ισραηλίτες στην περιοχή από την Εκρόνο στη Γάδ, τους τις έδωσαν πίσω. Έτσι οι Ισραηλίτες απελευθέρωσαν την περιοχή τους από την καταπίεση των Φιλιστέων. Ειρήνη υπήρχε επίσης ανάμεσα στους Ισραηλίτες και στους Αμοραίους. Ο Σαμουήλ κυβέρνησε τον Ισραήλ σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Κάθε χρόνο πήγαινε και περιόδευε στη Βεθήλ, στα Γάλγαλα και στη Μισπά και απέδιδε δικαιοσύνη στους Ισραηλίτες σε όλα αυτά τα μέρη. Μετά όμως γύριζε πίσω στη Ραμά, όπου ήταν το σπίτι του, και κυβερνούσε από εκεί τον Ισραήλ. Εκεί έκτισε και θυσιαστήριο στον Κύριο. Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 8. Οι Ισραηλίτες ζητούν βασιλιά. Όταν γέρασε ο Σαμουήλ, τοποθέτησε τους γιους του κριτές στον Ισραήλ. Ο πρωτότοκος γιος του ονομαζόταν Ιωήλ και ο δευτερότοκος Αβιά. Αυτοί ήταν κριτές στη Βερσεβά. Αλλά οι γιοι του Σαμουήλ δεν ακολούθησαν το δικό του δρόμο. Παραδόθηκαν στο άνομο κέρδος, εξαγοράζονταν με δώρα και διέστρεφαν το δίκαιο. Τότε συγκεντρώθηκαν όλοι οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ και ήρθαν στο Σαμουήλ στη Ραμά. «Τώρα εσύ γέρασες», του είπαν, «και οι γη σου δεν ακολουθούν το δρόμο σου. Γι' αυτό όρισε έναν βασιλιά να μας κυβερνάει, όπως γίνεται σε όλα τα άλλα έθνη». Αυτό δεν άρεσε στο Σαμουήλ, που του είπαν «δώσε μας έναν βασιλιά να μας κυβερνάει», και προσευχήθηκε στον Κύριο. Ο Κύριος του απάντησε: «Άκουσε το λαό και δέξου όλα όσα σου ζητούν. Δεν περιφρόνησαν εσένα, αλλά εμένα, και αρνήθηκαν να είμαι πια βασιλιάς τους. Από την ημέρα που τους έβγαλα από την Αίγυπτο μέχρι σήμερα με εγκαταλείπουν και λατρεύουν άλλους θεούς. Όπως συμπεριφέρθηκαν σε μένα, τα ίδια κάνουν και σε σένα. Τώρα λοιπόν, κάνε ό,τι σου ζητάνε, αλλά ξεκαθάρισέ τους με σαφήνεια ποια θα είναι τα δικαιώματα του βασιλιά που θα τους κυβερνάει». Ο Σαμουήλ ανακοίνωσε όλα τα λόγια του Κυρίου στο λαό που του ζητούσε βασιλιά. «Να ποια θα είναι τα δικαιώματα του βασιλιά που θα σας κυβερνάει», τους είπε. «Θα παίρνει τους γιους σας και θα τους χρησιμοποιεί για τον εαυτό του, στις άμαξές του και στα λογά του και για να τρέχουν μπροστά από τη δική του άμαξα. Θα διορίζει για τον εαυτό του χιλίαρχους και πεντικόνταρχους, θα παίρνει άλλους για να οργώνουν τα χωράφια του, να θερίζουν τα σπαρτά του ή για να του κατασκευάζουν τα πολεμικά του όπλα και τα εξαρτήματα των αμαξών του. Θα παίρνει τις κόρες σας για να του φτιάχνουν αρώματα, να του μαγειρεύουν και να του ζυμώνουν. Θα πάρει τα καλύτερα χωράφια σας και τα αμπέλια σας και τους ελαιώνες σας και θα τα δώσει στους αξιωματούχους του. Και από τα σπαρτά σας και από τα αμπέλια σας θα παίρνει το δέκατο και θα το δίνει στους ευνούχους και στους αξιωματούχους του. Τους υπηρέτες σας και τις υπηρέτριές σας και τα καλύτερα βόδια και τα γαϊδούρια σας θα τα παίρνει να δουλεύουν γι' αυτόν. Από τα πρόβατά σας θα παίρνει το δέκατο και εσείς θα είστε δούλοι του. Θα αρχίσετε τότε να παραπονιέστε στον Κύριο για τον βασιλιά σας, που εσείς τον εκλέξατε να σας κυβερνάει, αλλά ο Κύριος δεν θα σας απαντάει». Ο λαός αρνήθηκε να ακούσει αυτά που του έλεγε ο Σαμουήλ και έλεγαν: «Όχι, εμείς θέλουμε βασιλιά, για να είμαστε κι εμείς σαν τα άλλα έθνη. Θέλουμε βασιλιάς να μας κυβερνάει, να είναι αρχηγός μας και να διεξάγει τους πολέμους μας». Ο Σαμουήλ άκουσε αυτά που του είπε ο λαός και τα ανέφερε στον Κύριο. Ο Κύριος του απάντησε: «Κάνε ό,τι σου ζητούν και δώσ' τους έναν βασιλιά». Τότε και ο Σαμουήλ είπε στους Ισραηλίτες να γυρίσουν καθένα στην πόλη του. Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 9. Ο Σαούλ συναντάει τον Σαμουήλ. Εκείνο τον καιρό υπήρχε ένας ισχυρός και πλούσιος άνθρωπος από τη φυλή Βενιαμίν που ονομαζόταν Κις, γιος του Αβίλ.
Ο Αβήλ ήταν γιος του Σερόρ, εγγονός του Βεχοράθ και δυσέγγονος του Αφίαχ, του Βενιαμινίτη. Ο Κις είχε ένα γιο που ονομαζόταν Σαούλ και ήταν νέος και ωραίος. Δεν υπήρχε ωραιότερος άνθρωπος από αυτόν ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Ήταν ένα κεφάλι ψηλότερος από κάθε άλλον μέσα σε όλο το λαό. Μια μέρα χάθηκαν τα θηλυκά γαϊδούρια του Κις, πατέρα του Σαούλ. Τότε ο Κις είπε στο γιο του: «Πάρε μαζί σου έναν από τους υπηρέτες και πήγαινε να ψάξεις για τα γαϊδούρια». Ο Σαούλ και ο υπηρέτης του πέρασαν από την ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ και από την περιοχή Σαλισά, αλλά δεν τα βρήκαν. Πέρασαν από την περιοχή Σαλίμ, αλλά δεν ήταν ούτε εκεί. Πέρασαν και από την περιοχή της φυλής Βενιαμίν και δεν βρήκαν τίποτα. Όταν έφτασαν στη χώρα Σούφ, ο Σαούλ είπε στον υπηρέτη που τον συνόδευε: «Πάμε να γυρίσουμε πίσω, γιατί ο πατέρας μου θα πάψει να νοιάζεται για τα γαϊδούρια και θα αρχίσει να ανησυχεί για μας». Εκείνος απάντησε: «Στην πόλη αυτή κατοικεί ένας άνθρωπος του Θεού. Τον εκτιμούν όλοι και κάθε τι που λέει βγαίνει σίγουρα αληθινό. Έλα να πάμε σε αυτόν. Ίσως μας φανερώσει ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε για την έρευνά μας». Ο Σαούλ είπε: «Αν πάμε, τι θα προσφέρουμε σε αυτόν τον άνθρωπο? Το ψωμί στα ταγάρια μας τέλειωσε. Δεν έχουμε κάποιο δώρο να δώσουμε στον άνθρωπο αυτό του Θεού. Τι άλλο έχουμε?» Ο δούλος αποκρίθηκε: «Εδώ έχω ένα τέταρτο του ασημένιου σίκλου. Θα το δώσω στον άνθρωπο του Θεού και θα μας φανερώσει το δρόμο μας». Τον παλιό καιρό, όταν ένας Ισραηλίτης ήθελε να πάει να ρωτήσει για κάτι το Θεό, έλεγε: «Πάμε στον βλέποντα». Γιατί αυτός που σήμερα ονομάζεται προφήτης, παλιά ονομαζόταν βλέπον. Τότε ο Σαούλ απάντησε στον υπηρέτη του: «Καλά τα λες, έλα να πάμε». Και πήγαν στην πόλη όπου ήταν ο άνθρωπος του Θεού. Ενώ αυτοί ανέβαιναν την ανηφόρα για την πόλη, συνάντησαν μερικά κορίτσια που κατέβαιναν για να βγάλουν νερό. «Είναι εδώ ο βλέπων?» τις ρώτησαν. Εκείνες τους αποκρίθηκαν: «Ναι, μόλις ήρθε, λίγο πριν από εσάς. Ήρθε στην πόλη μας σήμερα γιατί ο λαός θα προσφέρει θυσία στον ιερό τόπο. Βιαστείτε να τον συναντήσετε μόλις μπείτε στην πόλη, πριν ανεβεί στον ιερό τόπο για το γεύμα. Ο λαός δεν τρώει πριν έρθει αυτός να ευλογήσει τη θυσία. Μετά τρώνε οι καλεσμένοι. Ανεβείτε λοιπόν τώρα, γιατί αυτή την ώρα θα τον συναντήσετε». Ο Σαούλ συναντάται με τον Σαμουήλ. Ανέβηκαν λοιπόν για την πόλη και μόλις έμπαιναν σε αυτήν, ο Σαμουήλ έβγαινε μπροστά τους για να ανεβεί στον ιερό τόπο. Την προηγούμενη μέρα ο Κύριος είχε φανερώσει τον Σαμουήλ τα εξής: «Αύριο την ίδια ώρα θα σου στείλω έναν άντρα από την περιοχή της φυλής Βενιαμίν να τον χρήσεις ηγεμόνα του λαού μου, του Ισραήλ. Αυτός θα τους ελευθερώσει από τους Φιλιστέους. Είδα τη δυστυχία του λαού μου και η κραυγή τους για βοήθεια έφτασε σε μένα». Όταν ο Σαμουήλ είδε τον Σαούλ, ο Κύριος του είπε: «Να ο άνθρωπος για τον οποίον σου μίλησα. Αυτός θα βασιλέψει στο λαό μου». Ο Σαούλ πλησίασε τον Σαμουήλ στην πύλη της πόλης και του είπε: «Δείξε μου σε παρακαλώ που είναι το σπίτι του βλέποντος». Ο Σαμουήλ το αποκρίθηκε: «Εγώ είμαι ο βλέπον. Προχώρησε πριν από μένα να ανεβούμε στον ιερό τόπο. Σήμερα θα φάτε μαζί μου και αύριο το πρωί θα σου απαντήσω για όλα όσα έχεις στο νου σου. Μετά θα σε αφήσω να φύγεις. Για τα γαϊδούρια που είναι χαμένα εδώ και 3 μέρες μην νοιάζεσαι, γιατί βρέθηκαν. Αλλά σε ποιον στρέφονται τώρα οι προσδοκίες των Ισραηλιτών? Σε σένα στρέφονται και στην οικογένεια του πατέρα σου». Ο Σαούλ αποκρίθηκε: «Μα πώς? Εγώ δεν είμαι παρά ένας Βενιαμινίτης, μέλος της πιο μικρής από τις φυλές του Ισραήλ, και η οικογένειά μου είναι η πιο μικρή από όλες τις οικογένειες της φυλής Βενιαμίν. Πώς μου λες τέτοια πράγματα?» Τότε ο Σαμουήλ πήρε τον Σαούλ και τον υπηρέτη του και τους οδήγησε στο δωμάτιο. Τους έβαλε στην πρώτη θέση ανάμεσα στους καλεσμένους που ήταν περίπου 30 άντρες. Ο Σαμουήλ είπε στο μάγειρα: «Φέρε μου τη μερίδα που σου έδωσα και σου είπα να τη φυλάξεις». Ο μάγειρας πήρε τον μπούτι και την παχιά ουρά και τα έβαλε μπροστά στο Σαούλ. Τότε ο Σαμουήλ είπε: «Αυτό που έβαλα μπροστά σου έχει φυλαχθεί για σένα, για να το φας τώρα μαζί με τους καλεσμένους. Τρώγε». Έτσι ο Σαούλ έφαγε εκείνη την ημέρα μαζί με τον Σαμουήλ. Όταν κατέβηκαν από τον ιερό τόπο στην πόλη, έστρωσαν στο Σαούλ να κοιμηθεί στο δώμα του σπιτιού.
κοιμήθηκε και το πρωί σηκώθηκαν νωρίς. Ο Σαμουήλ χρήει το Σαούλ βασιλιά. Όταν πρόβαλε η αυγή, ο Σαμουήλ φώναξε το Σαούλ που ήταν στο δώμα. «Σήκω και θα σε ξεπροβοδήσω», του είπε. Σηκώθηκε ο Σαούλ και βγήκαν έξω οι δυο τους, αυτός και ο Σαμουήλ. Ενώ έφταναν στην άκρη της πόλης, ο Σαμουήλ είπε στο Σαούλ: «Πες τον υπηρέτη να προχωρήσει πιο μπροστά». Ο υπηρέτης προχώρησε και ο Σαμουήλ συνέχισε: «Εσύ όμως, περίμενε λίγο να σου πω το λόγο του Θεού». Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 10. Τότε πήρε ο Σαμουήλ το δοχείο με το λάδι και το έχισε πάνω στο κεφάλι του Σαούλ. Τον φίλησε και του είπε: «Ο Κύριος σε έχρισε άρχοντα στο λαό του που του ανήκει. Σήμερα όταν θα φύγεις από εδώ, θα βρεις στη Σελσά δύο ανθρώπους κοντά στον τάφο της Ραχήλ, στα σύνορα της φυλής Βενιαμίν. Δύο ανθρώπους οι οποίοι θα σου πούν ότι βρέθηκαν τα γαϊδούρια που έψαχνες και τώρα ο πατέρας σου έπαψε να νοιάζεται για αυτά και ανησυχεί για σας. Τι να κάνω», λέει, «για να βρω το γιο μου?» «Εσύ θα προχωρήσεις πέρα από εκεί, όσο του φτάσεις στη βελανιδιά του Θαβόρ. Εκεί θα σε βρουν τρεις άντρες που θα ανεβαίνουν στο ιερό της Βεθήλ και θα έχουν μαζί τους για να προσφέρουν ο ένας τρία κατσίκια, ο άλλος τρία καρβέλια ψωμί και ο άλλος ένα ασική κρασί. Θα σε χαιρετήσουν και θα σου δώσουν δύο καρβέλια ψωμί. Θα τα δεχτείς από αυτούς και θα έρθεις στο λόφο του Θεού στη Γιβαιά, όπου υπάρχει φρουρά των Φιλιστέων. Μόλις μπεις στην πόλη, θα συναντήσεις μια ομάδα προφητών που θα κατεβαίνουν από τον ιερό τόπο, παίζοντας άρπα, τύμπανο, φλογέρα και κιθάρα, και θα προφητεύουν. Τότε θα έρθει το πνεύμα του Κυρίου πάνω σου και θα προφητεύεις και εσύ μαζί τους και θα γίνεις άλλος άνθρωπος. Και όταν αυτά τα σημεία σου συμβούν, τότε μπορείς να δράσεις, γιατί ο Θεός θα είναι μαζί σου. Θα κατεβείς στα Γάλγαλα πριν από μένα και εγώ θα έρθω να σε συναντήσω για να προσφέρω ολοκαυτώματα και θυσίες κοινωνίας. Περίμενε με εκεί 7 μέρες ώσπου να έρθω και τότε θα σου πω τι πρέπει να κάνεις». Μόλις ο Σαούλ γύρισε να φύγει από τον Σαμουήλ, ο Θεός τον έκανε καινούριο άνθρωπο και όλα εκείνα τα σημεία πραγματοποιήθηκαν την ίδια μέρα. Όταν έφτασε με το δούλο του στη Γιβαιά, του συνάντησε η ομάδα των προφητών. Τότε κατέβηκε σε αυτόν το πνεύμα του Θεού και προφήτευε και αυτός μαζί τους. Εκείνοι που τον γνώριζαν από πρωτήτερα, όταν τον είδαν να προφητεύει μαζί με τους προφήτες, έλεγαν μεταξύ τους: «Τι συνέβη στο γιο του Κις? Και ο Σαούλ ανάμεσα στους προφήτες?» Ένας από αυτούς είπε: «Και ποιος είναι ο πατέρας τους?» Από εκεί βγήκε και η παροιμία: «Και ο Σαούλ ανάμεσα στους προφήτες». Όταν τέλειωσε ο Σαούλ να προφητεύει, ήρθε στον ιερό τόπο. Ο θείος του Σαούλ τον ρώτησε: «Πού πήγατε με τον υπηρέτη σου?» Και ο Σαούλ απάντησε: «Πήγαμε να βρούμε τα γαϊδούρια και επειδή δεν τα βρήκαμε, πήγαμε στο Σαμουήλ». Ο θείος του τον ρώτησε: «Πες μου λοιπόν, τι σας είπε ο Σαμουήλ?» Ο Σαούλ απάντησε: «Μας βεβαίωσε πως τα γαϊδούρια είχαν βρεθεί, αλλά δεν φανέρωσε τίποτα από όσα του είπε ο Σαμουήλ σχετικά με τη βασιλεία». Ο Σαούλ, βασιλιάς του λαού Ισραήλ. Ο Σαμουήλ συγκέντρωσε το λαό ενώπιον του Κυρίου στη Μισπά και είπε στους Ισραηλίτες: «Να τι λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Εγώ σας έβγαλα από την Αίγυπτο και σας ελευθέρωσα από την εξουσία των Αιγυπτίων και από όλους τους βασιλιάδες που σας καταπίεζαν. Αλλά σήμερα εσείς περιφρονήσατε το Θεό σας, εκείνον που σας απάλλαξε από όλα τα δεινάκια της θλίψης σας και μου ζητήσατε να σας δώσω βασιλιά. Τώρα λοιπόν, παραταχθείτε ενώπιον του Κυρίου κατά φυλές και κατά συγγένειες». Ο Σαμουήλ διέταξε να πλησιάσουν όλες οι φυλές των Ισραηλιτών, έριξαν κλήρο και ο κλήρος έπεσε στη φυλή Βενιαμίν. Μετά διέταξε να πλησιάσει η φυλή Βενιαμίν κατά οικογένειες και ο κλήρος έπεσε στην οικογένεια του Ματρεΐ. Έπειτα ο κλήρος έπεσε στο Σαούλ, γιο του Κις. Αλλά όταν τον αναζήτησαν, δεν τον βρήκαν πουθενά. Τότε ρώτησαν πάλι τον Κύριο: «Ήρθε εδώ αυτός ο άνθρωπος?» Ο Κύριος αποκρίθηκε:
είναι κρυμμένος ανάμεσα στις αποσκευές. Έτρεξαν λοιπόν και τον έφεραν από εκεί και στάθηκε ανάμεσα στο λαό. Ήταν ένα κεφάλι ψηλότερος από όλους. Είπε τότε ο Σαμουήλ στο λαό: «Κοιτάξτε αυτόν που διάλεξε ο Κύριος. Πραγματικά δεν υπάρχει άλλος σαν κι αυτόν μέσα σε όλον το λαό». Μετά ο Σαμουήλ τους ανακοίνωσε το βασιλικό δίκαιο και το έγραψε σε βιβλίο, το οποίο τοποθέτησε μέσα στο αγιαστήριο. Έπειτα απέλυσε το λαό και έφυγαν καθένας για το σπίτι του. Έφυγε και ο Σαούλ και πήγε στο σπίτι του στη Γιβαιά και τον συνόδεψαν μερικοί τίμοι και γενναίοι άντρες που ο Θεός είχε αγγίξει την καρδιά τους. Υπήρχαν όμως και μερικοί τυποτένοι που έλεγαν: «Πώς θα μας ελευθερώσει αυτός?» και τον περιφρονούσαν και δεν του πρόσφεραν δώρα. Α Σαμουήλ, κεφάλαιο 11. Ο Σαούλ νικάει τους Αμμονίτες. Μετά από έναν περίπου μήνα ήρθε ο Ναχάς, βασιλιάς των Αμμονιτών, να πολιορκήσει την Ιαβές στη Γαλαάδ. Οι κάτοικοι της Ιαβές είπαν στον Ναχάς: «Κάνε μαζί μας συνθήκη και εμείς θα γίνουμε δούλοι σου». Ο Ναχάς τους είπε: «Θα κάνω μαζί σας συνθήκη, αλλά με τον εξής όρο: να βγάλω το δεξί μάτι ολονών σας και έτσι να εξευτελίσω όλο το λαό του Ισραήλ». Οι πρεσβύτεροι της Ιαβές του απάντησαν: «Δώσε μας 7 μέρες προθεσμία να στείλουμε αγγελιοφόρους όλη τη χώρα του Ισραήλ. Αν δεν υπάρξει κανείς να έρθει για βοήθειά μας, τότε θα παραδοθούμε σε σένα». Οι αγγελιοφόροι ήρθαν στη Γιβαιά, την πόλη του Σαούλ, και ανακοίνωσαν στο λαό της τη συμφωνία τους. Τότε όλοι ξέσπασαν σε θρήνο δυνατό. Εκείνη ακριβώς την ώρα ο Σαούλ ερχόταν από το χωράφι οδηγώντας τα βόδια του. «Τι συμβαίνει στο λαό και κλαίνε?» ρώτησε. Και του ανέφεραν τι είπαν οι άντρες που είχαν έρθει από την Ιαβές. Αυτός όταν τ' άκουσε τον κατέλαβε το πνεύμα του Θεού και φούντωσε από θυμό. Πήρε ένα ζευγάρι βόδια, τα κομμάτιασε και έστειλε τα κομμάτια τους με αγγελιαφόρους σε όλη τη χώρα του Ισραήλ με τα εξής λόγια: «Όποιος δεν ακολουθήσει το Σαούλ και το Σαμουήλ, τα βόδια του θα πάθουν τα ίδια». Τότε έπεσε φόβος Κυρίου πάνω στο λαό και έτρεξαν όλοι σαν ένας άνθρωπος. Ο Σαούλ τους μέτρησε στη Βέζεκ και βρέθηκαν 300.000 άνδρες από την περιοχή του Ισραήλ και 30.000 από τον Ιούδα. Τότε είπαν στους αγγελιοφόρους που είχαν έρθει: «Πείτε στους κατοίκους της Ιαβές στη Γαλαάδ ότι αύριο κατά το μεσημέρι θα σας έρθει βοήθεια». Οι αγγελιοφόροι πήγαν και τα ανάγγειλαν αυτά στους κατοίκους της Ιαβές. Εκείνοι χάρηκαν και πήγαν και είπαν στον Αχάς τον Αμμονίτη: «Αύριο θα σας παραδοθούμε και κάντε μας ό,τι σας αρέσει». Την άλλη μέρα χώρισε ο Σαούλ το στρατό σε 3 τμήματα. Τα ξημερώματα μπήκαν μέσα στο εχθρικό στρατόπεδο από τη μία άκρη ως την άλλη και ως το μεσημέρι είχαν κατασφάξει τους Αμμονίτες. Όσοι γλίτωσαν σκόρπισαν άλλος από εδώ και άλλος από εκεί. Τότε είπε ο λαός στο Σαμουήλ: «Ποιοι είναι αυτοί που είπαν να μην γίνει ο Σαούλ βασιλιάς μας? Παραδώστε μας αυτούς τους ανθρώπους να τους σκοτώσουμε». Αλλά ο Σαούλ είπε: «Κανένας δεν θα θανατωθεί τη σημερινή μέρα, γιατί σήμερα ο Κύριος ελευθέρωσε τον Ισραήλ». Έπειτα ο Σαμουήλ είπε στο λαό: «Ελάτε να πάμε στα Γάλγαλα να ανακηρύξουμε τον Σαούλ βασιλιά». Έτσι πήγε όλος ο λαός στα Γάλγαλα και εκεί ενώπιον του Κυρίου ανακήρυξαν τον Σαούλ βασιλιά. Πρόσφεραν θυσίες κοινωνίας στον Κύριο και έκαναν γιορτή μεγάλη ο Σαούλ και όλοι οι Ισραηλίτες. Α Σαμουήλ, κεφάλαιο 12. Η τελευταία ομιλία του Σαμουήλ προς το λαό. Τότε είπε ο Σαμουήλ σε όλους τους Ισραηλίτες: «Βλέπετε, έκανα όλα όσα μου ζητήσατε και σας έδωσα βασιλιά. Από εδώ και μπρος, ο βασιλιάς θα είναι αρχηγός σας. Εγώ ήμουν αρχηγός σας από τα νιάτα μου μέχρι σήμερα. Τώρα πια γέρασα και άσπρησα, αφού η γη μου είναι πια μεγάλη όπως κι εσείς. Εδώ είμαι. Κατηγορήστε με ενώπιον του Κυρίου και μπροστά στον εκλεκτό του. Τίνος πήρα το βόδι ή τίνος πήρα το γαϊδούρι? Ποιον αδίκησα ή ποιον καταπίεσα και από ποιον δωροδοκήθηκα για να κάνω τα κλειστά μάτια? Θα σας δώσω πίσω ό,τι σας έχω πάρει». Αυτοί απάντησαν: «Ούτε μας αδίκησες,
ούτε μας καταπίεσες, ούτε δέχτηκες να δωροδοκηθείς από κανέναν. Ο Σαμουήλ τους είπε, «Σήμερα είναι μάρτυράς μου απέναντί σας ο Κύριος και ο εκλεκτός του, ότι δεν έχετε τίποτε να με κατηγορήσετε». Και είπαν, «Ας είναι μάρτυρας». Τους είπε ακόμη ο Σαμουήλ, «Ας είναι μάρτυράς μου ο Κύριος που ανέδειξε το Μωυσή και τον Ααρών και έβγαλε τους προγόνους σας από την Αίγυπτο. Τώρα σταθείτε να λογαριαστώ μαζί σας ενώπιον του Κυρίου και να σας αναφέρω όλα τα θαυμαστά έργα του Κυρίου που έκανε για σας και στους προγόνους σας». Όταν ο Ιακώβ και η γη του έφτασαν στην Αίγυπτο, οι Αιγύπτιοι τους υποδούλουσαν. Και όταν οι πρόγονοί σας φώναξαν στον Κύριο για βοήθεια, αυτός έστειλε τον Μωυσή και τον Ααρών και τους έβγαλαν από την Αίγυπτο και τους έφεραν να κατοικήσουν σε αυτόν εδώ τον τόπο. Μετά όμως οι πρόγονοί σας λησμόνησαν τον Κύριο το Θεό τους, και αυτός τους παρέδωσε στον Σίσερα, αρχιστράτηγο της Ασόρ, στους Φιλιστέους και στο βασιλιά της Μωάβ, οι οποίοι πολέμησαν εναντίον τους. Τότε επικαλέστηκαν πάλι τον Κύριο και είπαν, «Κύριε, αμαρτήσαμε, γιατί σε εγκαταλείψαμε και λατρέψαμε τα είδωλα του Βάαλ και της Αστάρτες. Αλλά τώρα ελευθέρωσέ μας από τους εχθρούς μας και θα λατρεύουμε σένα». Τότε ο Κύριος έστειλε τον Ιεροβάαλ, τον Βεδάν, τον Ιεφθάη και μένα και σας ελευθέρωσε από τους γύρω εχθρούς σας και ζήσατε με ασφάλεια στη χώρα. Αλλά όταν είδατε ότι ο Ναχάς, βασιλιάς των Αμμονιτών, ήρθε να σας πολεμήσει, μου είπατε, «Θέλουμε βασιλιά να μας κυβερνάει». Και δεν θελήσατε να είναι βασιλιάς σας ο Κύριος, ο Θεός σας. Νάτος λοιπόν ο βασιλιάς που διαλέξατε και που ζητήσατε. Ορίστε, ο Κύριος σας έδωσε βασιλιά. Αν από εδώ και μπρος σέβεστε τον Κύριο τον Θεό σας και τον λατρεύετε, αν τον υπακούτε και δεν επαναστατείτε στις διαταγές του, αν ακολουθείτε αυτόν, εσείς και ο βασιλιάς σας, τότε ο Κύριος θα είναι μαζί σας. Αν όμως δεν υπακούτε τον Κύριο και επαναστατείτε στις διαταγές του, τότε και αυτός θα σας κάνει να νιώσετε βαριά τη δύναμή του πάνω σας και πάνω στο βασιλιά σας. Τώρα λοιπόν, περιμένετε και θα δείτε το μεγάλο θαύμα που θα κάνει ο Κύριος μπροστά σας. Αυτή είναι η εποχή που θερίζουν τα στάρια. Θα παρακαλέσω τον Κύριο και θα στείλει βροντές και βροχή. Και τότε θα καταλάβετε πόσο μεγάλη αμαρτία κάνατε ενώπιον του που ζητήσατε βασιλιά. Παρακάλεσε λοιπόν ο Σαμουήλ τον Κύριο και έστειλε βροντές και βροχή εκείνη την ημέρα, και όλος ο λαός φοβήθηκε πάρα πολύ τον Κύριο και τον Σαμουήλ. Και είπαν στο Σαμουήλ, «Προσευχή σου για τους δούλους σου στον Κύριο το Θεό σου και παρακάλεσε να μην πεθάνουμε, γιατί σε όλες τις αμαρτίες μας προσθέσαμε ακόμα μία. Ζητήσαμε βασιλιά». Τότε ο Σαμουήλ τους είπε, «Μη φοβάστε. Και βέβαια κάνατε μεγάλο κακό. Μην απομακρυνθείτε όμως από τον Κύριο, αλλά να τον λατρέψετε μόλις σας την καρδιά. Μη λατρεύετε τα είδωλα που δεν ωφελούν ούτε μπορούν να σώσουν κανέναν, αφού είναι ψεύτικα. Ο Κύριος δεν θα εγκαταλείψει το λαό του, γιατί ο ίδιος θέλησε να σας κάνει λαό του. Δεν θα αφήσει να σπηλωθεί το όνομά του. Όσο για μένα, μη γέννητο να σταματήσω ποτέ να προσεύχομαι για σας και να αμαρτήσω έτσι στον Κύριο. Αντίθετα, θα συνεχίσω να σας διδάσκω ποιος είναι ο ίσιος δρόμος και ο σωστός. Αλλά κι εσείς να σέβεστε τον Κύριο και να τον λατρεύετε ειλικρινά, με όλη την καρδιά σας, γιατί βλέπετε τι θαυμαστά έργα έχει κάνει για σας. Αν όμως κάνετε το κακό, τότε κι εσείς και ο βασιλιάς σας θα καταστραφείτε». Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 13. Πόλεμος με τους Φιλιστέους. Ο Σαούλ είχε ένα χρόνο που ήταν βασιλιάς, και αφού βασίλεψε 2 χρόνια στον Ισραήλ, διάλεξε από τους Ισραηλίτες 3.000 άνδρες. Από αυτούς οι 2.000 έμειναν μαζί του στη Μιχμάς και στην ορεινή περιοχή της Βεθήλ, ενώ οι υπόλοιποι 1.000 πήγαν μαζί με το γιο του τον Ιωνάθαν στη Γιβεά, στην περιοχή Βενιαμίν. Τους υπόλοιπους Ισραηλίτες τους έστειλε στα σπίτια τους. Ο Ιωνάθαν σκότωσε τη φρουρά των Φιλιστέων στη Γιβεά και το έμαθαν αυτό οι Φιλιστέοι. Τότε ο Σαούλ έστειλε μήνυμα με σάλπιγγες σε όλη τη χώρα λέγοντας, «Ας το μάθουν οι Εβραίοι».
Έτσι όλοι οι Ισραηλίτες έμαθαν ότι ο Σαούλ σκότωσε τη φρουρά των Φιλιστέων, προκαλώντας με αυτή την ενέργεια το μίσος τους εναντίον των Ισραηλιτών. Τότε συγκεντρώθηκε όλος ο στρατός στα Γάλγαλα υπό τις διαταγές του Σαούλ. Μαζεύτηκαν και οι Φιλιστέοι για να πολεμήσουν τους Ισραηλίτες. Ήταν 3.000 άμαξες και 6.000 καβαλάριδες και πεζοί αμέτρητοι, σαν την άμμο στην ακροθαλασσιά. Αυτοί στρατοπέδευσαν στη Μιχμάς, ανατολικά της Βέθ Αβέν. Ο Ισραηλιτικός πληθυσμός είδαν ότι βρίσκονταν σε δύσκολη θέση γιατί πιέζονταν από παντού και κρύφτηκαν στις σπηλιές, στις χυσμές των βράχων, σε λαγούμια και σε λάκους. Άλλοι πέρασαν τον Ιορδάνη προς τις περιοχές Γάδ και Γαλάδ. Η απερισκεψία του Σαούλ. Ο Σαούλ όμως ήταν ακόμη στα Γάλγαλα και όλος ο στρατός τον ακολουθούσε τρομαγμένος. Περίμενε εκεί 7 μέρες, όσον χρόνο του είχε ορίσει ο Σαμουήλ, αλλά ο Σαμουήλ δεν ερχόταν στα Γάλγαλα και ο στρατός άρχισε να εγκαταλείπει τον Σαούλ και να σκορπίζεται. Τότε ο Σαούλ διέταξε: «Φέρτε μου εδώ τα ζώα για το ολοκαύτωμα και τις θυσίες κοινωνίας». Και πρόσφερε ο ίδιος το ολοκαύτωμα. Όταν τελείωνε η προσφορά του ολοκαυτώματος, ήρθε ο Σαμουήλ. Ο Σαούλ βγήκε να τον προϋπαντήσει και να τον καλωσορίσει. Ο Σαμουήλ του είπε: «Τι έκανες?» Ο Σαούλ του απάντησε: «Όταν είδα ότι ο στρατός άρχισε να με εγκαταλείπει και να διασκορπίζεται και ότι εσύ δεν ερχόσουν την ορισμένη μέρα και οι Φιλιστέοι συγκεντρώνονταν στη Μιχμάς, σκέφτηκα. Τώρα θα κατεβούν οι Φιλιστέοι να με πολεμήσουν στα Γάλγαλα πριν προλάβω να ζητήσω την εύνοια του Κυρίου. Γι' αυτό τόλμησα και πρόσφερα το ολοκαύτωμα». Τότε ο Σαμουήλ του είπε: «Φέρθηκες ανόητα. Αν τηρούσες τις εντολές που σου έδωσε ο Κύριος ο Θεός σου, τότε αυτός θα έκανε την οικογένειά σου να βασιλεύει για πάντα στον Ισραήλ. Τώρα όμως η βασιλεία σου δεν θα διατηρηθεί. Ο Κύριος γύρεψε να βρει έναν άνθρωπο όπως τον ήθελε και τον διόρισε άρχοντα στο λαό σου, γιατί εσύ δεν τήρησες αυτά που σε διέταξε». Η οικονομική εξάρτηση των Ισραηλιτών από τους Φιλιστέους. Ο Σαμουήλ έφυγε από τα Γάλγαλα και πήγε στη Γιβεά, στην περιοχή Βενιαμίν. Ο Σαούλ μέτρησε το στρατό που τον ακολουθούσε και ήταν περίπου 600 άντρες. Ο Σαούλ, ο γιος του, ο Ιωνάθαν και ο στρατός που ήταν μαζί τους εγκαταστάθηκαν στη Γαβά, στην περιοχή Βενιαμίν, ενώ οι Φιλιστέοι ήταν στρατοπεδευμένοι στη Μιχμάς. Τότε ξεκίνησαν από το στρατόπεδο των Φιλιστέων καταδρομής χωρισμένοι σε 3 τμήματα. Το πρώτο τμήμα πήρε το δρόμο της Οφρά, στην περιοχή της Σουάλ. Το άλλο πήρε το δρόμο της Βεθχορών και το τρίτο πήρε το δρόμο της περιοχής που εκτείνεται πάνω από την κοιλάδα Σεβοήμ προς την έρημο. Εκείνη την εποχή δεν βρισκόταν σιδηρουργός ολόκληρη τη χώρα του Ισραήλ, γιατί οι Φιλιστέοι δεν ήθελαν να έχουν τη δυνατότητα οι Εβραίοι να κατασκευάζουν ξύφι ή λόγχες. Όλοι οι Ισραηλίτες πήγαιναν στους Φιλιστέους για να τροχίσουν τα ηνία από τα λέτριά τους, τις αξίνες τους, τα τσεκούρια τους και τα βούκεντρά τους. Το ακόνισμα του ηνίου στοίχιζε ένα μικρό κέρμα, του τσεκουριού και του βούκεντρου ένα τρίτο του σύκλου. Γι' αυτό την ημέρα της μάχης, ο στρατός του Σαούλ και του Ιωνάθαν δεν είχαν ούτε ξύφι ούτε λόγχες. Μόνο ο Σαούλ και ο Ιωνάθαν είχαν. Το θάρρος του Ιωνάθαν. Η φρουρά των Φιλιστέων πήγε και έπιασε το πέρασμα της Μιχμάς. Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 14. Μια μέρα ο Ιωνάθαν, γιος του Σαούλ, είπε στον νεαρό οπλοφόρο του: «Έλα να περάσουμε ως τη φρουρά των Φιλιστέων που είναι εκεί απέναντι». Δεν φανέρωσε όμως τίποτα στον πατέρα του. Ο Σαούλ βρισκόταν στη Γιβεά, στην άκρη της πόλης, κάτω από τη ροδιά της Μιγρών. Ο στρατός που ήταν μαζί του έφτανε περίπου τους 600 άντρες. Ο ιερέας εκεί υπηρετούσε ο Αχιά, γιος του Αχιτούβ και ανεψιός του Ιχαβόδ, γιου του Φινεές και εγγονού του Ηλί, που ήταν ιερέας του Κυρίου στη Σιλό. Ο λαός δεν ήξερε ότι ο Ιωνάθαν είχε φύγει. Ανάμεσα στις διαβάσεις, από όπου προσπαθούσε ο Ιωνάθαν να φτάσει στη φρουρά των Φιλιστέων, υπήρχε ένα πέρασμα μέσα από δύο βραχώδεις αιχμές. Η μια αιχμή ονομαζόταν Βοσές και η άλλη Σένε. Η πρώτη υψώνεται βόρεια και βλέπει προς τη Μιχμάς και η άλλη νότια και βλέπει προς τη Γεβά. Ο Ιωνάθαν είπε στο νέο που σήκωνε τα όπλα του: «Έλα να περάσουμε ως τη φρουρά αυτών των απερίτμητων. Ίσως ο Κύριος κάνει κάτι για μας».
Τίποτα δεν τον εμποδίζει να μας δώσει τη νίκη, αδιάφορο αν είμαστε πολλοί ή λίγοι. Ο οπλοφόρος του του είπε: «Όπως νομίζεις, εγώ είμαι μαζί σου. Ό,τι θέλεις εσύ, το θέλω κι εγώ». Τότε είπε ο Ιωνάθαν: «Κοίτα, θα προχωρήσουμε προς αυτούς τους άντρες και θα τους φανερωθούμε. Αν μας πούν, περιμένετε να έρθουμε προς το μέρος σας, τότε θα σταθούμε στη θέση μας και δεν θα προχωρήσουμε προς αυτούς. Αν όμως μας πούν, ανεβείτε προς τα δω, τότε θα ανεβούμε, γιατί αυτό θα είναι για μας το σημάδι ότι ο Κύριος θα τους παραδώσει στην εξουσία μας». Έτσι φανερώθηκαν στη φρουρά των Φιλιστέων. Εκείνοι όταν τους είδαν είπαν μεταξύ τους: «Να οι Εβραίοι, βγαίνουν από τις κρυψώνες τους». Τότε οι άντρες της φρουράς φώναξαν στον Ιωνάθαν και στον οπλοφόρο του: «Ανεβείτε προς τα δω να σας πούμε κάτι». Τότε ο Ιωνάθαν είπε στον οπλοφόρο του: «Ακολούθησέ με, γιατί ο Κύριος θα τους παραδώσει στους Ισραηλίτες». Σκαρφάλωσε λοιπόν ο Ιωνάθαν με τα χέρια του και με τα πόδια του και ο οπλοφόρος του τον ακολουθούσε. Ο Ιωνάθαν χτυπούσε και ρίχνε κάτω τους Φιλιστέους, ενώ ο οπλοφόρος πίσω του τους σκότωνε. Στην πρώτη αυτή σφαγή, ο Ιωνάθαν και ο οπλοφόρος του σκότωσαν περίπου 20 άντρες μέσα σε μισό στρέμμα γης. Τρόμος επικράτησε στο στρατόπεδο, στα χωράφια και σε όλο το στρατό των Φιλιστέων. Η φρουρά και η καταδρομή τρόμαξαν κι αυτοί. Κοντά σε αυτά, η γη σύστηκε και δημιουργήθηκε πανικό σαν να προερχόνταν από το Θεό. Η ήττα των Φιλιστέων. Οι παρατηρητές του Σαούλ από τη Γιβεά στην περιοχή Βενιαμίν είδαν ότι στο στρατόπεδο των Φιλιστέων έπεσε πανικός και το πλήθος έφευγε από εδώ και από εκεί. Τότε ο Σαούλ είπε στο στρατό του: «Μετρηθείτε να δείτε ποιος έφυγε από εδώ». Μετρήθηκαν και είδαν ότι έλειπε ο Ιωνάθαν και ο οπλοφόρος του. Τότε είπε ο Σαούλ στον Αχιά: «Φέρε το εφόδ», γιατί εκείνο τον καιρό αυτός υπηρετούσε ως ιερέας στους Ισραηλίτες. Ενώ ο Σαούλ μιλούσε ακόμα με τον ιερέα, ο θόρυβος στο στρατόπεδο των Φιλιστέων γινόταν ολοένα και μεγαλύτερος. Έτσι ο Σαούλ είπε στον ιερέα: «Δεν χρειάζεται να συμβουλευτείς τον Κύριο». Τότε ο Σαούλ και ο στρατός του συγκεντρώθηκαν και προχώρησαν στο σημείο όπου θα δινόταν η μάχη. Βλέπουν τότε τους Φιλιστέους να σφάζονται μεταξύ τους μέσα σε μια απερίγραπτη σύγχυση. Μερικοί Εβραίοι που είχαν προσχωρήσει στους Φιλιστέους και είχαν έρθει από εκεί γύρω στο στρατόπεδό τους, ενώθηκαν τώρα και αυτοί με τους Ισραηλίτες που ήταν μαζί με τον Σαούλ και τον Ιωνάθαν. Επίσης οι Ισραηλίτες που είχαν κρυφτεί στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ, όταν άκουσαν ότι οι Φιλιστέοι είχαν τραπεί σε φυγή, τους καταδίωξαν κι αυτοί πολεμώντας τους. Εκείνη την ημέρα ο Κύριος ελευθέρωσε τους Ισραηλίτες και ο πόλεμος επεκτάθηκε και πέρα από τη Βέθα Βέν. Η ανώφελη νηστεία εξαντλεί το λαό. Ο στρατός που ακολουθούσε τον Σαούλ έφτανε περίπου τους 10.000 άντρες. Ο πόλεμος επεκτάθηκε σε όλη την ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ. Αλλά ο Σαούλ έκανε εκείνη την ημέρα ένα μεγάλο σφάλμα. Απείλησε το στρατό του με μια κατάρα. «Καταραμένος», είπε, «ο άνθρωπος που θα φάει τροφή ως το βράδυ και ώσπου να πάρω εκδίκηση από τους εχθρούς μου». Έτσι κανένας από το λαό δεν έφαγε τίποτα. Ήρθαν όλοι σε ένα δάσος όπου υπήρχε πολύ μέλι ακόμη και κάτω στο έδαφος. Μπαίνοντας στο δάσος, οι στρατιώτες είδαν το μέλι να τρέχει άφθονο, αλλά κανείς δεν άπλωνε χέρι να φάει, γιατί φοβούνταν τον όρκο. Ο Ιωνάθαν όμως δεν ήξερε ότι ο πατέρας του είχε δεσμεύσει με τον όρκο του στρατό. Έτσι άπλωσε την άκρη του ραβδιού του, τη βούτυξε σε μια κερίθρα μέλι, έφαγε και τονώθηκε. Τότε ένα στρατιώτης του φώναξε: «Ο πατέρας σου έχει επιβάλει βαρύ όρκο στο στρατό. Καταραμένος ο άνθρωπος που θα φάει σήμερα τροφή. Γι' αυτό είναι όλοι τους εξαντλημένοι». Ο Ιωνάθαν απάντησε: «Ο πατέρας μου έφερε δυστυχία στη χώρα. Κοιτάξτε εγώ πως αναζωογονήθηκα μόλις δοκίμασα λίγο από αυτό το μέλι. Πόσο καλύτερα θα αισθανόταν ο λαός σήμερα αν έτρωγε καλά από τα λάφυρα που πήρε από τους εχθρούς του. Η σφαγή των Φιλιστέων θα ήταν πολύ μεγαλύτερη». Εκείνη τη μέρα οι Ισραηλίτες χτύπησαν τους Φιλιστέους από τη Μιχμάσο στην Αϊαλών, αλλά ο στρατός ήταν πάρα πολύ εξαντλημένος. Έτσι ρίχτηκαν όλοι στα λάφυρα. Πήραν πρόβατα, βόδια και μοσχάρια. Τα έσφαξαν επί τόπου και τα έτρωγαν με το αίμα.
Όταν ανάγγελαν στο Σαούλ ότι ο στρατός αμάρταν ενώπιον του Κυρίου τρώγοντας και το αίμα των ζώων, αυτός είπε: «Είσαστε παραβάτες. Κυλήστε μου εδώ αμέσως ένα μεγάλο λιθάρι». Μετά τους είπε: «Σκορπιστείτε ανάμεσα στους στρατιώτες και πέστε τους να μου φέρουν εδώ καθένας το βόδι του ή το αρνί του και να τα σφάξουν εδώ και να τα φάνε. Και να μην αμαρτάνουν ενώπιον του Κυρίου τρώγοντας το αίμα». Εκείνη τη νύχτα λοιπόν έφεραν όλοι τα ζώα τους και τα έσφαξαν εκεί. Έτσι έκτισε ο Σαούλ θυσιαστήριο για τον Κύριο. Αυτό ήταν το πρώτο θυσιαστήριο που έκτισε. Έπειτα ο Σαούλ έδωσε διαταγή: «Ας κατεβούμε να επιτεθούμε στους Φιλιστέους τη νύχτα. Ως το πρωί θα τους έχουμε εξοντώσει. Δεν θα μείνει κανένας από δάφτους». Οι στρατιώτες του απάντησαν: «Κάνε όπως νομίζεις». Και ο ιερέας είπε: «Ας συμβουλευτούμε πρώτα το Θεό». Ο Σαούλ ρώτησε το Θεό: «Να καταδιώξω τους Φιλιστέους? Θα τους παραδώσεις την εξουσία μας?» Αλλά εκείνη την ημέρα ο Θεός δεν του αποκρίθηκε. Διέταξε τότε ο Σαούλ: «Πλησιάστε εδώ όλοι οι αξιωματικοί του στρατού και ψάξτε να βρείτε ποια αμαρτία έγινε σήμερα. Ορκίζομαι στον αληθινό Θεό που ελευθέρωσε τον Ισραήλ ότι ακόμη κι αν ο γιος μου Ιωνάθαν βρεθεί ένοχος, οπωσδήποτε θα πεθάνει». Κανείς όμως από τον στρατό δεν του είπε τίποτα. Αυτό συνέχισε: «Όλοι εσείς σταθείτε από το ένα μέρος και εγώ με τον Ιωνάθαν θα σταθούμε από το άλλο». Οι στρατιώτες του απάντησαν: «Κάνε όπως νομίζεις». Τότε ο Σαούλ ρώτησε τον Κύριο: «Θεέ του Ισραήλ, γιατί δεν αποκρίθηκε σήμερα στο δούλο σου?» «Κύριε, Θεέ του Ισραήλ, αν είμαι ένοχος εγώ ή ο γιος μου Ιωνάθαν, ας βγει ο κλήρος Ουρίμ. Αν όμως είναι ένοχος ο λαός Ισραήλ, τότε ας βγει ο κλήρος Θουμίμ». Ο κλήρος έπεσε στον Ιωνάθαν και στο Σαούλ, ενώ ο στρατός αποδείχτηκε αθώος. Τότε είπε ο Σαούλ: «Ρίξτε κλήρο ανάμεσα σε μένα και στον Ιωνάθαν». Και ο κλήρος έπεσε στον Ιωνάθαν. Τότε ρώτησε ο Σαούλ τον Ιωνάθαν: «Πες μου τι έκανες». Και ο Ιωνάθαν του τα φανέρωσε όλα. «Δοκίμασα λίγο μέλι», του είπε, «με την άκρη του ραβδιού μου. Αλλά να, είμαι έτοιμος να πεθάνω». Ο Σαούλ απάντησε: «Ο Θεός να με τιμωρήσει σκληρά αν δεν πεθάνεις, Ιωνάθαν». Η βασιλεία του Σαούλ και η οικογένειά του. Αλλά οι στρατιώτες είπαν στο Σαούλ: «Ο Ιωνάθαν θα πεθάνει? Αυτός που έφερε τέτοια μεγάλη νίκη στον Ισραήλ, αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Ορκιζόμαστε στον αληθινό Θεό πως ούτε μία τρίχα από το κεφάλι του δεν θα πέσει στη γη, γιατί με τη βοήθεια του Θεού έπραξε ό,τι έπραξε σήμερα». Έτσι ο λαός γλίτωσε τον Ιωνάθαν από βέβαιο θάνατο. Μετά από αυτά ο Σαούλ σταμάτησε την καταδίωξη των Φιλιστέων και εκείνοι γύρισαν πίσω στον τόπο τους. Ανταγωνισμοί στην οικογένεια του Σαούλ. Από τότε που έγινε ο Σαούλ βασιλιάς στο λαό Ισραήλ, πολέμησε όλους τους εχθρούς του ολόγερα. Τους Μωαβίτες, τους Αμμονίτες, τους Εδωμίτες, τα βασίλεια της Σοβά και εκείνα των Φιλιστέων. Όπου και αν στρεφόταν νικούσε. Έδειξε γενναιότητα και νίκησε τους Αμαλικίτες και έσωσε τους Ισραηλίτες από εκείνους που τους λαϊλατούσαν. Η γη του Σαούλ ήταν ο Ιωνάθαν, ο Ισβή και ο Μαλκίσουα. Τα ονόματα των δύο θυγατέρων του ήταν Μεράβ της πρωτότοκης και Μιχάλ της μικρότερης. Η γυναίκα του Σαούλ ονομαζόταν Αχινοάμ και ήταν κόρη του Αχιμάας. Ο αρχιστράτηγος του ονομαζόταν Αβενίρ και ήταν γιος του Νίρ, θείου του Σαούλ. Ο Κις, πατέρας του Σαούλ, και ο Νίρ, πατέρας του Αβενίρ, ήταν γη του Αβίλ. Όσο καιρό ήταν βασιλιάς ο Σαούλ, πολεμούσε σκληρά εναντίον των Φιλιστέων και όταν έβλεπε κάποιον άντρα γενναίο και δυνατό, τον έπαιρνε στο στρατό του. Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 15. Ο πόλεμος εναντίον των Αμαλικητών. Ο Σαμουήλ ήρθε στο Σαούλ και του είπε: «Εμένα έστειλε κάποτε ο Κύριος να σε χρήσω βασιλιά στο λαό του τον Ισραήλ. Τώρα λοιπόν,
άκουσε τα λόγια του Κυρίου. «Θα τιμωρήσω τους Αμαλικίτες», λέει ο Κύριος των Ισραηλιτικών δυνάμεων, «γι' αυτό που έκαναν στους Ισραηλίτες, να τους κλείσουν το δρόμο όταν εκείνοι έβγαιναν από την Αίγυπτο. Πήγαινε λοιπόν τώρα να χτυπήσεις τους Αμαλικίτες και να καταστρέψεις εντελώς κάθε τι που έχουν. Μην τους λυπηθείς. Θα εξοντώσεις άντρες, γυναίκες, παιδιά και βρέφη, βόδια και πρόβατα, καμήλες και γαϊδούρια». Ο Σαούλ συγκέντρωσε το στρατό στην Τελαΐμ και τους καταμέτρησε. Ήταν 200.000 πεζοί και επιπλέον 10.000 άντρες από τη φυλή Ιούδα. Ο Σαούλ οδήγησε το στρατό του στην πόλη των Αμαλικιτών και έστησε ενέδρα στο φαράγγι. Έπειτα έστειλε μήνυμα στους Κενέους. «Φύγετε», τους έλεγε. «Βγείτε από την περιοχή των Αμαλικιτών για να μην έχετε την ίδια τύχη με αυτούς. Εσείς δείξατε καλοσύνη στους Ισραηλίτες όταν εκείνοι έβγαιναν από την Αίγυπτο». Έτσι οι Κενέοι έφυγαν από τους Αμαλικίτες. Τότε ο Σαούλ χτύπησε τους Αμαλικίτες από τη Χαβιλά ως τη Σούρ, ανατολικά της Αιγύπτου. Εχμαλώτησε τον Αγάγ, βασιλιά των Αμαλικιτών, και κατέσφαξε όλο τον πληθυσμό της περιοχής. Αλλά ο Σαούλ και ο στρατός του λυπήθηκαν τον ίδιο τον Αγάγ και τα καλύτερα λάφυρα από τη μάχη, πρόβατα και βόδια, νεογέννητα μοσχάρια και αρνιά και γενικά κάθε αγαθό αξίας δεν θέλησαν να τα καταστρέψουν. Αλλά ό,τι δεν είχε αξία και ήταν για πέταμα, αυτό το κατέστρεψαν εντελώς. Ο Σαούλ απορρίπτεται από το βασιλικό αξίωμα. Τότε ο Κύριος μίλησε στο Σαμουήλ και του είπε: «Μετάνιωσα που έκανα το Σαούλ βασιλιά, γιατί αυτός μου γύρισε τα νότα και δεν εκτέλεσε τις εντολές μου». Ο Σαμουήλ λυπήθηκε βαθιά και όλη εκείνη τη νύχτα προσευχόταν στο Θεό. Το πρωί σηκώθηκε νωρίς και πήγε να συναντήσει τον Σαούλ. Αλλά τον πληροφόρησαν ότι ο Σαούλ είχε πάει στην πόλη Κάρμιλου για να χτίσει εκεί ένα μνημείο για τον εαυτό του. Μετά έφυγε από εκεί και είχε κατεβεί στα Γάλγαλα. Ο Σαμουήλ πήγε και βρήκε τον Σαούλ και εκείνος του είπε: «Να είσαι ευλογημένος από τον Κύριο. Εκπλήρωσα την εντολή του Κυρίου». Ο Σαμουήλ τότε τον ρώτησε: «Από πού λοιπόν προέρχονται αυτά τα βελάσματα των προβάτων και τα μουκανιτά των βοδιών που ακούω?» Ο Σαούλ απάντησε: «Οι στρατιώτες λυπήθηκαν τα καλύτερα πρόβατα και τα καλύτερα βόδια και τα έφεραν από τους Αμαλικίτες εδώ για να τα προσφέρουν θυσία στον Κύριο το Θεό σου. Τα υπόλοιπα τα καταστρέψαν». Τότε είπε ο Σαμουήλ στο Σαούλ: «Στάσου να σου πω τι μου είπε ο Κύριος αυτή τη νύχτα». «Λέγε», απάντησε ο Σαούλ. Ο Σαμουήλ είπε: «Έγινες αρχηγός των Ισραηλιτικών φυλών, αν και τότε θεωρούσες μικρό τον εαυτό σου. Ο Κύριος ήταν που σε έχρισε βασιλιά του Ισραήλ και τώρα σε έστειλε εκστρατεία και σου είπε: πήγαινε να καταστρέψεις εντελώς αυτούς τους αμαρτωλούς τους Αμαλικίτες. Πολέμησέ τους ώσπου να τους εξοντώσεις ολοσχερός. Γιατί λοιπόν δεν υπάκουσες την προσταγή του Κυρίου, αλλά όρμησες τα λάφυρα και έτσι έκανες ό,τι ακριβώς ο Κύριος απεχθάνεται?» Ο Σαούλ απάντησε στο Σαμουήλ: «Κι όμως, εγώ υπάκουσα στην προσταγή του Κυρίου και πήγα εκεί που με έστειλε. Έφερα εχμάλωτο τον Αγάγ, βασιλιά των Αμαλικιτών, και εξόντωσα τους Αμαλικίτες. Οι στρατιώτες όμως πήραν μερικά από τα λάφυρα, τα καλύτερα πρόβατα και τα βόδια που ήταν απαγορευμένα, για να τα προσφέρουν θυσία στον Κύριο, το Θεό σου, στα Γάλγαλα». Τότε ο Σαμουήλ του είπε: «Μήπως ο Κύριος επιθυμεί ολοκαυτώματα και θυσίες? Πιο πολύ επιθυμεί να υπακούμε στις εντολές του. Η υπακοή είναι γι' αυτόν καλύτερη από το πάχος των κρυαριών. Η ανυπακοή είναι όπως η αμαρτία της μαγείας και η ισχυρογνωμοσύνη όπως η αμαρτία της ειδωλολατρίας. Επειδή λοιπόν περιφρόνησες τις εντολές του Κυρίου, γι' αυτό και εκείνος σε απέρριψε από το αξίωμα του βασιλιά». Ο Σαούλ είπε τότε στο Σαμουήλ: «Αμάρτησα. Δεν ακολούθησα την εντολή του Κυρίου και τις δικές σου οδηγίες, γιατί φοβήθηκα τους στρατιώτες και έκανα ό,τι μου ζητούσαν.
Τώρα όμως συγχώρησε σε παρακαλώ την αμαρτία μου και έλα πάλι μαζί μου για να μπορέσω να πάω να προσκυνήσω τον Κύριο. Ο Σαμουήλ όμως του απάντησε: «Δεν θα έρθω μαζί σου, γιατί απέρριψες τις εντολές του Κυρίου και ο Κύριος σε απέρριψε από το αξίωμα του βασιλιά του Ισραήλ». Ο Σαούλ αποχωρίζεται από τον Σαμουήλ. Όπως γύρισε ο Σαμουήλ να φύγει, τον έπιασε ο Σαούλ από την άκρη του μανδύα του και του τον έσκησε. Τότε ο Σαμουήλ του είπε: «Ο Κύριος σήμερα έσκησε και έκοψε από πάνω σου τη βασιλεία του Ισραήλ και την έδωσε σε έναν άλλον, που είναι καλύτερός σου. Ο Κύριος που είναι η δύναμη του Ισραήλ δεν λέει ψέματα ούτε αλλάζει γνώμη. Δεν είναι άνθρωπος για να αλλάξει γνώμη». Ο Σαούλ είπε: «Αμάρτησα, αλλά τουλάχιστον τίμησέ με μπροστά στους πρεσβυτέρους του λαού μου και μπροστά στους Ισραηλίτες και έλα μαζί μου για να προσκυνήσω τον Κύριο το Θεό σου». Έτσι ακολούθησε ο Σαμουήλ το Σαούλ και ο Σαούλ πήγε να λατρεύσει τον Κύριο. Τότε ο Σαμουήλ είπε: «Φέρτε μου εδώ τον Αγάγ, τον βασιλιά των Αμαλικητών». Ο Αγάγ ήρθε τρέμοντας μπροστά του γιατί σκεφτόταν: «Τι πικρός που είναι ο θάνατος». Ο Σαμουήλ του είπε: «Όπως το σπαθί σου άφησε γυναίκες χωρίς παιδιά, έτσι και η δική σου μάνα θα μείνει χωρίς παιδί». Και εκτέλεσε τον Αγάγ εκεί στα Γάλγαλα ενώπιον του Κυρίου. Μετά ο Σαμουήλ πήγε στη Ραμά και ο Σαούλ ανέβηκε στο σπίτι του στη Γιβαιά, την πόλη του. Ο Σαμουήλ όσο ζούσε δεν είδε πια τον Σαούλ. Ήταν όμως βαθιά λυπημένος γι' αυτόν, όπως και ο Κύριος είχε μετανιώσει που διάλεξε τον Σαούλ για βασιλιά στον Ισραήλ. Α Σαμουήλ, κεφάλαιο 16. Ο Δαβίδ χρήεται βασιλιάς. Ο Κύριος είπε στο Σαμουήλ: «Ως πότε θα είσαι λυπημένος για τον Σαούλ που τον απέρριψε από το βασιλικό του αξίωμα στον Ισραήλ? Γέμισε το δοχείο σου με λάδι και πήγαινε. Εγώ σε στέλνω στον Ιεσέ, το Βηθλεεμίτη, γιατί έχω βρει ανάμεσα στους γιους του το βασιλιά που χρειάζομαι». Ο Σαμουήλ απάντησε: «Πώς να πάω, άμα το μάθει ο Σαούλ θα με σκοτώσει». Ο Κύριος είπε: «Πάρε μαζί σου ένα νεαρό δαμάλι και θα πεις ότι πήγες εκεί για να προσφέρεις θυσία στον Κύριο. Στην τελετή θα προσκαλέσεις και τον Ιεσέ και εγώ θα σου φανερώσω τι να κάνεις. Θα μου χρήσεις βασιλιά εκείνον που θα σου πω». Ο Σαμουήλ έκανε όπως του είπε ο Κύριος και πήγε στη Βηθλέμ. Οι πρεσβύτεροι της πόλης έτρεξαν φοβισμένοι να τον προϋπαντήσουν και τον ρωτούσαν: «Ήρθες για καλό?» «Για καλό», απάντησε εκείνος. «Ήρθα για να προσφέρω θυσία στον Κύριο. Εξαγνιστείτε και ελάτε μαζί μου στην τελετή». Κάλεσε επίσης τον Ιεσέ και τους γιους του να εξαγνιστούν και να συμμετάσχουν στη θυσία. Όταν έφταναν εκεί, είδε ο Σαμουήλ τον Ελιάβ και σκέφτηκε: «Ασφαλώς ο άνθρωπος που στέκεται εδώ ενώπιον του Κυρίου, αυτός είναι ο εκλεκτός του». Αλλά ο Κύριος είπε στο Σαμουήλ: «Μη σου κάνει εντύπωση η μορφή του και το ψηλό του ανάστημα, γιατί εγώ δεν τον εγκρίνω. Εγώ δεν κρίνω με ανθρώπινα κριτήρια. Ο άνθρωπος βλέπει τα φαινόμενα, εγώ όμως βλέπω την καρδιά». Τότε κάλεσε ο Ιεσέ τον Αβιναδάβ και τον παρουσίασε στον Σαμουήλ, αλλά ο Σαμουήλ είπε: «Ούτε αυτόν τον διάλεξε ο Κύριος». Μετά ο Ιεσέ παρουσίασε τον Σαμά. «Ούτε αυτόν τον διάλεξε ο Κύριος», είπε ο Σαμουήλ. Ο Ιεσέ παρουσίασε 7 από τους γιους του στον Σαμουήλ και ο Σαμουήλ του είπε: «Κανέναν από αυτούς δεν έχει διαλέξει ο Κύριος». Μετά τον ρώτησε: «Αυτά είναι όλα τα παιδιά σου?» Εκείνος απάντησε: «Απομένει ακόμα ο μικρότερος, αλλά αυτός βόσκει τα πρόβατα». «Στείλε και φέρτον», του είπε ο Σαμουήλ. «Δεν θα καθίσουμε στο τραπέζι πριν να έρθει και αυτός εδώ». Ο Ιεσέ έστειλε και έφερε τον Δαβίδ. Ήταν ξανθός, με σπινθυροβόλο βλέμμα και ωραίο πρόσωπο.
ο Κύριος είπε στο Σαμουήλ. «Σήκω και χρήσε τον. Αυτός είναι». Πήρε λοιπόν ο Σαμουήλ το δοχείο με το λάδι και τον έχρισε βασιλιά μπροστά στους αδερφούς του. Τότε ήρθε το πνεύμα του Κυρίου στο Δαβίδ και από εκείνη την ημέρα έμεινε μαζί του. Μετά ο Σαμουήλ έφυγε και γύρισε στη Ραμά. Ο Δαβίδ παίζει άρπα για τον Σαούλ. Το πνεύμα του Κυρίου είχε πια φύγει από τον Σαούλ και τον τυρανούσε ένα κακό πνεύμα σταλμένο από τον Κύριο. Οι δούλοι του Σαούλ του είπαν: «Ξέρουμε πως σε τυρανάει ένα κακό πνεύμα σταλμένο από το Θεό. Δώσε όμως, Κύριέ μας, μια διαταγή και εμείς είμαστε εδώ στη διάθεσή σου. Θα ψάξουμε και θα βρούμε κάποιον που να ξέρει να παίζει άρπα. Και όταν το κακό πνεύμα έρχεται πάνω σου σταλμένο από το Θεό, τότε ο μουσικός θα παίζει την άρπα και θα γίνεσαι καλά». Ο Σαούλ διέταξε τους δούλους του: «Βρέστε μου λοιπόν έναν άνθρωπο που να παίζει καλά και φέρτε τον εδώ σε μένα». Ένας από τους υπηρέτες είπε: «Εγώ γνωρίζω έναν γιο του Ιεσέ του Βηθλεεμίτη που ξέρει να παίζει άρπα. Είναι άνθρωπος αξιόλογος και πολεμιστής γενναίος. Μιλάει με φρόνηση, έχει ωραία εμφάνιση και είναι ο Κύριος μαζί του». Τότε ο Σαούλ έστειλε αγγελιοφόρους και είπε στον Ιεσέ: «Στείλε μου το γιο σου το Δαβίδ, αυτόν που βόσκει τα πρόβατα». Τότε ο Ιεσέ πήρε ένα γαϊδούρι, το φόρτωσε ψωμιά, ένα ασκή κρασί και ένα κατσίκι και τα έστειλε με το Δαβίδ στον Σαούλ. Ο Δαβίδ ήρθε στο Σαούλ και παρουσιάστηκε μπροστά του. Εκείνος το συμπάθησε πολύ και τον έκανε οπλοφόρο του. Έστειλε και μήνυμα στον Ιεσέ: «Ας μείνει σε παρακαλώ ο Δαβίδ μαζί μου», του έλεγε, «γιατί έχει κερδίσει την ευνοιά μου». Έτσι, όποτε ο Θεός έστελνε το κακό πνεύμα στο Σαούλ, ο Δαβίδ έπαιρνε στα χέρια του την άρπα και έπαιζε, και ο Σαούλ ανακουφιζόταν. Το κακό πνεύμα έφευγε από πάνω του και ηρεμούσε. Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 17. Ο Γολιάθ χλεβάζει τους Ισραηλίτες. Οι Φιλιστέοι συγκέντρωσαν το στρατό τους για πόλεμο. Συγκεντρώθηκαν στη Σοχό, που βρίσκεται στην περιοχή της φυλής Ιούδα, και στρατοπέδευσαν στην Εφές Δεμίμ μεταξύ Σοχό και Αζεκά. Ο Σαούλ και ο στρατός των Ισραηλιτών συγκεντρώθηκαν κι αυτοί και στρατοπέδευσαν στην κοιλάδα του Ταρεβίνθων για να αντιμετωπίσουν τους Φιλιστέους. Έτσι οι Φιλιστέοι παρατάχθηκαν στην πλαγιά ενός βουνού και οι Ισραηλίτες στην πλαγιά του απέναντι βουνού, και ανάμεσά τους ήταν η κοιλάδα. Τότε βγήκε από το στρατόπεδο των Φιλιστέων ένας μονομάχος πολεμιστής που ονομαζόταν Γολιάθ από την Γάθ, που το ύψος του ήταν 6 πύχες και μια σπιθαμή. Φορούσε χάλκινη περικεφαλαία στο κεφάλι του και χάλκινο αλυσιδωτό θώρακα, που το βάρος του ήταν 5.000 σίκλοι χαλκού. Είχε χάλκινες περιχνινίδες στα πόδια του και χάλκινο ακόντιο στους ώμους του. Το ξύλο του δόρατός του ήταν χοντρό σαν το αντί του αργαλιού και η αιχμή του δόρατός του ζύγιζε 600 σίκλου σίδερο. Αυτός που κρατούσε την ασπίδα του βάδιζε μπροστά. Ο Γολιάθ σταμάτησε και φώναξε προς τις γραμμές των Ισραηλιτών: «Γιατί βγήκατε να παραταχθείτε για πόλεμο? Εγώ είμαι ένας Φιλιστέος και εσείς οι δούλοι του Σαούλ. Διαλέξτε λοιπόν από ανάμεσά σας έναν άντρα και ας έρθει να αναμετρηθεί μαζί μου. Αν καταφέρει να με νικήσει και να με σκοτώσει, τότε εμείς θα γίνουμε δούλοι σας. Αν όμως εγώ τον νικήσω και τον σκοτώσω, τότε εσείς θα γίνετε δούλοι μας υποτελείς». Και κατέληξε: «Προκαλώ σήμερα τις Ισραηλιτικές γραμμές. Δώστε μου έναν άντρα να μονομαχήσουμε». Όταν άκουσαν αυτά τα λόγια του Φιλιστέα ο Σαούλ και οι Ισραηλίτες, τάχασαν και πανικοβλήθηκαν. Ο Δαβίδ στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών. Ο Δαβίδ ήταν γιος του Ιεσέ του Εφραημίτη από τη Βηθλεέμ της φυλής Ιούδα. Ο Ιεσέ έχει 8 γιους και στις μέρες του Σαούλ ήταν πια πάρα πολύ γέρος. Οι 3 μεγαλύτεροι γιοι του Ιεσέ είχαν ακολουθήσει το Σαούλ στον πόλεμο. Ονομάζονταν ο πρωτότοκος Ελιάβ, ο δεύτερος Αβιναδάβ και ο τρίτος Σαμά. Ο Δαβίδ ήταν ο νεότερος. Ο Δαβίδ πήγαινε και υπηρετούσε του Σαούλ, αλλά ξαναγύριζε στη Βηθλεέμ για να βόσκει τα πρόβατα του πατέρα του. 40 μέρες ο Γολιάθ προχωρούσε πρωί και βράδυ προς τους Ισραηλίτες και στεκόταν αντίκριτος. Μια μέρα ο Ιεσέ είπε στο Δαβίδ το γιο του:
«Πάρε για τους αδερφούς σου ένα εφάφρυ γανισμένο στάρι και αυτά τα 10 καρβέλια ψωμί και τρέξε να τα πας στο στρατόπεδο στους αδερφούς. Και αυτά τα 10 κεφάλια φρέσκο τυρί πηγαίνε τα στο χιλιέργο. Μάθε πως είναι οι αδερφοί σου και πάρε από αυτούς κάποιο σημάδι για να βεβαιωθώ πως είναι καλά. Βρίσκονται μαζί με τον Σαούλ και με όλο τον Ισραηλιτικό στρατό στην κοιλάδα του Τερεβίνθων, πολεμώντας τους Φιλιστέους». Ο Δαβίδ σηκώθηκε νωρίς το πρωί, άφησε τα πρόβατα σε έναν φύλακα, πήρε τα πράγματα και πήγε όπως τον διέταξε ο Ιεσέ. Έφτασε στο περιχαράκωμα την ώρα που ο στρατός προχωρούσε να πάρει θέση για τη μάχη, κραυγάζοντας την πολεμική κραυγή. Οι Ισραηλίτες και οι Φιλιστέοι είχαν παραταχθεί για πόλεμο, ο ένας απέναντι στον άλλο. Ο Δαβίδ άφησε στη φροντίδα του φύλακα των αποσκευών τα πράγματα που είχε φέρει και ο ίδιος έτρεξε στις γραμμές του στρατεύματος. Μόλις έφτασε εκεί, ρώτησε τους αδερφούς του για την υγεία τους. Και ενώ μιλούσε μαζί τους, βγήκε από τις γραμμές των Φιλιστέων ο μονομάχος πολεμιστής από τη Γάθ, ο Γολιάθ, και άρχισε να ξαναλέει τα ίδια εκείνα λόγια. Και τον άκουσε ο Δαβίδ. Οι Ισραηλίτες, όταν τον έβλεπαν, έφευγαν από μπροστά του τρομαγμένοι και έλεγαν μεταξύ τους: «Βλέπετε αυτόν τον άντρα που προχωράει κατά δω? Έρχεται πάλι για να προκαλέσει τους Ισραηλίτες. Όποιος μπορέσει να τον σκοτώσει, ο βασιλιάς θα τον γεμίσει πλούτη, θα του δώσει την κόρη του για γυναίκα και θα απαλλάξει το πατρικό του σπίτι από τους φόρους». Τότε ο Δαβίδ ρώτησε τους άντρες γύρω του: «Τι θα κάνουν σε εκείνον που θα σκοτώσει αυτόν τον Φιλιστέο και θα ξεπλύνει την ντροπή από τους Ισραηλίτες? Μα ποιος είναι λοιπόν αυτός ο απερίτμητος που ξεφτελίζει έτσι τα στρατεύματα του αληθινού Θεού?» Οι στρατιώτες του είπαν πάλι ποια ήταν η αμοιβή για όποιον θα σκότωνε τον Φιλιστέο. Ο Ηλιάβ, ο μεγαλύτερος αδερφός του, όταν άκουσε τον Δαβίδ να μιλάει με τους στρατιώτες, οργίστηκε εναντίον του και του είπε: «Γιατί ήρθες εδώ? Σε ποιον τ' άφησες τα λίγα εκείνα πρόβατα στην έρημο? Εγώ ξέρω την αλαζονία σου και την κακία σου. Σίγουρα ήρθες για να δεις τη μάχη». «Τι κακό έκανα λοιπόν?» είπε ο Δαβίδ. «Δεν μπορώ να ρωτήσω κάτι?» Άφησε τον αδερφό του και στράφηκε σε έναν άλλο. Συνέχισε να ρωτάει το ίδιο πράγμα και όλοι του έδιναν την ίδια απάντηση. Ακατάλληλα όπλα για τον Δαβίδ. Τα λόγια που έλεγε ο Δαβίδ διαδόθηκαν και έφτασαν μέχρι τον Σαούλ, ο οποίος έστειλε να τον φωνάξουν. Ο Δαβίδ είπε στον Σαούλ: «Κανένας δεν πρέπει να χάνει το θάρρος του εξαιτίας αυτού του Φιλιστέου. Ο δούλος σου θα πάω και θα αναμετρηθώ μαζί του». «Δεν θα μπορέσεις να πας να αναμετρηθείς με αυτόν τον Φιλιστέο», του απάντησε ο Σαούλ, «γιατί εσύ είσαι παιδί και εκείνος είναι άντρας και πολεμιστής από τα νιάτα του». Τότε ο Δαβίδ του είπε: «Όταν ο δούλος σου έβοσκα τα πρόβατα του πατέρα μου και ερχόταν κανένα λιοντάρι ή καμιά αρκούδα και άρπαζε ένα πρόβατο από το κοπάδι, τότε εγώ έτρεχα ξοπίσω τους και τα σκότωνα και γλίτωνα το πρόβατο από το στόμα τους. Και όταν κάποτε ένα λιοντάρι χύμιξε πάνω μου, εγώ το άρπαξα από τη χέτη του, το χτύπησα κάτω και το σκότωσα. Λιοντάρια και αρκούδες έχω σκοτώσει, ο δούλος σου. Ό,τι έπαθαν εκείνα, το ίδιο θα πάθει και τούτος εδώ απερίτμητος Φιλιστέος, γιατί πρόσβαλε τα στρατεύματα του αληθινού Θεού. Ο Κύριος, που με γλίτωσε από τα νύχια του λιονταριού και της αρκούδας, αυτός θα με γλιτώσει και από τα χέρια αυτού του Φιλιστέου». Τότε ο Σαούλ είπε στον Δαβίδ: «Πήγαινε κι ας είναι ο Κύριος μαζί σου». Του φόρεσε μάλιστα τη δική του την πανοπλία. Του έβαλε στο κεφάλι τη χάλκινη περικεφαλαία και του φόρεσε το θώρακα. Ο Δαβίδ ζώστηκε το ξύφος του Σαούλ πάνω από την πανοπλία του και προσπάθησε να περπατήσει, γιατί ποτέ δεν είχε ξαναδοκιμάσει. Τότε είπε στο Σαούλ: «Δεν μπορώ να περπατήσω με αυτή την πανοπλία, δεν έχω συνηθίσει», και την έβγαλα από πάνω. Μετά πήρε στο χέρι του το ραβδί του, διάλεξε 5 λία λιθάρια από το ποτάμι, τα έβαλε στο ποιμενικό σακούλι που είχε μαζί του, πήρε στο χέρι του τη σφεντόνα και πλησίασε το Φιλιστέο. Ο Δαβίδ αντιμετωπίζει τον Γολιάθ. Ο Φιλιστέος άρχισε και αυτός να πλησιάζει τον Δαβίδ, ενώ ο άντρας που κρατούσε την ασπίδα του βάδιζε μπροστά από τον ομονομά. Όταν ο Φιλιστέος κοίταξε και είδε τον Δαβίδ, δεν του έδωσε καμιά σημασία, γιατί δεν είδε παρά ένα παιδί ξανθό με ωραία εμφάνιση. «Τι είμαι εγώ?» του είπε. «Σκύλος
Σκυλή είμαι και ήρθες εναντίον μου με ραβδιά. Και ζήτησε ο Φιλιστέος από τους θεούς του την κατάρα τους πάνω στο Δαβίδ. «Έλα εδώ», του είπε μετά, «και θα δώσω τις σάρκες σου στα πουλιά του ουρανού και στα άγρια θηρία». Ο Δαβίδ απάντησε στο Φιλιστέο, «Εσύ έρχεσαι εναντίον μου με ξύφος, ακόντιο και λόγχη. Εγώ όμως έρχομαι εναντίον σου στο όνομα του παντοδύναμου Θεού, του Κυρίου των Ισραηλιτικών στρατευμάτων που εσύ τα ξεφτέλησες. Σήμερα ο Κύριος θα σε παραδώσει στα χέρια μου. Θα σε σκοτώσω και θα σου κόψω το κεφάλι. Σήμερα θα παραδώσω τα πτώματα των Φιλιστέων στρατιωτών στα πουλιά του ουρανού και στα άγρια θηρία. Έτσι όλοι οι άλλοι λαοί θα μάθουν ότι υπάρχει Θεός στον Ισραήλ. Και όλο αυτό το πλήθος των Ισραηλιτών θα μάθει πως ο Κύριος δεν έχει ανάγκη το ξύφος και το ακόντιο για να μας χαρίσει τη νίκη. Ο πόλεμος είναι δική του υπόθεση και αυτός θα σας παραδώσει στην εξουσία μας». Μόλις ο Φιλιστέος ξεκίνησε και προχωρούσε προς το μέρος του Δαβίδ, ο Δαβίδ έτρεξε γρήγορα στο πεδίο της μάχης για να τον αντιμετωπίσει. Άπλωσε το χέρι του στο σακούλι, πήρε ένα λιθάρι και το εξφενδόνησε ενάντια στο Φιλιστέο. Το λιθάρι χώθηκε στο μέτωπό του και εκείνος έπεσε με το πρόσωπο στη γη. Έτσι ο Δαβίδ με ένα λιθάρι και τη σφενδόνα του κατατρόπωσε το Φιλιστέο. Τον χτύπησε και τον σκότωσε χωρίς να έχει ξύφος στα χέρια. Έπειτα ο Δαβίδ έτρεξε, στάθηκε πάνω στο Φιλιστέο που τράβηξε το ξύφος από τη θήκη του και τον αποτέλειωσε, κόβοντάς του το κεφάλι. Οι Φιλιστέοι, όταν είδαν ότι σκοτώθηκε ο ήρωάς τους, τράπηκαν σε φυγή. Τότε οι στρατιώτες του Ισραήλ και του Ιούδα σηκώθηκαν φωνάζοντας πολεμικές ιαχές και καταδίωξαν τους Φιλιστέους ως την είσοδο της Γάθ και ως τις πύλες της Εκρών. Όλος ο δρόμος από τη Σααραΐμ ως την Γάθ και την Εκρών στρώθηκε με τους τραυματίες των Φιλιστέων. Όταν οι Ισραηλίτες γύρισαν από την καταδίωξη, λαϊλάτισαν κιόλας στο εχθρικό στρατόπεδο. Ο Δαβίδ πήρε το κεφάλι του Γολιάθ και το έφερε στην Ιερουσαλήμ. Τα όπλα του πολεμιστή τα πήρε στη σκηνή του. Δαβίδ και Ιωνάθαν. Όταν ο Σαούλ έβλεπε το Δαβίδ που πήγαινε να συναντήσει το Γολιάθ, ρώτησε τον Αβενίρ τον αρχιστράτη. «Τι νους γιος είναι ο νέος αυτός, Αβενίρ?» Ο Αβενίρ του είχε απαντήσει τότε, «Μα τη ζωή σου, βασιλιά, δεν ξέρω». Του είπε τότε ο βασιλιάς, «Ρώτησε εσύ τι νους γιος είναι ο νέος αυτός». Έτσι, τώρα που ο Δαβίδ γύρισε από το φόνο του Γολιάθ, τον πήρε ο Αβενίρ και τον παρουσίασε στο Σαούλ, ενώ ο Δαβίδ κρατούσε ακόμα το κεφάλι του Γολιάθ στο χέρι. Ο Σαούλ τον ρώτησε, «Τι νους γιος εσύ, νέε μου?» Ο Δαβίδ απάντησε, «Είμαι γιος του δούλου σου, του Ιεσέ, του Βηθλεέμιτη». Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 18. Με αυτά τα λόγια ο Δαβίδ τέλειωσε τη συνομιλία του με τον Σαούλ. Ο Ιωνάθαν, γιος του Σαούλ, συμπάθησε πολύ τον Δαβίδ και τον αγάπησε σαν τον ίδιο του τον εαυτό. Από την ημέρα εκείνη ο Σαούλ κράτησε τον Δαβίδ εκεί και δεν τον άφησε να γυρίσει στο σπίτι του πατέρα του. Έτσι ο Ιωνάθαν και ο Δαβίδ δημιούργησαν στενή φιλία, γιατί ο Ιωνάθαν αγαπούσε τον Δαβίδ σαν τον εαυτό του. Έβγαλε μάλιστα το μανδύα που φορούσε και του τον έδωσε. Επίσης του έδωσε την πανοπλία του, ακόμη και το ξύφος του, το τόξο και τη ζώνη του. Ο Δαβίδ διεξήγαγε με μεγάλη επιτυχία οποιαδήποτε αποστολή του ανέθετε ο Σαούλ. Έτσι τον τοποθέτησε αρχηγό του στρατού του. Αυτό ευχαρίστησε όλο το στρατό και τους αξιωματούχους του βασιλιά. Ο Σαούλ ζηλεύει τον Δαβίδ. Καθώς ο στρατός επέστρεφε, αφού ο Δαβίδ είχε σκοτώσει τον Γολιάθ, έβγαιναν οι γυναίκες από όλες τις Ισραηλιτικές πόλεις από όπου περνούσαν και υποδέχονταν τον βασιλιά Σαούλ με τραγούδια και χορούς, με τύμπανα, με κύμβαλα και με κραυγές χαράς. Οι γυναίκες που χόρευαν φώναζαν χαρούμενα η μια στην άλλη και έλεγαν, «Ο Σαούλ σκότωσε χιλιάδες, μα ο Δαβίδ μυριάδες». Του Σαούλ του κακοφάνηκαν αυτά τα λόγια και οργίστηκε πάρα πολύ. «Απέδωσαν στο Δαβίδ τις μυριάδες και σε μένα τις χιλιάδες», έλεγε. «Δεν απομένει τίποτα άλλο πια για αυτόν παρά η βασιλεία».
Έτσι από τη μέρα εκείνη ο Σαούλ άρχισε να ζηλεύει το Δαβίδ. Την άλλη μέρα το κακό πνεύμα ήρθε από το Θεό στο Σαούλ και τον έπιασε κρίση μέσα στο ανάκτορο, ενώ ο Δαβίδ έπαιζε την άρπα όπως κάθε μέρα. Ο Σαούλ κρατούσε ακόντιο στα χέρια του. Σε μια στιγμή έριξε το ακόντιο λέγοντας μέσα του: «Θα τον καρφώσω στον τοίχο». Αλλά ο Δαβίδ δύο φορές του ξέφυγε. Ο Σαούλ φοβόταν τον Δαβίδ, γιατί ο Κύριος ήταν μαζί του, ενώ αυτόν τον είχε εγκαταλείψει. Έτσι απομάκρυνε τον Δαβίδ από κοντά του και τον έκανε χιλιέργο. Ο Δαβίδ οδηγούσε το στρατό στις μάχες. Ο Κύριος ήταν μαζί του και είχε επιτυχία σε οτιδήποτε επιχειρούσε. Ο Σαούλ, βλέποντας τις μεγάλες επιτυχίες του Δαβίδ, τον φοβόταν. Όλος όμως ο λαός του Ισραήλ και του Ιούδα αγαπούσε τον Δαβίδ, γιατί οδηγούσε το στρατό με επιτυχία. Ο Δαβίδ παντρεύεται την κόρη του Σαούλ. Τότε ο Σαούλ είπε στον Δαβίδ: «Ορίστε η μεγαλύτερη κόρη μου, η Μεράβ, θα σου τη δώσω για γυναίκα. Το μόνο που θέλω από σένα είναι να φανείς γενναίος και να διεξάγεις τους πολέμους του Κυρίου». «Ας μη βάλω εγώ χέρι πάνω του», σκέφτηκε μέσα του. «Ας τον βγάλουν οι Φιλιστέοι από τη μέση». Ο Δαβίδ είπε στον Σαούλ: «Ποιος είμαι εγώ? Είμαι ένα τίποτα. Ούτε η οικογένεια του πατέρα μου είναι κάποια μέσα στο λαό Ισραήλ για να μπορώ να γίνω γαμπρός του βασιλιά». Όταν όμως ήρθε ο καιρός να δώσει ο Σαούλ στο Δαβίδ τη Μεράβ, την έδωσε γυναίκα στον Αδριήλ το Μεχολαθίτη. Αλλά η Μιχάλ, η μικρότερη κόρη του Σαούλ, αγαπούσε τον Δαβίδ. Το ανάγγειλαν λοιπόν στον πατέρα της και του άρεσε η ιδέα. «Θα του τη δώσω», σκέφτηκε, «και θα τον παγιδέψω με αυτήν. Θα τον κάνει να πέσει στα χέρια των Φιλιστέων». Έτσι για δεύτερη φορά είπε στον Δαβίδ: «Σήμερα θα γίνεις γαμπρός μου». Έδωσε λοιπόν στους αξιωματούχους του αυτή τη διαταγή: «Πέστε στον Δαβίδ κρυφά: ο βασιλιάς είναι ευχαριστημένος μαζί σου και όλοι οι αξιωματούχοι τους αγαπάμε. Δέξου να γίνεις γαμπρός του βασιλιά». Όταν οι αξιωματούχοι διαβίβασαν αυτά τα λόγια στον Δαβίδ, εκείνος απάντησε: «Μικρό πράγμα είναι να γίνει γαμπρός του βασιλιά ένας όπως εγώ, που είμαι φτωχός και άσημος?» Οι αξιωματούχοι του Σαούλ του έδωσαν αναφορά. «Αυτό και αυτό», είπε ο Δαβίδ. Τότε ο Σαούλ τους είπε: «Πολύ καλά. Θα του πείτε λοιπόν το εξής: ο βασιλιάς δεν θέλει το συνηθισμένο δώρο για την ύφη, αλλά 100 ακροβιστίες Φιλιστέων για να εκδικηθεί τους εχθρούς του». Ο Σαούλ σκεφτόταν ότι έτσι θα κάνει το Δαβίδ να σκοτωθεί από τους Φιλιστέους. Οι αξιωματούχοι του Σαούλ μετέφεραν στο Δαβίδ αυτά τα λόγια και εκείνος δέχτηκε να γίνει γαμπρός του βασιλιά με αυτόν τον όρο. Έτσι, προτού μάλιστα συμπληρωθούν οι μέρες της διορίας, σηκώθηκε ο Δαβίδ και πήγε με τους άντρες του και σκότωσε 200 Φιλιστέους και έφερε τις ακροβιστίες τους και τις μέτρησε ακριβώς στο βασιλιά για να γίνει γαμπρός του. Έτσι ο Σαούλ του έδωσε την κόρη του, τη Μιχάλ, για γυναίκα. Όταν ο βασιλιάς κατάλαβε ότι ο Κύριος ήταν με τον Δαβίδ και ότι και η Μιχάλ τον αγαπούσε, άρχισε να φοβάται ακόμη περισσότερο τον Δαβίδ και η έχθρα του γι' αυτόν έγινε μόνιμη και οριστική. Εκείνο τον καιρό, οι αρχηγοί των Φιλιστέων βγήκαν να πολεμήσουν τους Ισραηλίτες. Αλλά σε κάθε μάχη, ο Δαβίδ είχε μεγαλύτερη επιτυχία από όλους τους άλλους αξιωματούχους του Σαούλ. Έτσι η δόξα που απέκτησε ήταν τεράστια. Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 19. Ο Σαούλ καταδιώκει τον Δαβίδ. Ο Σαούλ είπε στο γιο του τον Ιωνάθαν και σε όλους τους αξιωματούχους του να σκοτώσουν τον Δαβίδ. Ο Ιωνάθαν όμως τον αγαπούσε πάρα πολύ. Έτσι τον προειδοποίησε και του είπε: «Πατέρας μου γυρεύει να βάλει να σε σκοτώσουν. Σε παρακαλώ λοιπόν, φυλάξω αύριο το πρωί. Μείνε κάπου απόμερα και κρύψω εκεί. Εγώ θα βγω μαζί με τον πατέρα μου στον αγρό, όπου θα είσαι συγκριμένος. Θα του μιλήσω για σένα, θα δω πως θα αντιδράσει και θα σε ενημερώσω». Ο Ιωνάθαν λοιπόν πένεψε τον Δαβίδ στον πατέρα του, τον Σαούλ. «Βασιλιά», του είπε, «μην κάνεις κανένα κακό στο δούλο σου τον Δαβίδ. Αυτός δεν σου έκανε τίποτε κακό. Αντίθετα, οι ενέργειές του τώρα ήταν για το καλό σου. Έβαλε σε κίνδυνο τη ζωή του όταν σκότωσε τον Γολιάθ και εκείνη την ημέρα ο Κύριος χάρισε μεγάλη νίκη σε όλους τους Ισραηλίτες. Τα είδες κι εσύ και χάρηκες. Γιατί θέλεις να αμαρτήσεις χύνοντας το αίμα ενός αθώου
σκοτώνοντας τον Δαβίδ χωρίς λόγο. Ο Σαούλ υποχώρησε μετά από αυτά που το είπε ο Ιωνάθαν και ορκίστηκε. «Μα τον αληθινό Θεό, ο Δαβίδ δεν θα πεθάνει». Τότε ο Ιωνάθαν πήγε και βρήκε τον Δαβίδ, του ανέφερε όλα όσα είχαν συζητήσει και τον οδήγησε στο Σαούλ. Έτσι ο Δαβίδ ανέλαβε την υπηρεσία του κοντά στο βασιλιά, όπως και πριν. Ο Σαούλ προσπαθεί πάλι να εξοντώσει τον Δαβίδ. Ο πόλεμος ξανάρχισε και ο Δαβίδ έφυγε να πολεμήσει τους Φιλιστέους. Τους νίκησε και τους έτρεψε σε φυγή. Μια μέρα ήρθε το κακό πνεύμα σταλμένο από τον κύριο στο Σαούλ, ενώ καθόταν στο ανάκτορό του, με το ακόντιο στα χέρια του και ο Δαβίδ το έπαιζε άρπα. Ο Σαούλ προσπάθησε ρίχνοντας το ακόντιο να τον καρφώσει στον τοίχο, αλλά ο Δαβίδ ξέφυγε και το ακόντιο χτύπησε στον τοίχο. Ο Δαβίδ έφυγε και γλίτωσε. Τη νύχτα εκείνη, ο Σαούλ έστειλε ανθρώπους να παραφυλάξουν στο σπίτι του Δαβίδ και το πρωί να τον σκοτώσουν. Αλλά η γυναίκα του Δαβίδ, η Μιχάλ, τον προειδοποίησε και του είπε: «Αν δεν φυλαχτείς απόψε, αύριο θα είσαι νεκρός». Κατέβασε λοιπόν το Δαβίδ από το παράθυρο και εκείνος έτρεξε και σώθηκε. Τότε πήρε η Μιχάλ το είδωλο του σπιτιού, το τοποθέτησε στο κρεβάτι του Δαβίδ, έβαλε στο προσκέφαλο μια κατσικίσια προβιά και έριξε από πάνω τα σκεπάσματα. Όταν οι απεσταλμένοι του Σαούλ ήρθαν να τον πιάσουν, αυτή του είπε ότι είναι άρρωστος. Ο Σαούλ έστειλε πάλι τους ανθρώπους του στο Δαβίδ με τη διαταγή: «Φέρτε τον μου πάνω στο κρεβάτι για να τον σκοτώσω». Όταν ήρθαν οι απεσταλμένοι, δεν βρήκαν στο κρεβάτι παρά το είδωλο και μια κατσικίσια προβιά στο προσκέφαλο. Τότε ο Σαούλ ρώτησε τη Μιχάλ: «Γιατί με ξεγέλασες με αυτόν τον τρόπο και άφησες τον εχθρό μου να φύγει και να σωθεί?» Η Μιχάλ απάντησε: «Αυτός μου είπε, άσε με να φύγω, αλλιώς θα σε σκοτώσω». Ο Σαούλ μαζί με τους προφήτες στη Ραμά. Έτσι ο Δαβίδ κατόρθωσε να ξεφύγει. Έφτασε στο Σαμουήλ, στη Ραμά, και του διηγήθηκε όλα όσα του είχε κάνει ο Σαούλ. Τότε ξεκίνησε μαζί με τον Σαμουήλ και πήγαν και έμειναν στην Αϊώθ. Όταν πήγαν την είδηση στο Σαούλ ότι ο Δαβίδ βρίσκεται στην Αϊώθ κοντά στη Ραμά, εκείνος έστειλε ανθρώπους να τον πιάσουν. Οι απεσταλμένοι είδαν τη σύναξη των προφητών με επικεφαλής του Σαμουήλ να προφητεύουν, και τότε το πνεύμα του Θεού ήρθε πάνω τους και άρχισαν να προφητεύουν κι αυτοί. Όταν το έμαθε ο Σαούλ, έστειλε άλλους αγγελιοφόρους, αλλά κι αυτοί άρχισαν να προφητεύουν. Και την τρίτη φορά που έστειλε ανθρώπους, άρχισαν και εκείνοι να προφητεύουν. Τότε ξεκίνησε ο ίδιος να πάει στη Ραμά. Έφτασε στη μεγάλη δεξαμενή που βρισκόταν στη Σεκού και ρώτησε: «Πού είναι ο Σαμουήλ και ο Δαβίδ?» «Στην Αϊώθ, κοντά στη Ραμά», του απάντησαν. Όταν ξεκίνησε να πάει στην Αϊώθ, το πνεύμα του Θεού ήρθε πάνω και σε αυτόν και συνέχισε το δρόμο του προφητεύοντας, ώσπου έφτασε στην πόλη. Έβγαλε και αυτός τα ρούχα του όπως οι άλλοι και προφήτευε μπροστά στο Σαμουήλ. Έπεσε κατά γης γυμνός και έμεινε έτσι όλη εκείνη τη μέρα και όλη τη νύχτα. Γι' αυτό λένε: «Και ο Σαούλ ανάμεσα στους προφήτες». Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 20. Ο Ιωνάθαν βοηθάει πάλι τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ έφυγε από την Αϊώθ της Ραμά και πήγε και βρήκε τον Ιωνάθαν. «Τι έχω κάνει?» του είπε. «Ποια είναι η αδικία μου ή ποια η αμαρτία μου ενάντια στον πατέρα σου και γυρεύει να με σκοτώσει?» Ο Ιωνάθαν του απάντησε: «Όχι, δεν θα σε σκοτώσει. Ο πατέρας μου δεν κάνει τίποτα χωρίς πρωτύτερα να μου το πει, ακόμα και την πιο ασήμαντη μικροδουλειά. Γιατί θα μου κρύβε κάτι τέτοιο? Δεν είναι δυνατό. Ξέρει καλά ο πατέρας σου», λέει ο Δαβίδ, «ότι έχω κερδίσει τη συμπάθειά σου. Και θα σκέφτηκε να μην μάθεις εσύ τίποτε για να μην στεναχωρηθείς. Αλλά σε βεβαιώνω, μα τη ζωή του Κυρίου και μα τη ζωή σου, ότι ένα βήμα με χωρίζει από το θάνατο». Ο Ιωνάθαν του είπε: «Εγώ ό,τι θέλεις θα το κάνω για χάρη σου». Και ο Δαβίδ απάντησε: «Λοιπόν, αύριο είναι νουμηνία και εγώ κανονικά θα πρέπει να συμμετάσχω στο βασιλικό τραπέζι. Άφησε με όμως να φύγω και να κρυφτώ στους αγρούς στο βράδυ της τρίτης μέρας. Αν ο πατέρας σου με αναζητήσει, θα του πεις: ο Δαβίδ με παρακάλεσε θερμά να πάει εσπευσμένα στην πατρίδα του τη Βηθλέμ, γιατί ολόκληρη η οικογένειά του προσφέρει ετήσια θυσία εκεί. Αν ο βασιλιάς πει: καλά, τότε ο δούλος σου δεν διατρέχω κανέναν κίνδυνο. Αν όμως οργιστεί
τότε να ξέρεις ότι είναι αποφασισμένος να το κάνει το κακό. Κάνε μου αυτή τη χάρη, σε παρακαλώ, αφού έχουμε συνδεθεί με συμφωνία φιλίας στο όνομα του Κυρίου. Αν όμως σε κάτι αμάρτησα, σκότωσέ με εσύ καλύτερα, παρά να με παραδώσεις τον πατέρα σου. Ο Ιωνάθαν απάντησε, ποτέ δεν θα σου συμβεί κάτι τέτοιο. Εγώ, αν μάθω ότι ο πατέρας μου αποφάσισε πραγματικά να σου κάνει κακό, σε βεβαιώνω ότι θα σου το πω. Και ποιος θα με ενημερώσει εμένα αν ο πατέρας σου απαντήσει με σκληρότητα, ρώτησε ο Δαβίδ. Ο Ιωνάθαν του είπε, έλα, πάμε έξω. Και βγήκαν οι δυο τους έξω στα χωράφια. Ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλας είναι μάρτυρας, είπε ο Ιωνάθαν, πως αύριο τέτοια ώρα ή μεθαύριο θα βολιδοσκοπήσω τον πατέρα μου. Αν δω ότι σκέφτεται καλά για σένα, εγώ θα σου στείλω ανθρώπους και θα σου το φανερώσω. Ο Κύριος να με τιμωρήσει αν ο πατέρας μου θελήσει να σου κάνει κακό και εγώ δεν σου το φανερώσω και δεν σ' αφήσω να φύγεις ασφαλής. Ο Κύριος να είναι μαζί σου όπως ήταν κάποτε και με τον πατέρα μου. Όσο ακόμα ζω, θέλω να μου δείχνεις την αγάπη του Κυρίου. Αλλά και μετά το θάνατό μου μη σταματήσεις ποτέ να δείχνεις την αγάπη στους απογόνους μου, ακόμη και όταν ο Κύριος θα έχει εξαφανίσει όλους τους εχθρούς σου πάνω από τη γη. Ο Ιωνάθαν είχε συνάψει συμφωνία φιλίας με την οικογένεια του Δαβίδ λέγοντας, ο Κύριος να εκδικηθεί τους εχθρούς του Δαβίδ. Ο Ιωνάθαν ζήτησε ακόμη μια φορά από τον Δαβίδ να του ορκιστεί στο όνομα της αγάπης του για αυτόν, γιατί ο Ιωνάθαν αγαπούσε τον Δαβίδ σαν τον εαυτό του. Ο Ιωνάθαν επανέλαβε, αύριο λοιπόν είναι νουμηνία και θα σε αναζητήσουν, γιατί η θέση σου θα είναι κενή. Την τρίτη μέρα θα αρχίσουν να σε αναζητούν με μεγαλύτερη επιμονή. Τότε θα πας στον τόπο που έχεις κρυφτεί την προηγούμενη φορά και θα καθίσεις κοντά στο βράχο Εζίλ. Εγώ θα ρίξω 3 βέλη προς αυτή την κατεύθυνση, σαν να είχα βάλει εκεί ένα στόχο. Μετά θα στείλω τον υπηρέτη μου να πάει να βρει τα βέλη. Αν του φωνάξω, τα βέλη δεν είναι τόσο μακριά, έλα να τα μαζέψεις, τότε θα μπορείς να έρθεις, γιατί δεν θα κινδυνεύεις. Το ορκίζομαι στον αληθινό Θεό, πως δεν θα υπάρχει λόγος ανησυχίας. Αν όμως φωνάξω στον υπηρέτη, τα βέλη είναι ακόμα πιο μακριά, τότε φεύγα, γιατί ο Κύριος σε στέλνει μακριά. Για ό,τι είπαμε εγώ και εσύ, ο Κύριος σας είναι μάρτυρας ανάμεσά μας για πάντα. Ο Δαβίδ ειδοποιείται για την οργή του Σαούλ. Έτσι ο Δαβίδ πήγε και κρύφτηκε στα χωράφια. Την πρωτομηνιά, κάθισε ο βασιλιάς στο τραπέζι για να φάει. Κάθισε όπως συνήθιζε στο κάθισμά του, κοντά στον τοίχο. Ο Ιωνάθαν κάθισε απέναντί του και Αβενίρ πλάι στο Σαούλ, ενώ η θέση του Δαβίδ ήταν άδεια. Ο Σαούλ δεν είπε τίποτα εκείνη την ημέρα, γιατί σκέφτηκε πως κάτι θα του συνέβη και δεν θα πρόλαβε να εξαγνιστεί. Την επόμενη μέρα της πρωτομηνιάς, η θέση του Δαβίδ ήταν πάλι άδεια. Τότε είπε ο Σαούλ στο γιο του τον Ιωνάθαν, «Γιατί ο γιος του Ιεσέ δεν ήρθε στο γεύμα ούτε χτες ούτε σήμερα?» Ο Ιωνάθαν το απάντησε, ο Δαβίδ με παρακάλεσε θερμά να τον αφήσω να πάει στη Βιθλέμ, γιατί η οικογένειά του κάνει θυσία στην πόλη και του παράγγειλε ο αδερφός του να πάει. Αν έχω την ευνοιά σου, μου είπε, επίτρεψέ μου να πάω να δω τα αδέρφια μου. Γι' αυτό δεν ήρθε στο τραπέζι του βασιλιά. Τότε οργίστηκε ο Σαούλ εναντίον του Ιωνάθαν και του είπε, γε διεφθαρμένης κόρης, το ξέρα εγώ πως συνδέεσαι με το γιο του Ιεσέ, ρεζιλεύοντας έτσι τον εαυτό σου και τη μάνα που σε γέννησε. Όσο ζει ο γιος του Ιεσέ πάνω στη γη, δεν θα υπάρχει καμιά ελπίδα για σένα να αναλάβεις τη βασιλεία. Τώρα λοιπόν στείλε να τον συλλάβουν και να μου τον φέρουν εδώ. Πρέπει να πεθάνει. Ο Ιωνάθαν απάντησε στον πατέρα του, γιατί να πεθάνει, τι έκανε? Τότε ο Σαούλ έριξε το ακόντιο εναντίον του για να τον σκοτώσει. Και κατάλαβε ο Ιωνάθαν ότι ο πατέρας του το είχε αποφασίσει να σκοτώσει τον Δαβίδ. Σηκώθηκε λοιπόν από το τραπέζι πολύ οργισμένος και δεν έφαγε τίποτα τη δεύτερη μέρα του μήνα. Ήταν πολύ λυπημένος για τον Δαβίδ και γιατί ο πατέρας του τον είχε προσβάλει. Την άλλη μέρα βγήκε ο Ιωνάθαν στα χωράφια όπως είχε συμφωνήσει με τον Δαβίδ και είχε μαζί του ένα νεαρό υπηρέτη. Τρέχα, του είπε, να μαζεύεις τα βέλη που θα ρίχνω. Ο νέος έτρεξε και ο Ιωνάθαν έριξε το βέλος πέρα από αυτόν. Όταν ο νέος έτρεξε στον τόπο που είχε ρίξει ο Ιωνάθαν το βέλος, αυτός του φώναξε, το βέλος είναι ακόμα πιο πέρα από εκεί που βρίσκεσαι.
και συνέχεια του φώναζε. «Τρέξε, κάνε γρήγορα, μη στέκεσαι». Ο υπηρέτης μάζεψε τα βέλη του Ιωνάθαν και τα έφερε στον κύριό του. Ο νέος δεν ήξερε τίποτα. Μόνο ο Ιωνάθαν και ο Δαβίδ ήξεραν την υπόθεση. Μετά ο Ιωνάθαν έδωσε τα πράγματά του στον υπηρέτη του. «Τρέξε», του είπε, «και πήγαινε τα στην πόλη». Μόλις έφυγε ο υπηρέτης, σηκώθηκε ο Δαβίδ πίσω από το βράχο και έπεσε με το πρόσωπο στη γη και προσκύνησε τρεις φορές. Φίλησε ο ένας τον άλλον και έκλαιγαν και οι δυο τους γοερά. Έπειτα είπε ο Ιωνάθαν στο Δαβίδ: «Άντε πήγαινε στο καλό. Και να θυμάσαι τον όρκο φιλίας που έχουμε δώσει ο ένας τον άλλον, στο όνομα του Κυρίου. Είναι δεσμευτικός και για τους απογόνους μας, για πάντα. Ο Κύριος είναι μάρτυράς μας». Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 21. Ο Δαβίδ σηκώθηκε και έφυγε, ενώ ο Ιωνάθαν γύρισε στην πόλη. Ο Δαβίδ δραπετεύει από τον Σαούλ. Ο Δαβίδ έφτασε στην Όβ, στον ιερέα Αχιμέλεχ. Ο Αχιμέλεχ φοβισμένος πήγε να τον προϋπαντήσει. «Γιατί ήρθες μόνος σου χωρίς συνοδεία?» τον ρώτησε. Ο Δαβίδ του απάντησε: «Με στέλνει ο βασιλιάς. Μου ανέθεσε μια υπόθεση και με διέταξε να μην μάθει κανείς τίποτε για αυτήν. Γι' αυτό και εγώ διέταξα τους άντρες μου να με περιμένουν σε ένα ορισμένο σημείο. Τώρα λοιπόν από τρόφιμα τι έχεις? Δώσε μου 5 καρβέλια ή ό,τι άλλο σου βρίσκεται». «Δεν έχω κοινό ψωμί», του απάντησε ο ιερέας, «αλλά ψωμί αγιασμένο. Αρκεί άντρες να έχουν φυλαχτεί καθαροί τουλάχιστον από γυναίκα». Ο Δαβίδ του απάντησε: «Και βέβαια. Ήταν αδύνατο να πλησιάσουμε γυναίκα από τότε που ξεκινήσαμε εδώ και 3 μέρες. Τα σώματα των ανδρών μου είναι πάντα καθαρά, έστω και αν πηγαίνουμε σε μια συνηθισμένη αποστολή. Πολύ περισσότερο σήμερα που έχουμε ειδική αποστολή». Έτσι το έδωσε ο ιερέας το αγιασμένο ψωμί. Δεν υπήρχε εκεί άλλο, εκτός από τους άρτους της προθέσεως, οι οποίοι μόλις είχαν αντικατασταθεί και στη θέτηση τους είχαν τοποθετηθεί φρέσκα ψωμιά ενώπιον του Κυρίου. Εκείνη τη μέρα βρισκόταν εκεί στο αγιαστήριο ένας δούλος του Σαούλ που ονομαζόταν Δοέγ. Ήταν δομήτης και αρχηγός των βοσκών του Σαούλ. Ο Δαβίδ είπε στον Αχιμέλεχ: «Μήπως σου βρίσκεται εδώ κανένα ακόντιο ή ξύφος? Δεν πήρα μαζί μου ούτε το ξύφος μου ούτε τα όπλα μου, γιατί η υπόθεση του βασιλιά ήταν κατεπίγουσα». «Είναι το ξύφος του Γολιάθ του Φιλιστέου», του απάντησε ο ιερέας, «που τον σκότωσε στην κοιλάδα Ηλά. Το έχω εδώ τυλιγμένο σε ένα μανδύα πίσω από το εφόδ. Αν θέλεις, πάρ' το. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο εκτός από αυτό». «Δώσ' μου το», είπε ο Δαβίδ, «δεν υπάρχει καλύτερο από αυτό». Ο Δαβίδ καταφεύγει στο βασιλιά των Φιλιστέων. Την ίδια εκείνη η μέρα ο Δαβίδ συνέχισε τη φυγή του από τον Σαούλ, που έφτασε στον Αχής, βασιλιά της Γάθ. Οι αξιωματούχοι του Αχής είπαν στο βασιλιά τους: «Αυτός δεν είναι ο Δαβίδ ο βασιλιάς της χώρας του Ισραήλ? Δεν είναι γι' αυτόν που οι γυναίκες, καθώς χόρευαν, έλεγαν: ο Σαούλ σκότωσε χιλιάδες, μα ο Δαβίδ μυριάδες?» Ο Δαβίδ κατάλαβε τη βαρύτητα που είχαν αυτά τα λόγια και άρχισε να φοβάται πάρα πολύ τον Αχής. Έκανε λοιπόν τον τρελό μπροστά του, συμπεριφερόταν σαν ανόητος όταν τον πιάνανε, χάραζε σχήματα πάνω στις πόρτες και άφηνε το σάλι του να τρέχει πάνω στα γένια του. Είπε λοιπόν ο Αχής στους αξιωματούχους του: «Δεν βλέπετε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι τρελός? Τι μου τον φέρατε? Μήπως έχω ανάγκη από τέτοιους και τον φέρατε για να κάνει τις τρέλες του μπροστά μου? Ήταν ανάγκη να έρθει στο ανάκτορό μου?» Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 22. Η σφαγή των ιερέων της Νόβ. Ο Δαβίδ έφυγε και από εκεί και βρήκε καταφύγιο στο σπήλαιο Αδουλάμ. Όταν το έμαθαν οι αδερφοί του και όλοι οι συγγενείς του πατέρα του, πήγαν και τον βρήκαν εκεί. Επίσης συγκεντρώθηκαν κοντά του όλοι οι καταπιεσμένοι, όλοι όσοι χρωθούσαν χρήματα, όλοι δυσαρεστημένοι, και έγινε αρχηγός τους. Ήταν μαζί του περίπου 400 άνδρες. Από εκεί ο Δαβίδ έφυγε για τη Μισπά της Μωάβ και είπε στο βασιλιά της χώρας: «Σε παρακαλώ, ας μείνουν οι γονείς μου κοντά σας, ώσπου να δω τι θα κάνει για μένα ο Θεός». Έτσι τους έφερε στο βασιλιά της Μωάβ και έμειναν εκεί όσο καιρό ο Δαβίδ ζούσε στη σπηλιά. Μια μέρα ο προφήτης Γάδ είπε στο Δαβίδ: «Μη μείνεις άλλο στη σπηλιά. Φύγε και πήγαινε στην περιοχή του Ιούδα». Έτσι έφυγε ο Δαβίδ και έφτασε στο όρος Αρέθ. Εκείνο τον καιρό ο Σαούλ βρισκόταν στη Γιβαία. Μια μέρα καθόταν κάτω από μια αρμυρίκη στο λόφο, κρατώντας το ακόντιο στο χέρι του, και όλοι οι αξιωματούχοι του στέκονταν γύρω του. Εκεί έμαθε πως ανακαλύφθηκε ο Δαβίδ, καθώς και όλοι οι άντρες που τον ακολουθούσαν. Είπε τότε ο Σαούλ στους δικούς του: «Ακούστε με, Βενιαμινίτες. Μήπως ο γιος του Ιεσέ θα σας δώσει χωράφια και αμπέλια ή θα σας κάνει χιλιάρχους και εκατόνταρχους? Γιατί λοιπόν όλοι σας συνωμοτήσατε εναντίον μου? Δεν βρέθηκε κανένας να μου φανερώσει ότι ο γιος μου είχε συνδεθεί με το γιο του Ιεσέ?
Κανένας σας δεν βρέθηκε να με συμπαθεί και να με ειδοποιήσει ότι ο γιος μου ξεσήκωσε το δούλο μου εναντίον του? Να λοιπόν που σήμερα αυτός παραμονεύει να με σκοτώσει. Ο Δοέγο Εδωμίτης, αρχηγός των δούλων του Σαούλ, του απάντησε: «Εγώ ήρθα το γιο του Ιεσέ όταν ήρθε στην Νόβ, στον Αχιμέλεχ, το γιο του Αχιτούβ. Ο Αχιμέλεχ συμβουλεύτηκε τον Κύριο, γι' αυτόν, και του έδωσε τρόφιμα και το ξύφος του Γολιάθ, του Φιλιστέου. Τότε έστειλε ο βασιλιάς να καλέσουν τον ιερέα Αχιμέλεχ και όλη την οικογένεια του πατέρα του που ήταν ιερή στην Νόβ. Ήρθαν όλοι τους και παρουσιάστηκαν στο βασιλιά. Ο Σαούλ είπε: «Άκουσε λοιπόν, γιο του Αχιτούβ». Εκείνος απάντησε: «Ορίστε, κυρία μου». «Γιατί συνωμοτήσατε εναντίον μου», του είπε ο βασιλιάς, «εσύ και ο γιος του Ιεσέ, και του έδωσες ψωμί και ξύφους, και συμβουλεύτηκε στο Θεό για αυτόν ώστε να ξεσηκωθεί εναντίον μου και σήμερα να παραμονεύει να με σκοτώσει?» Ο Αχιμέλεχ του απάντησε: «Ποιος από όλους τους δούλους σου είναι πιστός σαν τον Δαβίδ? Είναι γαμπρός του βασιλιά, αρχηγός της σωματοφυλακής σου και απολαμβάνει μεγάλη τιμή στο ανακτορό σου. Μήπως ήταν η πρώτη φορά που συμβολεύτηκα το Θεό για αυτόν?» «Όχι βέβαια». «Μην καταλογίζεις λοιπόν, βασιλιά μου, ευθύνες στο δούλο σου, ούτε σε κανέναν από την οικογένεια του πατέρα μου. Ο δούλος σου δεν ήξερα τίποτα για όλη αυτή την υπόθεση». Ο βασιλιάς όμως απάντησε: «Εξάπαντος θα πεθάνεις, Αχιμέλεχ, εσύ και όλη η οικογένεια του πατέρα σου». Μετά είπε στους σωματοφύλακες που στέκονταν γύρω του: «Πηγαίνετε και σκοτώστε τους ιερείς του Κυρίου, γιατί βοήθησαν τον Δαβίδ. Ήξεραν ότι αυτός προσπαθούσε να δραπετεύσει και δεν μου το φανέρωσαν. Αλλά οι σωματοφύλακες του Σαούλ δεν θέλησαν να πλώσουν χέρι στους ιερείς του Κυρίου και να τους σκοτώσουν». Τότε είπε ο βασιλιάς στο Δοέχ τον Εδωμίτη: «Πήγαινε εσύ και σκότωσε τους ιερείς». Έτσι πήγε ο Δοέχ και τους σκότωσε. Εκείνη την ημέρα ο Σαούλ θανάτωσε 85 άντρες που φορούσαν το λινό εφόδ. Επίσης ο Σαούλ παρέδωσε στη σφαγή όλους τους κατοίκους της Νόβ, της πόλης των ιερέων. Θανάτωσε άντρες, γυναίκες, παιδιά και νήπια, βόδια, γαϊδούρια και πρόβατα. Γλίτωσε όμως ο Αβιάθαρ, ένας από τους γιους του Αχιμέλεχ και εγγονός του Αχιτούβ. Αυτός πήγε στο Δαβίδ και του ανάγγειλε ότι ο Σαούλ σκότωσε τους ιερείς του Κυρίου. Τότε ο Δαβίδ είπε στον Αβιάθαρ: «Το κατάλαβα εγώ εκείνη την ημέρα όταν είδα τον Δοέκ τον Εδωμίτη να είναι εκεί, ότι αυτός οπωσδήποτε θα με πρόδιδε στο Σαούλ. Εγώ είμαι υπεύθυνος για όλους τους ανθρώπους της οικογένειας του πατέρα σου. Μείνε κοντά μου και μη φοβάσαι. Αυτός που γυρεύει να σκοτώσει εσένα θέλει να σκοτώσει και εμένα. Κοντά μου όμως θα είσαι ασφαλής». Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 23. Ο Δαβίδ σώζει την Κεϊλά. Μια μέρα έφεραν στο Δαβίδ την είδηση: «Οι Φιλιστέοι έκαναν επίθεση στην Κεϊλά και λαιλατούν τα λόνια της». Τότε ρώτησε ο Δαβίδ τον Κύριο: «Να πάω να χτυπήσω αυτούς τους Φιλιστέους?» Ο Κύριος του απάντησε: «Πήγαινε, χτύπα τους και σώσε την Κεϊλά». Αλλά οι άνδρες του Δαβίδ του είπαν: «Εμείς είμαστε εδώ στην περιοχή του Ιούδα και πάλι φοβόμαστε. Πόσο μάλλον αν πάμε στην Κεϊλά να πολεμήσουμε το στρατό των Φιλιστέων?» Έτσι ο Δαβίδ ξαναρώτησε τον Κύριο και ο Κύριος του απάντησε: «Σήκω κατέβα στην Κεϊλά, γιατί εγώ θα παραδώσω τους Φιλιστέους στην εξουσία σου». Τότε ο Δαβίδ και οι άνδρες του πήγαν στην Κεϊλά και πολέμησαν τους Φιλιστέους. Άρπαξαν τα ζώα τους και σκότωσαν πολλούς από αυτούς. Έτσι ο Δαβίδ ελευθέρωσε τους κατοίκους της πόλης. Όταν ο γιος του Αχιμέλεχ, ο Αβιάθαρ, κατέφυγε στο Δαβίδ, στην Κεϊλά είχε πάρει μαζί του και το εφόδ. Όταν έφεραν στο Σαούλ την είδηση ότι ο Δαβίδ έφτασε στην Κεϊλά, ο Σαούλ είπε: «Ο Θεός τον παρέδωσε στην εξουσία μου. Αφού μπήκε σε πόλη με πύλες και αμπάρες, σίγουρα έχει αποκλειστεί». Έτσι κάλεσε όλο το στρατό του σε πόλεμο να πάνε στην Κεϊλά και να πολιορκήσουν το Δαβίδ και τους άντρες του. Όταν έμαθε ο Δαβίδ ότι ο Σαούλ σχεδιάζει κακό εναντίον του, είπε στον Αβιάθαρ τον ιερέα: «Φέρε το εφόδ». Μετά είπε: «Κύριε, Θεέ του Ισραήλ, εγώ δούλος σου άκουσα ότι ο Σαούλ θέλει να έρθει στην Κεϊλά και να καταστρέψει την πόλη εξαιτίας μου. Θα με παραδώσουν σε αυτόν οι κάτοικοι της Κεϊλά? Θα έρθει ο Σαούλ όπως άκουσα? Κύριε, Θεέ του Ισραήλ, απάντησε σε παρακαλώ στο δούλο σου». Και ο Κύριος απάντησε: «Θα έρθει. Θα παραδώσουν οι κάτοικοι της Κεϊλά εμένα και τους άντρες μου στο Σαούλ?» ρώτησε ξανά. Και ο Κύριος απάντησε: «Θα σας παραδώσουν». Έτσι ο Δαβίδ και οι άντρες του, περίπου 600, σηκώθηκαν και έφυγαν από την Κεϊλά και άρχισαν πάλι να περιπλανιούνται όπως πρώτα. Σαν έφτασε η είδηση στο Σαούλ ότι ο Δαβίδ έφυγε από την Κεϊλά, ματέωσε την εκστρατεία. Ο Δαβίδ κρύβεται στα βουνά. Ο Δαβίδ περιπλανιόταν στην έρημο Ζιφ και έμενε σε σπηλιές στην ορεινή περιοχή.
Ο Σαούλ τον αναζητούσε καθημερινά, αλλά ο Θεός δεν επέτρεπε να πέσει ο Δαβίδ στα χέρια του. Ήξερε ο Δαβίδ ότι ο Σαούλ τον έψαχνε να τον σκοτώσει. Ενώ ο Δαβίδ έμεινε στην έρημο Ζήφ στη Χορεσά, πήγε εκεί και τον βρήκε ο Ιωνάθαν, γιος του Σαούλ, και του έδωσε θάρρος στο όνομα του Θεού. «Μη φοβάσαι», του είπε, «δεν θα σε βρει ο πατέρας μου. Εσύ θα γίνεις βασιλιάς του Ισραήλ και εγώ θα είμαι ο δεύτερος μετά από σένα. Αυτό το ξέρει και ο πατέρας μου». Έτσι έκαναν οι δυο τους συμφωνία φιλίας ενώπιον του Κυρίου. Μετά ο Ιωνάθαν γύρισε στο σπίτι του και ο Δαβίδ έμεινε στη Χορεσά. Ανέβηκαν όμως οι ζηφίτες του Σαούλ στη Γιβεά και του είπαν: «Το ξέρεις ότι ο Δαβίδ κρύβεται σε εμάς στις σπηλιές κοντά στη Χορεσά, στο λόφο Χαχυλά νότια της ερήμου? Έλα λοιπόν τώρα, αφού αυτό ολόψυχα επιθυμείς βασιλιά, και είναι δουλειά δική μας να σου τον παραδώσουμε». Ο Σαούλ απάντησε: «Ο Κύριος να σας ευλογεί που μου δείξατε τη συμπάθειά σας. Εμπρός λοιπόν, πηγαίνετε να μάθετε καλύτερα τον τόπο που βρίσκεται και ποιος τον είδε εκεί. Γιατί μου έχουν πει ότι είναι πολύ πανούργος. Ψάξτε να βρείτε όλες τις κρυψώνες όπου μπορεί να κρύβεται και γυρίστε σε μένα όταν οι πληροφορίες σας θα είναι απόλυτα εξακριβωμένες. Τότε θα έρθω μαζί σας. Και αν βρίσκετε μέσα στη χώρα, εγώ θα εξερευνήσω σπιθαμή προς σπιθαμή τα εδάφη του Ιούδα και θα τον ανακαλύψω». Έτσι οι ζηφίτες άφησαν τον Σαούλ και πήγαν πριν από αυτόν στην πόλη τους. Ο Δαβίδ όμως και οι άντρες του βρίσκονταν στα χαμηλά μέρη της ερήμου Μαών, νότια της στέπας. Ο Σαούλ και οι άντρες του βγήκαν να αναζητήσουν τον Δαβίδ. Αλλά αυτός ειδοποιήθηκε και κατέβηκε να μείνει μέσα σε ένα μεγάλο βράχο στην έρημο Μαών. Το έμαθε ο Σαούλ και τον καταδίωξε εκεί. Ο Σαούλ εκινείται με το στρατό του στη μια πλαγιά του βουνού, ενώ ο Δαβίδ με τους άντρες του στην άλλη. Έτρεχαν να γλιτώσουν από τον Σαούλ γιατί αυτός κόντευε να τους περικυκλώσει με τους άντρες του και να τους συλλάβει. Έφτασε όμως ένας αγγελιοφόρος και είπε στον Σαούλ: «Έλα γρήγορα, γιατί οι Φιλιστέοι εισβάλλουν στη χώρα». Έτσι σταμάτησε ο Σαούλ την καταδίωξη του Δαβίδ και πήγε να πολεμήσει τους Φιλιστέους. Γι' αυτό ονόμασαν τον τόπο εκείνο Σελά Αμακελόθ, δηλαδή βράχος διαιρέσεων. Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 24. Ο Δαβίδ έφυγε από εκείνη την περιοχή και πήγε να μείνει στις σπηλιές της Ενγεδί. Ο Δαβίδ αποφεύγει να σκοτώσει τον Σαούλ. Όταν γύρισε ο Σαούλ από την καταδίωξη των Φιλιστέων, του έφεραν την είδηση. Ο Δαβίδ βρίσκεται στην έρημο της Ενγεδί. Τότε αυτός πήρε από όλους τους Ισραηλίτες 3.000 επίλεκτους άντρες και πήγε να ψάξει για τον Δαβίδ και τους άντρες του κοντά στους βράχους των αγριοκάτσικων. Όταν έφτασε στα μανδριά των προβάτων, κοντά στο δρόμο, μπήκε σε μια σπηλιά για τη φυσική του ανάγκη. Αλλά ο Δαβίδ και οι άντρες του είχαν τρυπώσει στο εσωτερικό της σπηλιάς. Τότε οι άντρες του Δαβίδ του είπαν: «Σήμερα είναι η μέρα για την οποία ο Κύριος σου είπε. Θα σου παραδώσω τον εχθρό σου και θα του φερθείς όπως νομίζεις». Ο Δαβίδ σηκώθηκε και έκοψε κρυφά την άκρη από το μανδύα του Σαούλ. Αλλά αμέσως μετά τον έλεγξε η συνείδησή του για αυτό που έκανε. «Ο Κύριος να με τιμωρήσει», είπε στους άντρες του, «αν κάνω στον εκλεκτό του Κυρίου αυτά που μου λέτε και να απλώσω χέρι πάνω του. Είναι ο εκλεκτός του Κυρίου». Έτσι με αυτά τα λόγια απέτρεψε τους ανθρώπους του και δεν τους άφησε να επιτεθούν στο Σαούλ. Σε λίγο ο Σαούλ έφυγε από τη σπηλιά και συνέχισε το δρόμο του. Ο Δαβίδ σηκώθηκε, βγήκε από τη σπηλιά και φώναξε πίσω από τον Σαούλ: «Κύριέ μου, βασιλιά!» Ο Σαούλ γύρισε πίσω του να δει και ο Δαβίδ γονάτισε με το πρόσωπο στη γη και τον προσκύνησε. «Γιατί ακούς αυτούς που σου λένε ότι ο Δαβίδ ζητάει το κακό σου?» του φώναξε. «Να, σήμερα είδες με τα μάτια σου ότι ο Κύριος σε παρέδωσε στα χέρια μου μέσα στη σπηλιά. Μερικοί μου είπαν να σε σκοτώσω, αλλά εγώ σε λυπήθηκα και τους είπα ότι δεν πρόκειται να απλώσω το χέρι μου πάνω στον Κύριό μου, γιατί αυτός είναι ο εκλεκτός του Κυρίου. Κοίτα, πατέρα μου, κοίτα την άκρη του μανδύα σου που την κρατώ στο χέρι μου. Έκοψα την άκρη από το μανδύα σου, εσένα όμως δεν σε σκότωσα. Βλέπεις λοιπόν ότι δεν έχω πρόθεση ούτε να σε βλάψω ούτε να επαναστατήσω εναντίον σου. Βλέπεις ότι δεν αμάρτησα εναντίον σου, ενώ εσύ ζητάς ευκαιρία για να μου στερήσεις τη ζωή. Ο Κύριος σας κρίνει τη διαφορά μας και ο Κύριος σας πάρει εκδίκηση για λογαριασμό μου. Εγώ όμως ποτέ δεν θα στραφώ εναντίον σου. Μια παλιά παροιμία λέει: απ' τους κακούς μόνο κακία βγαίνει, μα εγώ δεν θα στραφώ εναντίον σου. Ποιον βγαίνεις να κυνηγήσεις, βασιλιά του Ισραήλ? Ποιον καταδιώκεις? Ένα ψόφιο σκυλί? Έναν ψήλο? Ο Κύριος ας έρθει κριτής και ας κρίνει ανάμεσα σε εμάς τους δύο. Ας εξετάσει και ας δικαιώσει την υπόθεσή μου και ας με γλιτώσει από την καταδίωξή σου». Όταν ο Δαβίδ τέλειωσε με αυτά που έλεγε στο Σαούλ, εκείνος ρώτησε:
Η φωνή σου είναι αυτή, γέ μου Δαβίδ, και ξέσπασε σε δυνατό κλάμα. Εσύ είσαι δικαιότερος από μένα, του είπε μετά. Εσύ μου έκανες καλό, ενώ εγώ σου ανταπέδωσα κακό. Σήμερα μου απέδειξες την καλοσύνη σου. Γιατί ενώ ο Κύριος με παρέδωσε στα χέρια σου, εσύ δεν με σκότωσες. Ποιος αφήνει τον εχθρό του να τον βρει μπροστά του να συνεχίσει το δρόμο των ενόχλητος? Ο Κύριος να σου ανταποδώσει το καλό που μου έκανες σήμερα. Ξέρω καλά ότι οπωσδήποτε εσύ θα βασιλέψεις και ότι στα χέρια σου το βασίλειο του Ισραήλ θα είναι ακλόνητο. Τώρα λοιπόν ορκίσου μου στον Κύριο ότι δεν θα εξαφανίσεις τη μνήμη μου και τη μνήμη της οικογένειας του πατέρα μου, σκοτώνοντας τους απογόνους μου. Ο Δαβίδ έδωσε όρκο στο Σαούλ. Μετά ο Σαούλ γύρισε στο σπίτι του, ενώ ο Δαβίδ και οι άντρες του ανέβηκαν στη σπηλιά. Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 25. Θάνατος του Σαμουήλ. Εκείνο τον καιρό πέθανε ο Σαμουήλ. Όλοι οι Ισραηλίτες συγκεντρώθηκαν και έκαναν θρήνο γι' αυτόν. Τον έθαψαν στο σπίτι του στη Ραμά. Μετά ο Δαβίδ κατέβηκε στην έρημο Φαράν. Δαβίδ και Αβιγαία. Στη Μαόν ζούσε κάποιος από τη συγγένεια του Χάλευ που είχε τα κτήματά του στη γειτονική πόλη Κάρμηλο. Το όνομά του ήταν Ναβάλ και ήταν πάρα πολύ πλούσιος, με 3.000 πρόβατα και 1.000 γίδια. Η γυναίκα του, έξυπνη και με ωραία εμφάνιση, ονομαζόταν Αβιγαία. Ο ίδιος ήταν σκληρός και κακός άνθρωπος. Στην έρημο που βρισκόταν ο Δαβίδ, έμαθε ότι ο Ναβάλ είχε πάει στον Κάρμηλο να κορέψει τα πρόβατά του. Έστειλε λοιπόν 10 νέους και τους είπε: Ανεβείτε στον Κάρμηλο, στον Ναβάλ, και χαιρετήστε τον εκ μέρους μου με αυτά τα λόγια. Να είσαι πολύχρονος και όλα να σου πηγαίνουν καλά στην οικογένειά σου και σε όλα σου τα υπάρχοντα. Ο Δαβίδ άκουσε πως έχεις εκεί κουρευτές προβάτων. Αλλά να ξέρεις ότι τους βοσκούς σου που ήταν μαζί μας στον Κάρμηλο όλο αυτόν τον καιρό δεν τους πειράξαμε. Και τίποτα από όσα είχαν δεν χάθηκε. Ρώτησέ τους και θα σου το βεβαιώσουν. Ο Δαβίδ ζητάει να έχουμε την ευνοιά σου σήμερα που είναι μέρα γιορτής και ήρθαμε σε σένα. Δώσε μας, σε παρακαλούμε, ό,τι μπορείς στους δούλους σου και στο γιο σου το Δαβίδ. Ήρθαν λοιπόν οι νέοι του Δαβίδ και είπαν εκ μέρους του στον Ναβάλ όλα αυτά τα λόγια και περίμεναν την απάντησή του. Αλλά ο Ναβάλ τους αποκρίθηκε. Ποιος είναι αυτός ο Δαβίδ, ο γιος του Ιεσέ? Πολλοί δούλοι δραπετεύουν σήμερα από τα αφεντικά τους. Είμαι υποχρεωμένος εγώ να πάρω το ψωμί μου και το κρασί μου και τα σφαχτά που ετοίμασα για τους κορευτές μου και να τα δώσω στους ανθρώπους που δεν τους ξέρω από πού είναι? Οι νέοι πήραν πάλι το δρόμο της επιστροφής και ήρθαν και διαβίβασαν στο Δαβίδ όλα αυτά τα λόγια. Τότε ο Δαβίδ είπε στους άντρες του: Ζωστείτε τα σπαθιά σας. Τα ζώστηκαν. Ζώστηκε και εκείνος το δικό του και τον ακολούθησαν περίπου 400 άνδρες, ενώ 200 έμειναν στις αποσκευές. Ένας από τους δούλους του Ναβάλ ειδοποίησε την Αβιγαία, τη γυναίκα του αφεντικού του. Ο Δαβίδ της είπε: Έστειλε αγγελιοφόρους από την έρημο να χαιρετήσουν τον κύριό μας, αλλά εκείνος τους έβρισε. Εμάς οι άνθρωποι μας φάνηκαν πολύ καλοί. Δεν μας έβλαψαν και ούτε χάσαμε τίποτε όλο τον καιρό που συναναστρεφόμασταν όταν ήμασταν στα λιβάδια. Αυτοί ήταν γύρω μας σαν τείχος νύχτα και μέρα όλο τον καιρό που βόσκαμε μαζί τους τα πρόβατα. Τώρα λοιπόν, σκέψου κάτι και κοίτα τι θα κάνεις, γιατί σίγουρα έχει αποφασιστεί κάτι κακό εναντίον του κυρίου μας και της οικογένειάς του. Αλλά αυτός είναι τόσο κακός που κανένας δεν μπορεί να του μιλήσει. Τότε έτρεξε η Αβιγαία και πήρε 200 καρβέλια ψωμί, 2 ασκιά κρασί, 5 πρόβατα έτοιμα σφαγμένα, 5 γαβάθες ψημένο στάρι, 100 τσαμπιά ξερή σταφίδα και 200 αρμαθιές ξηρά σίκα και τα φόρτωσε στα γαϊδούρια. Προχωρήστε εσείς μπροστά από μένα, είπε στους δούλους της, και εγώ θα σας ακολουθώ. Αλλά στον άντρα της, τον Ναβάλ, δεν είπε τίποτα. Ενώ αυτή κατέβαινε η καβάλα στο γαϊδούρι της κρυμμένη πίσω από ένα ύψωμα, ο Δαβίδ και οι άντρες του ερχόταν προς το μέρος της και συναντήθηκαν. Όλο αυτό το διάστημα ο Δαβίδ σκεφτόταν: Πράγματι, μάταια φύλαγα τα υπάρχοντα αυτού νου στην έρημο να μην χαθεί τίποτε. Αυτός τώρα μου ανταποδίδει κακό για το καλό που του έκανα. Ο Θεός να με τιμωρήσει αν αφήσω εγώ από όλα τα υπάρχοντα ένα αρσενικό ζωντανό ως αύριο το πρωί. Η Αβιγαία, μόλις είδε το Δαβίδ, κατέβηκε βιαστικά από το γαϊδούρι, έσκυψε το κεφάλι της μπροστά του και τον προσκύνησε στο έδαφος. Έπεσε στα πόδια του και του είπε: Δικό μου, κυρία μου, είναι το φταίξιμο. Άσε τη δούλη σου να σου μιλήσω και ακούσέ με. Μην πάρεις, κυρία μου, στα σοβαρά τον κακό αυτό άνθρωπο, τον Ναβάλ. Αυτός είναι Ναβάλ, όνομα και πράγμα. Η ανοησία είναι το χαρακτηριστικό του. Εγώ όμως, η δούλη σου, δεν είδα τους νέους σου που μας έστειλες. Και τώρα, κυρία μου, σε βεβαιώνω ότι όπως είναι αλήθεια πως ο Κύριος υπάρχει και πως εσύ ζεις, έτσι είναι αλήθεια ότι ο Κύριος σε εμπόδισε να κάνεις φόνο και να πάρεις εκδίκηση εσύ ο ίδιος. Ήθελε να καταντήσουν σαν τον Ναβάλ οι εχθροί σου,
και αυτοί που θέλουν το κακό σου, κυρία μου. Το δώρο αυτό που σου έφερα η δούλη σου, ας δοθεί στους άντρες που σε ακολουθούν, κυρία μου. Συγχώρησε σε παρακαλώ το παράπτωμα της δούλης σου. Ξέρω καλά, κυρία μου, πως ο Κύριος θα δώσει οπωσδήποτε τη βασιλεία στους δικούς σου απογόνους για πάντα, γιατί πολεμάς για αυτόν. Για κακό δεν θα σε βρει στη ζωή σου. Κάποιος σε καταδιώκει και προσπαθεί να σε σκοτώσει, κυρία μου, αλλά η ζωή σου είναι προστατευμένη κοντά στον Κύριο το Θεό σου. Αυτός θα ξετινάξει τη ζωή των εχθρών σου σαν με σφεντόνα. Όταν ο Κύριος πραγματοποιήσει όλες τις ευεργησίες του που σου έχει υποσχεθεί και σε κάνει αρχηγός στον Ισραήλ, τότε, κυρία μου, δεν θα υποφέρεις από τις θύψεις της συνείδησής σου ότι σκότωσες χωρίς λόγο ή ότι πήρες εσύ ο ίδιος εκδίκηση για τον εαυτό σου. Ωστόσο, όταν ο Κύριος θα σε έχει ευεργετήσει, θυμίσουμε και εμένα τη δούλη σου. Τότε ο Δαβίδ είπε στην Αβυγαία: Ευλογημένος σας είναι ο Θεός του Ισραήλ που σε έστειλε σήμερα να με συναντήσεις. Ευλογημένη η φρόνησή σου και ευλογημένη εσύ, που με εμπόδισες να κάνω φόνο σήμερα και να πάρω εκδίκηση εγώ για τον εαυτό μου. Πράγματι είναι αληθινός ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ που με εμπόδισε να σου κάνω κακό. Αν δεν έτρεχες να έρθεις να με συναντήσεις, δεν θα έμενε στο Ναβάλ κανένα αρσενικό στην αυγή. Ο Δαβίδ δέχτηκε τα δώρα που του πρόσφερε η Αβυγαία και της είπε: Γύρνα ξένιαστη στο σπίτι σου. Βλέπεις, εγώ υποχώρησα στα λόγια σου και τίμησα το πρόσωπό σου. Όταν η Αβυγαία γύρισε στο Ναβάλ, εκείνος είχε φαγωπότη στο σπίτι του, σαν ήταν συμπόσιο βασιλικό. Ο ίδιος είχε έρθει στο κέφι και ήταν τύφλα στο μεθύσι. Γι' αυτό δεν του είπε τίποτα ώστε να βγει. Την άλλη μέρα το πρωί, όταν ο Ναβάλ είχε πια ξεμεθύσει, η γυναίκα του διηγήθηκε όλα όσα συνέβησαν. Τότε αυτός έπαθε συμφόρηση και παρέλυσε. Μετά από 10 περίπου μέρες, ο Κύριος έστειλε στο Ναβάλ καινούριο πλήγμα και πέθανε. Όταν έμαθε ο Δαβίδ ότι ο Ναβάλ πέθανε, είπε: Ευλογημένος σας είναι ο Κύριος που εκδικήθηκε την προσβολή που μου έκανε ο Ναβάλ και εμπόδισε το δούλο του να κάνω κάποιο κακό. Ο Κύριος έστρεψε την κακία του Ναβάλ στο ίδιο του το κεφάλι. Και έστειλε ο Δαβίδ ανθρώπους να προτείνουν στην Αβυγαία να γίνει γυναίκα του. Ήρθαν οι δούλοι του στην Αβυγαία στην πόλη Κάρμιλο και της είπαν: Ο Δαβίδ μας έστειλε σε σένα για να σε πάρει γυναίκα του. Εκείνη σηκώθηκε και έπεσε με το πρόσωπο κατά γης. Δούλη του είμαι, είπε, που θα γίνω υπηρέτρια έτοιμη να πλύνει τα πόδια των δούλων του κυρίου μου. Η Αβυγαία σηκώθηκε βιαστικά, ανέβηκε στο γαϊδούρι και ξεκίνησε με συνοδεία της υπηρέτριας της. Ακολούθησε τους αγγελιοφόρους του Δαβίδ και έγινε γυναίκα του. Ο Δαβίδ πήρε επίσης και την Αχινοάμ από την Ισραήλ και ήταν και οι δυο τους γυναίκες του. Στο μεταξύ ο Σαούλ την κόρη του τη Μιχάλ, γυναίκα του Δαβίδ, την έδωσε στον Φαλτή, γιο του Λαΐς, από τη Γαλήμ. Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 26. Ο Δαβίδ αποφεύγει να σκοτώσει τον Σαούλ στη Ζήφ. Οι Ζηφίτες ήρθαν στον Σαούλ στη Γιβεά και του είπαν: Ξέρεις ότι ο Δαβίδ βρίσκεται στο λόφο Χαχυλά απέναντι στη στέπα? Ο Σαούλ τότε σηκώθηκε και κατέβηκε στην έρημο Ζήφ με 3.000 επίλεκτους Ισραηλίτες για να ψάξει για τον Δαβίδ. Στρατοπέδευσε στο λόφο Χαχυλά κοντά στο δρόμο. Όταν ο Δαβίδ που έμενε στην έρημο άκουσε πως ο Σαούλ τον αναζητούσε εκεί, έστειλε κατασκόπους να πάρουν σίγουρες πληροφορίες και έμαθε ότι ο Σαούλ πράγματι είχε φτάσει εκεί. Τότε σηκώθηκε και ήρθε στην τοποθεσία όπου είχε στρατοπεδεύσει ο Σαούλ. Είδε και τον τόπο που κοιμόταν ο Σαούλ και ο Αβενίρ, γιος του Νίρ, ο αρχιστράτηγός του. Ο Σαούλ κοιμόταν στη μέση του στρατοπέδου ενώ οι στρατιώτες είχαν κατασκηνώσει γύρω του. Τότε κάλεσε τον Αχιμέλεχ το Χεταίο και τον Αβυσάη, γιο της Σερουίας και αδερφό του Ιωάβ. Ποιος θα κατέβει μαζί μου, τους είπε στο στρατόπεδο του Σαούλ. Ο Αβυσάη απάντησε: Κατεβαίνω εγώ μαζί σου. Έτσι ήρθαν ο Δαβίδ και ο Αβυσάη στο στρατόπεδο τη νύχτα και είδαν τον Σαούλ που κοιμόταν στο κέντρο του στρατοπέδου με το ακόντιό του πυγμένο στο έδαφος, πλάι στο κεφάλι του. Ο Αβενίρ και οι άλλοι στρατιώτες κοιμόταν γύρω του. Τότε είπε ο Αβυσάη στο Δαβίδ: Απόψε ο Θεός παρέδωσε τον εχθρό σου στα χέρια σου. Άσε με τώρα να τον καρφώσω στη γη με το ακόντιο με ένα χτύπημα. Δεν θα χρειαστεί να τον χτυπήσω δεύτερη φορά. Αλλά ο Δαβίδ του είπε: Μην τον σκοτώσεις, γιατί ποιος θα πλώσει χέρι εναντίον του εκλεκτού του Κυρίου και θα μείνει ατιμώρητος? Σε βεβαιώνω στο όνομα του αληθινού Θεού πως ο Κύριος ο ίδιος θα θέσει τέρμα στη ζωή του Σαούλ, είτε πεθάνει από φυσικό θάνατο, είτε σκοτωθεί στο πεδίο της μάχης. Ο Κύριος να με φυλάξει να μην απλώσει το χέρι μου εναντίον του εκλεκτού του. Τώρα λοιπόν πάρε το ακόντιο που είναι κοντά στο κεφάλι του και το δοχείο με το νερό και πάμε να φύγουμε. Έτσι πήρε ο Δαβίδ το ακόντιο και το δοχείο με το νερό που ήταν κοντά στο κεφάλι του Σαούλ και έφυγαν.
Κανένας δεν είδε και κανένας δεν κατάλαβε τίποτα, ούτε ξύπνησε κανείς. Όλοι τους κοιμώνταν γιατί ο Κύριος τους είχε κάνει να πέσουν σε ύπνο βαθύ. Ο Δαβίδ πέρασε από την άλλη μεριά της κοιλάδας και στάθηκε στην κορυφή του βουνού σε μεγάλη απόσταση από το στρατόπεδο του Σαούλ. Τότε φώναξε στο στρατό και στον Αβενίρ, γιο του Νίρ. «Δεν απαντάς, Αβενίρ?» Και ο Αβενίρ απάντησε. «Ποιος είσαι εσύ που φωνάζεις το βασιλιά?» Ο Δαβίδ του λέει. «Δεν είσαι άντρας εσύ? Μα δεν υπάρχει καλύτερο στρατιώτης από σένα στο Ισραήλ. Γιατί λοιπόν δεν φύλαξες τον κύριό σου το βασιλιά? Κάποιος ήρθε να τον σκοτώσει. Δεν ήταν σωστό αυτό που έκανες. Ορκίζομαι στον αληθινό Θεό ότι θα πεθάνετε όλοι σας, γιατί δεν φυλάξατε τον κύριό σας, τον εκλεκτό του κυρίου. Και τώρα ψάξε να βρεις πού είναι το ακόντιο του βασιλιά και το δοχείο με το νερό που ήταν πλάι στο κεφάλι του». Ο Σαούλ αναγνώρισε τη φωνή του Δαβίδ και φώναξε. «Η φωνή σου είναι αυτή, γιέ μου Δαβίδ?» Ο Δαβίδ απάντησε. «Η φωνή μου είναι, κύριέ μου βασιλιά. Γιατί, κύριέ μου, καταδιώκεις εμένα το δούλο σου?» του λέει. «Τι έκανα? Τι κακό σκέφτηκα? Τώρα λοιπόν, άκουσε σε παρακαλώ το δούλο σου, κύριέ μου βασιλιά. Αν ο Κύριος σε παρακίνησε εναντίον μου, ας τον εξευμενήσουμε με μια θυσία. Αν όμως σε παρακινούν άνθρωποι, ας είναι καταραμένοι ενώπιον του Κυρίου, γιατί με καταδιώκουν σήμερα και δεν με αφήνουν να ζήσω ήσυχο στη χώρα που έδωσε ο Κύριος στο λαό του για ιδιοκτησία τους. Είναι σαν να με στέλνουν αλλού να λατρέψω άλλους θεούς. Αλλά ας μη χυθεί το αίμα μου σε ξένη γη μακριά από την παρουσία του Κυρίου, αφού ο βασιλιάς του Ισραήλ βγήκε ζητώντας να με σκοτώσει, όπως κυνηγάνε τις πέρδικες στα βουνά». Ο Σαούλ απάντησε. «Αμάρτησα. Γύρνα πίσω, γιά μου Δαβίδ. Δεν θα σου κάνω πια κακό, αφού σεβάστηκε σήμερα τη ζωή μου. Φέρθηκα ανόητα και πλανήθηκα φοβερά». Ο Δαβίδ απάντησε. «Εδώ είναι το ακόντιό σου, βασιλιά. Ας περάσει ένας από τους άντρες σου να το πάρει. Και ο Κύριος σας ανταμείψει του καθενός μας τη δικαιοσύνη και την πιστότητα. Σήμερα σε παρέδωσε ο Κύριος στα χέρια μου, αλλά εγώ δεν θέλησα να πλώσω το χέρι μου στον εκλεκτό του. Και όπως εγώ σεβάστηκα σήμερα τη ζωή σου, έτσι ας σεβαστεί και ο Κύριος τη δική μου ζωή και ας με ελευθερώσει από όλα αυτά τα δεινά». Τότε ο Σαούλ είπε στον Δαβίδ. «Ευλογημένος να είσαι, γιέ μου Δαβίδ. Εσύ το δίχως άλλο θα κατορθώσεις μεγάλα πράγματα και τελικά θα επικρατήσεις». Ο Δαβίδ εξακολούθησε το δρόμο του, ενώ ο Σαούλ γύρισε στο σπίτι του. Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 27. Ο Δαβίδ ζει ανάμεσα στους Φιλιστέους. Ο Δαβίδ σκέφτηκε. «Κάποτε θα πέσω στα χέρια του Σαούλ. Δεν είναι καλύτερα για μένα να φύγω και να πάω στη χώρα των Φιλιστέων? Έτσι αυτός θα απελπιστεί και θα πάψει πια να με καταδιώκει στο Ισραηλιτικό έδαφος. Με αυτόν τον τρόπο θα γλιτώσω κι εγώ από αυτόν». Έτσι ο Δαβίδ και οι 600 άντρες του σηκώθηκαν και πέρασαν στον Αχίς, γιο του Μαόχ και βασιλιά της Γάθ. Ο Δαβίδ και οι άντρες του εγκαταστάθηκαν όλοι στη Γάθ κοντά στον Αχίς, καθένας με την οικογένειά του. Ο Δαβίδ είχε μαζί του τις δύο γυναίκες του, την Αχινοάμ από την Ισραήλ και την Αβιγαία, που ήταν πριν γυναίκα του Ναβάλ από την πόλη Κάρμιλο. Όταν έφτασε η είδηση στο Σαούλ ότι ο Δαβίδ έφυγε στη Γάθ, σταμάτησε πια να τον καταδιώκει. Μια μέρα ο Δαβίδ είπε στον Αχίς: «Αν με θεωρείς το δούλο σου άξιο της εμπιστοσύνης σου, ας μου δοθεί ένας τόπος να εγκατασταθώ σε μια από τις πόλεις της επαρχίας. Δεν υπάρχει λόγος να κατοικώ στην πρωτεύουσα του βασιλείου μαζί σου». Έτσι εκείνη την ημέρα ο Αχίς του παραχώρησε την πόλη Σικλάγ. Γι' αυτό και η Σικλάγ ανήκει στους βασιλιάδες του Ιούδα μέχρι σήμερα. Ο Δαβίδ έμεινε στη χώρα των Φιλιστέων 1 χρόνο και 4 μήνες. Στο μεταξύ, αυτός και οι άντρες του πήγαιναν και έκαναν επιδρομές ενάντια στους Γεσουρίτες, στους Γεζερίτες και στους Αμαλικίτες, δηλαδή στους αρχικούς κατοίκους της περιοχής προς την κατεύθυνση της Σούρο στην Αίγυπτο. Χτυπούσαν αυτές τις περιοχές και δεν άφηναν ζωντανούς ούτε άντρες ούτε γυναίκες. Έπαιρναν πρόβατα, βόδια, γαϊδούρια, καμήλες και ροχισμό και γύριζαν στον Αχίς. Ο Αχίς τον ρωτούσε: «Πού επιτεθήκατε σήμερα?» Και ο Δαβίδ απαντούσε: «Νότια της περιοχής Ιούδα. Η νότια των Ιραχμεελιτών. Η νότια της περιοχής των Κενέων». Ο Δαβίδ δεν άφηνε κανέναν ζωντανό, ούτε άντρα ούτε γυναίκα, για να μην πάνε στη Γάθ και μιλήσουν εναντίον του για όσα τους έκανε. Αυτή ήταν η τακτική του όλο τον καιρό που έμεινε στη χώρα των Φιλιστέων. Ο Αχίς είχε εμπιστοσύνη στο Δαβίδ, γιατί σκεφτόταν ότι με αυτόν τον τρόπο ο Δαβίδ το δίχως άλλο γινόταν μισητός στο λαό του, τον Ισραήλ. Έτσι θα του ήταν δούλος για πάντα. Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 28.
Εκείνο τον καιρό οι Φιλιστέοι συγκέντρωσαν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις για να πολεμήσουν εναντίον του Ισραήλ. Είπε τότε ο Αχής στο Δαβίδ: «Πρέπει να ξέρεις ότι θα βγεις μαζί μου στον πόλεμο με τους άντρες σου». Ο Δαβίδ το αποκρίθηκε: «Τώρα θα δεις τι μπορώ να κάνω εγώ δούλος σου». Και του είπε ο Αχής: «Γι' αυτό και εγώ σε ορίζω ισόβιο σωματοφύλακα μου». Ο Σαούλ συμβουλεύεται τη μάντισσα. Ο Σαμουήλ είχε πια πεθάνει. Όλοι οι Ισραηλίτες είχαν συμμετάσχει στο θρήνο για αυτόν και μετά τον έθαψαν στην πόλη του τη Ραμά. Και ο Σαούλ είχε διώξει τους νεκρομάντες και τους μάντες από τη χώρα. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν οι Φιλιστέοι και ήρθαν και στρατοπέδευσαν στη Σουνίμ. Ο Σαούλ συγκέντρωσε όλους τους Ισραηλίτες και στρατοπέδευσαν στο όρος Γελβουέ. Όταν είδε ο Σαούλ το στρατόπεδο των Φιλιστέων, τον έπιασε φόβος και τρόμος μεγάλος. Ρώτησε λοιπόν τον Κύριο. Αλλά ο Κύριος δεν το απάντησε ούτε με όνειρο, ούτε με τα ουρίμ, ούτε μέσω των προφητών. Τότε διέταξε ο Σαούλ τους αξιωματούχους του: «Βρέστε μου μια γυναίκα που να επικοινωνεί με τα πνεύματα των νεκρών, για να πάω σε αυτήν και να τη ρωτήσω». Εκείνοι το απάντησαν: «Υπάρχει μια γυναίκα νεκρομάντισσα στην Ενδόρ». Τότε μεταμφιέστηκε ο Σαούλ και έφυγε μαζί με δύο άντρες. Έφτασαν νύχτα στη γυναίκα και ο Σαούλ της είπε: «Μάντεψε το μέλλον για μένα με τη βοήθεια των πνευμάτων των νεκρών και φέρε μου εκείνον που θα σου πω». Η γυναίκα του απάντησε: «Αφού ξέρεις τι έκανε ο Σαούλ στους νεκρομάντες και τους μάντες και τους έδιωξε από τη χώρα, γιατί λοιπόν ζητάς να με παγιδέψεις και να χάσω τη ζωή μου?» Τότε ο Σαούλ της είπε: «Σου ορκίζομαι στον αληθινό Θεό ότι εσύ δεν θα κινδυνέψεις την όλη υπόθεση». «Ποιον θέλεις να σου φέρω?» ρώτησε η γυναίκα. Και ο Σαούλ απάντησε: «Θέλω να μου φέρεις τον Σαμουήλ». Η γυναίκα όταν είδε τον Σαμουήλ έβγαλε μια δυνατή κραυγή και φώναξε στον Σαούλ: «Γιατί με γέλασες, αφού εσύ είσαι ο Σαούλ?» «Μη φοβάσαι», της λέει ο βασιλιάς. «Τι είδες?» Η γυναίκα του απάντησε: «Είδα ένα πνεύμα να ανεβαίνει από τα βάθη της γης». «Πώς είναι η μορφή του?» τη ρώτησε. «Είναι ένας γέρος», είπε εκείνη, «που ανεβαίνει τυλιγμένος με ένα μανδύα». Ο Σαούλ αναγνώρισε ότι αυτός ήταν ο Σαμουήλ και έπεσε με το πρόσωπο στη γη και προσκύνησε. Ο Σαμουήλ είπε στο Σαούλ: «Γιατί με κάλεσες να ανέβω και με ανησύχησες?» «Βρίσκομαι σε πάρα πολύ μεγάλη στεναχώρια», είπε ο Σαούλ. «Οι Φιλιστέοι πολεμάνε εναντίον μου και ο Θεός έφυγε μακριά μου. Δεν μου απαντάει πια ούτε με προφήτες ούτε με όνειρα. Γι' αυτό κάλεσα εσένα να μου πεις τι πρέπει να κάνω». Ο Σαμουήλ απάντησε: «Αφού ο Κύριος έφυγε μακριά σου και έγινε εχθρός σου, τι ρωτάς εμένα? Ο Κύριος έκανε εκείνο που σου είχαν αγγείλει εκ μέρους του. Αφαίρεσε τη βασιλεία από τα χέρια σου και την έδωσε σε έναν άλλο, στο Δαβίδ. Εσύ δεν υπάκουσες τις εντολές του και δεν εξόντωσες εντελώς τους αμαλικίτες. Γι' αυτό και ο Κύριος σου φέρεται έτσι σήμερα. Επίσης ο Κύριος θα παραδώσει εσένα και το λαό σου στην εξουσία των Φιλιστέων. Αύριο κιόλας, εσύ και η γη σου θα είσαστε μαζί μου. Ακόμα το στρατό των Ισραηλιτών θα τον παραδώσει ο Κύριος στην εξουσία των Φιλιστέων». Όταν ο Σαούλ άκουσε αυτά τα λόγια του Σαμουήλ, κατατρομοκρατήθηκε και γκρεμίστηκε ολόκληρο στη γη. Ήταν και εξαντλημένος, γιατί δεν είχε φάει τίποτα όλη εκείνη την ημέρα και την προηγούμενη νύχτα. Η γυναίκα πλησίασε τον Σαούλ και είδε ότι ήταν πολύ ταραγμένος. «Βλέπεις», του είπε, «η δούλη σου υπάκουσα στη διαταγή σου ρυψοκινδυνευόντας τη ζωή μου. Τώρα λοιπόν άκουσέ με κι εσύ και άφησέ με να σου δώσω ένα κομμάτι ψωμί να φας για να πάρεις δύναμη πριν συνεχίσεις το δρόμο σου». Αλλά ο Σαούλ αρνιόταν και έλεγε: «Δεν θέλω να φάω». Τον πίεσαν όμως οι αξιωματούχοι του και η γυναίκα και υποχώρησε στην παράκλησή τους. Σηκώθηκε από τη γη και κάθισε στο κρεβάτι. Η γυναίκα έσφαξε γρήγορα ένα μοσχάρι που το είχε στο σπίτι και το πάχαινε, πήρε αλεύρι, το ζύμωσε και έψησε άζυμα ψωμιά. Τα έφερε μπροστά στο Σαούλ και στους αξιωματούχους του και έφαγαν. Έπειτα σηκώθηκαν και έφυγαν την ίδια νύχτα. Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 21. Οι Φιλιστέοι αποπέμπουν το Δαβίδ. Οι Φιλιστέοι συγκέντρωσαν όλο το στρατό τους στην Αφέκ. Οι Ισραηλίτες στρατοπέδευσαν στην πηγή πριν από την Ισραήλ. Οι αρχηγοί των Φιλιστέων προέλαβαν με τις μονάδες τους ανά 100 και ανά 1000 άντρες. Ο Δαβίδ και οι άντρες του ακολουθούσαν μαζί με τον Αχής. «Τι θέλουν εδώ αυτοί οι Εβραίοι?» ρώτησαν οι αρχηγοί. Ο Αχής τους απάντησε: «Αυτός είναι ο Δαβίδ που ήταν στην υπηρεσία του Σαούλ, βασιλιά του Ισραήλ.
είναι μαζί μου εδώ και πολύ καιρό. Από τότε που ήρθε σε μένα, δεν έχει κάνει τίποτε το αξιόμεμπτο. Αυτοί όμως οργίστηκαν εναντίον του Αχής. Στείλε τον πίσω αυτόν τον άνθρωπο, του είπαν. Να καθίσει στον τόπο που του όρισες και να μην έρθει μαζί μας στη μάχη, γιατί αυτοί στη διάρκεια της μάχης θα στραφούν εναντίον μας. Ο ίδιος θα κοιτάξει να συμφιλειωθεί με τον κύριό του, παίρνοντας τα κεφάλια αυτών εδώ των ανδρών μας. Αυτός δεν είναι ο Δαβίδ, για τον οποίο οι γυναίκες χορεύοντας αποκρίνονταν η μία στην άλλη? Ο Σαούλ σκότωσε χιλιάδες, μα ο Δαβίδ μυριάδες? Τότε κάλεσε ο Αχής τον Δαβίδ και του είπε: Ορκίζομαι στον αληθινό Θεό, πως είσαι άξιος της εμπιστοσύνης μου και θα μου άρεσε να πολεμούσες μαζί μου στη μάχη. Από τη μέρα που ήρθες κοντά μου μέχρι σήμερα δεν έχεις κάνει τίποτε το αξιόμεμπτο εναντίον. Αλλά στα μάτια των άλλων αρχηγών των Φιλιστέων δεν είσαι αγαπητός. Τώρα λοιπόν γύρνα πίσω και πήγαινε στο καλό για να μην δυσαρεστηθούν. Ο Δαβίδ απάντησε στον Αχής: Μα τι έκανα? Τι κακό βρήκες, κύριέ μου, βασιλιά, σε μένα το δούλο σου από τη μέρα που ήρθα σε σένα μέχρι σήμερα, ώστε να μην πάω να πολεμήσω εναντίον των εχθρών σου? Ο Αχής του αποκρίθηκε: Ξέρω ότι μου είσαι αγαπητός σαν άγγελος του Θεού, αλλά οι άλλοι αρχηγοί των Φιλιστέων είπαν: Να μην έρθει αυτός μαζί μας στον πόλεμο. Τώρα λοιπόν εσύ και οι άντρες που σε ακολουθούν, σηκωθείτε νωρίς το πρωί όταν φέξει και φύγετε. Νωρίς λοιπόν, την άλλη μέρα το πρωί, ο Δαβίδ και οι άντρες του σηκώθηκαν και έφυγαν για τη χώρα των Φιλιστέων. Στο μεταξύ οι Φιλιστέοι έφτασαν στην Ισραήλ. Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 30. Ο πόλεμος εναντίον των Αμαλικητών. Όταν μετά από τρεις μέρες ο Δαβίδ και οι άντρες του έφτασαν στη Σικλάγ, οι Αμαλικίτες είχαν επιτεθεί νότια της περιοχής του Ιούδα, είχαν χτυπήσει τη Σικλάγ και την είχαν πυρπολήσει. Εχμαλώτησαν τις γυναίκες και όλους όσοι βρίσκονταν στην πόλη, μικρούς και μεγάλους. Δεν σκότωσαν κανέναν, αλλά τους πήραν μαζί τους και εξακολούθησαν τον δρόμο τους. Όταν ήρθε ο Δαβίδ και οι άντρες του στην πόλη, τη βρήκαν πυρπολημένη και είδαν ότι οι γυναίκες τους και τα παιδιά τους είχαν απαχθεί. Τότε άρχισαν όλοι τους να κλαίνε με γοερές κραυγές, ώσπου εξαντλήθηκαν από το κλάμα. Εχμαλωτίστηκαν επίσης και οι δύο γυναίκες του Δαβίδ, η Αχινοάμ που καταγόταν από την Ισραήλ, και η Αβιγαία, πρώην γυναίκα του Ναβάλ από την πόλη Κάρμελος. Ο Δαβίδ έπεσε σε μεγάλη στεναχώρια, γιατί οι σύντροφοι του σκέφτονταν να τον λιθοβονήσουν. Ήταν όλοι τους πολύ πικραμένοι, καθένας τους για τους γιους τους και τις κόρες τους. Ο Δαβίδ όμως πήρε δύναμη από τον Κύριο του Θεό του και είπε στον ιερέα Αβιάθαρ, γιο του Αχιμέλεχ: Φέρε μου σε παρακαλώ το εφόδ. Ο Αβιάθαρ του έφερε το εφόδ και ο Δαβίδ ρώτησε τον Κύριο: Να καταδιώξω τη συμμορία αυτή των ληστών, θα την προφτάσω? Και ο Κύριος του απάντησε: Καταδίωξέ την. Σίγουρα θα τους προφτάσεις και θα ελευθερώσεις τους εχμαλώτους. Έτσι ο Δαβίδ με τους 600 άντρες του έφυγαν και ήρθαν στο χήμαρο Βεσόρ, όπου και παρέμειναν αρκετοί από αυτούς, 200 άντρες, γιατί ήταν κουρασμένοι και δεν μπορούσαν να περάσουν το ποτάμι. Ο Δαβίδ με 400 άντρες εξακολούθησε την καταδίωξη. Έξω στα χωράφια οι άντρες του Δαβίδ βρήκαν ένα νεαρό Αιγύπτιο και τον έφεραν στο Δαβίδ. Του έδωσαν ψωμί και έφαγε και νερό να πιει. Του έδωσαν ακόμη μια τσαπέλα ξερά σίκα και δύο τσαμπιά ξερές σταφίδες. Έφαγε και συνήλθε, γιατί είχε να φάει και να πιει τρία μερόνυχτα. Ο Δαβίδ τον ρώτησε: Σε ποιον ανήκεις και από πού είσαι? Εκείνος απάντησε: Είμαι Αιγύπτιος, δούλος κάποιου Αμαλικίτη. Ο κύριός μου με εγκατέλειψε, γιατί αρρώστησα πριν από τρεις μέρες. Εμείς επιτεθήκαμε νότια της περιοχής των Κερεθιτών στην περιοχή του Ιούδα και νότια της περιοχής των Χαλεβιτών και πυρπολήσαμε τη Σικλάγ. Τότε ο Δαβίδ του είπε: Θα μας οδηγήσεις κάτω σε αυτή τη συμμορία των ληστών? Ο νεαρός απάντησε: Ορκίσου μου στο Θεό ότι δεν θα με σκοτώσεις και δεν θα με παραδώσεις τον Κύριό μου, και εγώ θα σε οδηγήσω σε αυτούς. Έτσι ο νεαρός οδήγησε τον Δαβίδ στους Αμαλικίτες. Είχαν σκορπιστεί σε όλη την περιοχή τρώγοντας και πίνοντας και πανηγυρίζοντας για τα άφθονα λάφυρα που είχαν πάρει από τη χώρα των Φιλιστέων και από την περιοχή του Ιούδα. Ο Δαβίδ τους πολέμησε με επιτυχία από την αυγή της επόμενης μέρας ως το βράδυ. Κανείς από αυτούς δεν σώθηκε, παρά μόνο 400 νέοι που έφυγαν καβάλα στις καμήλες τους. Ο Δαβίδ πήρε πίσω όλα όσα είχαν αρπάξει οι Αμαλικίτες και ελευθέρωσε τις δύο γυναίκες του. Κανείς δεν βρέθηκε να λείπει, μικρός ή μεγάλος, γιος ή θυγατέρα. Επίσης τίποτα δεν έλειπε από τα λάφυρα που του είχαν πάρει οι Αμαλικίτες. Τα πήρε πάλι όλα πίσω ο Δαβίδ. Επίσης πήρε όλα τα πρόβατα και τα βόδια των Αμαλικιτών. Τα οδηγούσαν μπροστά από τα άλλα ζώα και φώναζαν: Αυτά είναι τα λάφυρα του Δαβίδ. Ο Δαβίδ ήρθε στο χήμαρο Βεσόρ, όπου είχαν παραμείνει 200 άντρες που δεν τον ακολούθησαν, γιατί ήταν κουρασμένοι.
Αυτοί, όταν τον είδαν να πλησιάζει μαζί με τους άντρες που ήταν μαζί του, βγήκαν να τον προϋπαντήσουν. Ο Δαβίδ βγήκε μπροστά από τους άλλους, τους πλησίασε και τους χαιρέτησε. Τότε μερικοί κακόβουλοι και αχρίοι άνθρωποι από εκείνους που είχαν πάει μαζί με τον Δαβίδ έλεγαν: «Αυτοί δεν ήρθαν μαζί μας. Δεν θα τους δώσουμε από τα λάφυρα που πήραμε πίσω. Να πάρουν ο καθένας τη γυναίκα τους και τα παιδιά τους και να φύγουν». Αλλά ο Δαβίδ είπε: «Μην κάνετε έτσι, αδέρφια μου, με αυτά που μας έδωσε ο Θεός. Αυτός μας φύλαξε και έκανε να πέσει στα χέρια μας η συμμορία των ληστών που μας είχαν επιτεθεί. Κανείς δεν συμφωνεί μαζί σας στο θέμα αυτό. Το μερίδιο αυτό που βγαίνει και πολεμάει θα είναι το ίδιο με εκείνο που μένει πίσω με τις αποσκευές. Εξίσου θα μοιράζονται όλα». Από την ημέρα εκείνη και στο εξής, ο Δαβίδ το έκανε αυτό νόμο και έθιμο που τηρείται στο λαό του Ισραήλ μέχρι σήμερα. Όταν ήρθε ο Δαβίδ στη Σικλάγ, έστειλε μέρος από τα λάφυρα στους πρεσβυτέρους της φυλής Ιούδα, που ήταν φίλοι του. «Ορίστε ένα δώρο για σας», τους είπε, «από τα λάφυρα των εχθρών του Κυρίου». Τέτοια λάφυρα έστειλε ο Δαβίδ και στους πρεσβυτέρους των πόλων Βεθήλ, Ραμόθ της Μεσημβρινής, Ιαθήρ, Αροήρ, Σιφμόθ, Εστεμοά, Ραχάλ. Επίσης στους πρεσβυτέρους των πόλεων των Ιεραχμελιτών και των Κενέων, καθώς και των πόλεων Χορμά, Βόρασαν, Αθάχ, Χεβρών, σε όλα τα μέρη από που είχε περάσει με τους άντρες του. Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 31. Θάνατος του Σαούλ και των γιών του. Οι Φιλιστέοι πολέμησαν τους Ισραηλίτες στο όρος Γελβουέ. Οι Ισραηλίτες τράπηκαν σε φυγή και θανατώθηκαν πολλοί. Οι εχθροί καταδίωξαν τον Σαούλ και τους γιους του και σκότωσαν τους γιους του Σαούλ, Ιωνάθαν, Αβιναδάβ και Μαλκίσουα. Η μάχη γινόταν όλο και σκληρότερη γύρω από τον Σαούλ. Τελικά τον χτύπησαν οι τοξότες και πληγώθηκε βαριά. Τότε είπε στον οπλοφόρο του: «Τράβα το ξύφο σου και διαπέρασέ με, για να μην έρθουν αυτοί οι απερίτμητοι και με διαπεράσουν και με χλεβάσουν». Ο οπλοφόρος του όμως δεν ήθελε να το κάνει γιατί φοβόταν. Έτσι ο Σαούλ πήρε το ξύφο του και έπεσε μόνος του πάνω σε αυτό. Όταν ο οπλοφόρος του είδε ότι ο Σαούλ πέθανε, έπεσε και αυτός πάνω στο ξύφο του και πέθανε μαζί του. Έτσι πέθαναν ο Σαούλ και οι τρεις γιοι του, ο οπλοφόρος του και οι στρατιώτες του, όλη την ίδια μέρα. Οι Ισραηλίτες που κατοικούσαν στην άλλη πλευρά της Κοιλάδας και ανατολικά του Ιορδάνη, όταν έμαθαν ότι ο Ισραηλιτικός στρατός τράπηκε σε φυγή και ότι πέθανε ο Σαούλ και η γη του, άφησαν τις πόλεις τους και έφυγαν. Τότε ήρθαν οι Φιλιστέοι και εγκαταστάθηκαν σε αυτές. Την άλλη μέρα, όταν πήγαν οι Φιλιστέοι να ελαιλατίσουν τους νεκρούς, βρήκαν τον Σαούλ και τους τρεις γιους του πεσμένους στο όρος Γελβουέ. Τότε έκοψαν το κεφάλι του Σαούλ, του έβγαλαν την πανοπλία και έστειλαν σε όλη τη χώρα των Φιλιστέων αγγελιοφόρους να φέρουν την ευχάριστη είδηση στους ναούς των ειδώλων τους και στο λαό. Τοποθέτησαν την πανοπλία του στο ναό της Αστάρτης και το σώμα του το κρέμασαν στα τείχη της Βεθσεάν. Οι κάτοικοι της Ιαβές στη Γαλαάδ άκουσαν όσα έκαναν οι Φιλιστέοι στο Σαούλ. Πήγαν λοιπόν οι πιο θαραλέοι από αυτούς τη νύχτα και πήραν τα πτώματα του Σαούλ και των γιών του από το τείχος της Βεθσεάν, γύρισαν στην Ιαβές και τα έκαψαν εκεί. Τα κόκαλά τους τα έθαψαν κάτω από ένα δέντρο, στην αρμυρίκη της Ιαβές, και νίστεψαν 7 μέρες.